μιλούν για ανάγκη αξιοποίησης του ορυκτού μας πλούτου. Η αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου προϋποθέτει δύο θεμελιώδεις συνθήκες. Πρώτον, να γίνεται με προστασία του περιβάλλοντος χωρίς μη αναστρέψιμη καταστροφή. Δεύτερον, να γίνεται προς όφελος του κράτους και της τοπικής κοινωνίας και όχι προς όφελος τρίτων. Στην περίπτωσή μας, καμιά από αυτές τις προϋποθέσεις δεν ισχύει, άρα δεν μιλάμε για αξιοποίηση, αλλά για καταλήστευση που συνοδεύεται μάλιστα από μη αναστρέψιμη καταστροφή. Ας δούμε τώρα τι γίνεται με τους εργαζόμενους. Είναι αδέρφια μας, συμπατριώτες μας, φίλοι και συγγενείς, που σίγουρα θέλουν το καλό της πατρίδας μας. Αντιμετωπίζουν όμως το σκληρό, το αντισόπιτο φάσμα της ανεργίας, της φτώχειας, της ανέχειας, της απελπισίας, στην οποία κάποιοι οδήγησαν τη χώρα μας και ιδιαίτερα τις περιοχές με ορυκτό πλούτο, για να βάλουν στις τοπικές κοινωνίες το εκβιαστικό ψευτοδήλημα. Ψωμί ή περιβάλλον. Δουλειά ακόμα και σε ένα έργο που θα καταστρέψει τον τόπο σου ή ανεργία. Η ανεργία είναι φασισμός, αφού πλήττει την ουσία, τον πυρήνα της δημοκρατίας. Η εργασία είναι ιερό δικαίωμα και καθήκον κάθε πολίτη. Και όταν παραβιάζεται το δικαίωμα αυτό, παραβιάζεται το δικαίωμα στη ζωή και στην ελπίδα. Είναι πρώτιστο καθήκον κάθε οργανωμένης κοινωνίας να εξασφαλίσει θέση της δημιουργικής εργασίας για κάθε μέρος της, ανάλογα με τα προσόντα και τις δεξιότητές του. Όλοι είμαστε χρήσιμοι και απαραίτητοι, δεν περισσεύει κανένας μας. Η φτώχεια και η απόγνωση όθησε τους άνεργους συμπατριώτες μας να αναζητήσουν δουλειά, οποιαδήποτε δουλειά, στην εταιρεία, χωρίς να υπολογίζουν το κόστος της επιλογής τους. Για να καταλάβουμε την απόγνωσή τους, κάποιος έγραψε σε τοίχο πρώτα δουλειά, μετά υγεία. Αδιανόητο και φοβερά ανησυχητικό. Είναι φανερό ότι αν οι εργαζόμενοι γνώριζαν τις συνέπειες του έργου αυτού, δεν θα δεχόταν να συμμετέχουν στην καταστροφή του τόπου τους. Ακόμα και αν πέθαναν από την πείνα. Αλήθεια, ποιος άνεργος και πεινασμένος θα δεχόταν να κάνει 10 ή 20 μεροκάματα στην καταστροφή, στην κατεδάφιση του σπιτιού του? Πώς όμως οι άνθρωποι αυτοί αποφάσισαν να συνεργήσουν στην καταστροφή για να πάρει η εταιρεία το εθνικό μας πλούτο και να αφήσει πίσω της ένα καταστραμμένο, δηλητηριασμένο περιβάλλον? Γιατί δεν έφτιαξαν να χρησιμοποιήσουν τον τόπο του, στην πατρίδα του, σαν καταναλωτικό αγαθό μιας κρίσης, σαν την λεμονόκουπα που τη στίβεις και την πετάς? Η απάντηση κρύβεται σε μια συνήθη τάση να ελπίζει και να πιστεύει κανείς σε παράλογα, σε άτομα πράγματα, γιατί έτσι τον βολεύει. Είναι αυτό που λέμε επιστημονικά προσδοκία του επιθυμητού, wishful thinking. Μπροστά στο εξοδοτικό πρόβλημα της ανεργίας, οι εργαζόμενοι θέλουν να πιστεύουν ότι τα παραμύθια της εταιρείας μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Πρώτον, θέλουν να πιστεύουν ότι η ανοιχτή εξορυκτική δραστηριότητα είναι απλή συνέχεια της γνωστής εξόρυξης με τις γαλαρίες, άρα η περιοχή συνεχίζει μια μακρά παράδοση. Δεν κατανοούν τη διαφορά σε κλίμακα μεγέθους. Δεν γνωρίζουν ότι το μετάλλευμα που εξορύχθηκε σε 2.500 χρόνια η εταιρεία σκοπεύει να το πάρει μέσα σε 1 με 1,5 χρόνο. Είχαμε δηλαδή 35 εκατομμύρια κυβικά σε 2.500 χρόνια και αυτά θα τα πάρουν σε 10 με 15 έτη. Δεύτερον, θέλουν να πιστεύουν ότι αποψηλώντας τα βουνά τους δεν θα έχουν πλημμύρες και κακολιστήσεις. Θέλουν να πιστεύουν ότι όταν τόνοι εκρηκτικών θα ταράζουν καθημερινά το σύμπαν και θα παράγουν χιλιάδες τόνους σκόνης βαρέων μετάλλων, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλα αυτά, δεν θα υπάρχουν συνέπειες σε αυτούς που πρόκειται να την αναπνέουν, ούτε στα σπίτια τους, στα νερά, στη θάλασσα, στα μελίσσα και στις καλλιέργειες τους. Τέταρτον, θέλουν να πιστεύουν ότι θα μπορούν και θα αξίζει να ζουν σε μια ρημαγμένη, βομβαρδισμένη, μολυσμένη περιοχή, χωρίς νερό, χωρίς καθαρό αέρα, χωρίς το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία τους. Πέμπτον, θέλουν να πιστεύουν ότι όταν καταστραφεί η περιοχή τους, μαζί με κάθε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα, τα παιδιά τους θα μπορούν να συνεχίσουν να ζουν στα χωριά τους, συνεχίζοντας επάπειρο τη δουλειά των γονιών τους. Τα μεγαλεία. Έκτον, θέλουν να πιστεύουν ότι η εταιρεία ενδιαφέρεται πραγματικά για την προστασία του περιβάλλοντος και τη ζωή τους, το ίδιο και το κράτος, άρα δεν θα επιτρέψουν την καταστροφή. Και τέλος, θέλουν να πιστεύουν ότι όλα θα γίνουν τόσο άψογα και χωρίς σοβαρές συνέπειες στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, ώστε όλες οι άλλες δραστηριότητες θα συνεχίσουν κανονικά και δεν θα χαθεί καμιά άλλη θέση εργασίας. Πόση αλήθεια θα δεχόταν μια θέση δουλειάς, αν γνώριζαν ότι η θέση αυτή ακυρώνει όχι μία, αλλά 10 θέσεις δουλειάς άλλων συνανθρώπων τους? Συμπερασματικά, Οι εργαζόμενοι δεν καταλαβαίνουν ότι συνεργώντας με την εταιρεία συνεργούν στην καταστροφή του τόπου τους, όχι ότι χωρίς να το καταλαβαίνουν κόβουν το κλαδί πάνω στο οποίο κάθονται. Γκρεμίζουν οι ίδιοι το δικό του σπίτι. Τα παραπάνω παράνομα και ακατανόητα δείχνουν το τεράστιο κενό ενημέρωσης, το οποίο αφορά σε όλους τους πολίτες. Χρόνια τώρα οι διαπλοκοί κρατούν στα ΜΜΕ από το φλέγον αυτό θέμα, αφήνοντας την εταιρεία να προπαγανδίζει ελεύθερα τις ακαθές και εκπροσωτήριες προθέσεις. Μαζικές πορείες και διαδηλώσεις αποσιοποιήθηκαν και βαπτίστηκαν αόρατες. Θεσσαλονίκη 24/11 του 12. Με πάνω από 30.000 κομμένα εισιτήρια. Η προχθεσινή συναυλία διαμαρτυρίας στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά αναφέρθηκε από το Μέγα ως μια συγκέντρωση 2.000 ανθρώπων. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη οι πολίτες της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης που πιστεύουν ότι η υπόθεση αυτή δεν τους αφορά, γιατί οι σκουριές βρίσκονται μακριά, πολύ μακριά, ίσως μακρύτερα από τη Σαχάρα. Το έργο αυτό δίχασε την τοπική κοινωνία, διέριξε τον κοινωνικό ιστό. Το μέτωπο της αντίστασης στην παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων διευρύνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα και έρχεται να αγκαλιάσει τον κόσμο όλο. Ο μόνος δρόμος για επίλυση της κρίσης είναι η αναστολή των εργασιών της εταιρείας στο μέτωπο της ανοιχτής εξόρυξης και η σταδιακή απορρόφηση των εργαζομένων στην αποκατάσταση των περιοχών που υπέστησαν ζημιές από μεταλλευτικές δραστηριότητες. Σταδιακά και σε βάθος χρόνου, με τη δέουσα φροντίδα για την αποκατάσταση όλων των εργαζομένων, θα πρέπει να γίνει αποχαρακτηρισμός της περιοχής ως μεταλλευτικής για να απελευθερωθούν και να αξιοποιηθούν όλες οι άλλες εναλλακτικές δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης. Κυρίες και κύριοι, ο χρυσός της Χαλκιδικής δεν είναι θαμμένος. Βρίσκεται και αστράφτη στην επιφάνειά της. Είναι το μοναδικό σε ομορφιά φυσικό περιβάλλον. Είναι η ιστορία της, ο πολιτισμός της. Είναι τα πλούσια αναπτυξιακά της αποθέματα. Τα μοναδικά αγροτικά προϊόντα της, η ελιά και το λάδι, που ξεκινούν να κατακτήσουν τα πέρατα της γης. Αυτοί θέλουν να πάρουν το χρυσάφι μας. Για τις θηρίδες τους, εμείς θέλουμε τη γη μας, τα δάση, τα χωράφια μας, τα νερά και τις θάλασσές μας, για να συνεχίσουμε να ζούμε στην πατρίδα μας εμείς, τα παιδιά και τα εγγόνια μας αιωνίως, και όχι για 10 και 20 χρόνια. Επειδή είπαμε αρκετά για τα σπάνια αναπτυξιακά προσόντα της Χαλκιδικής, οφείλουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα: υπάρχει άλλος δρόμος? Και φυσικά υπάρχει. Δίπλα στις υφιστάμενες θέσεις εργασίας προβάλλουν αξιόπιστες δυνατότητες για περισσότερες πραγματικά νέες θέσεις. Μέσα από την αξιοποίηση του ευνοϊκού εδαφοκλιματικού υπόδομου της περιοχής για παραγωγή πιστοποιημένων, καθαρών, ασφαλών ποιοτικών προϊόντων. Δεύτερον, την εισαγωγή της τοπικής παραδοσιακής διατροφής στις υπηρεσίες εστίασης των επισκεπτών. Η παραδοσιακή διατροφή με τοπικά ποιοτικά προϊόντα είναι ένας επιπλέον πόρος προσέλκυσης επισκεπτών με προοπτικές ανάπτυξης εξαγωγών για όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Τρίτον, την αναγέννηση παραδοσιακών επαγγελμάτων και προβολή του τοπικού πολιτισμού, ήθη, έθιμα, παραδόσεις. Τέταρτον, την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού με αναφορά στη γενέτειρα του Αριστοτέλη και στην πύλη του Αγίου Όρους. Μια μεγάλη δυνατότητα είναι η ανάπτυξη ορεινού τουρισμού. Θαυμάσιο και επίκαιρο παράδειγμα είναι η πρόσφατα κατατεθήσα πρόταση δημιουργίας μιας τεράστιας τουριστικής επένδυσης της τάξης των 700 εκατομμύρια ευρώ στην περιοχή σας, στην περιοχή της Πραβίτας. Από όμιλο στον οποίο συμμετέχουν ελληνικές, κορεατικές και ιαπωνέζικες εταιρείες. Το κτήμα Pravita θα περιλαμβάνει 3 ξενοδοχειακά συγκροτήματα 5 αστέρων, συγκροτήματα παρατηρητικών κατοικιών, συνεδριακό κέντρο, 4 γήπεδα γκολφ, κέντρο υγείας, αποκατάστασης και θεραπείας, προπονητικό αθλητικό κέντρο, καθώς και εγκαταστάσεις εναλλακτικού τουρισμού. Η επένδυση αυτή θα δημιουργήσει πάνω από 1.300 μόνιμες, βιώσιμες νέες θέσεις εργασίας, καθώς και σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας στο κατασκευαστικό, τον τομέα και σε επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού διατροφής που θα σχετίζουν άμεσα ή έμεσα με την επένδυση. Θα αναδείξει ως τουριστικό προορισμό την υπηρετική Χαλκιδική και θα επιμηκύνει την τουριστική περίοδο της περιοχής λόγω των συμπληρωματικών υποδομών και υπηρεσιών της. Η ανάβρα του Αλμυρού Βόλου, ένας απομονωμένος ορεινός οικισμός που πριν 15 χρόνια μαράζονταν και έσβηνε, μας δείχνει τον δρόμο της αυτόνομης ανάπτυξης μιας ορεινής, απομονωμένης περιοχής, σε υψόμετρο 1000 μέτρα. Βιολογικά κτηνοτροφικά πάρκα, με 12.000 εγωπρόβατα, 6.000 αγελάδες και 5.000 κυρινά ελευθέρας βοσκής, πρότυπο σφαγείο που θυμίζει χειρουργείο, αιωλικό πάρκο με 17 ανοιγογεννήτριες, περιβαλλοντικό πολιτισμικό πάρκο 240 στρεμμάτων, σύστημα τηλεθέρμανσης με βιομάζα κλπ. Μέσα σε 15 χρόνια το τοπίο άλλαξε. Ο πληθυσμός διπλασιάστηκε. Ο μέσος όρος ηλικίας έπεσε από τα 70 στα 40 με την επιστροφή των νέων. Η ενέργεια έσβησε. Το ελάχιστο εισόδημα έφτασε στις 30.000 ευρώ το χρόνο. Και το επίπεδο διαβίωσης συγκρίνεται με ευρωπαϊκές χώρες. Όλα αυτά τα πέτυχε η ενότητα των κατοίκων και η συνεργασία κάτω από τη φωτεινή ηγεσία ενός και μόνον ανθρώπου, του Δημήτρη Τσουκαλά. Ο λαός αντιμετωπίζει τη βαρβαρότητα σε δύο μέτωπα, την εταιρεία και την πολιτεία. Το μέλλον της Χαλκιδικής αποφασίστηκε και εκχωρήθηκε ερήμην των κατοίκων της. Γνωρίζει καλά ο λαός τι παίζει πίσω από τις πλάτες του. Νιώθει παραγωνισμένος, προδομένος. Νιώθει την αδικία, την κρατική αυθαιρεσία, τη βία, την τρομοκρατία, την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν θα υποχωρήσει στο δίκαιο αγώνα για σεβασμό των δικαιωμάτων του για την ελευθεριά της πατρίδας του από τα ντόπια και τα ξένα αφεντικά. Η πολιτική ηγεσία και η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να αφουγκραστεί τον παλμό της κοινωνίας και να πάψουν να βλέπουν σε βάθος δεκαετίας όταν το μέλλον αφορά αιώνες. Αλλιώς οι ηγέτες θα αναγκαστούν να στηθούν πίσω από το λαό και σύντομα θα δούμε το κάρο να μπαίνει μπροστά από τα άμοσα. Και τότε όλοι οι υπεύθυνοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη για τα εγκλήματα κατά του λαού και της πατρίδας μας. Η κρατική βία και αυθαιρεσία με αδικαιολόγητες επιθέσεις, αστήρικτες προσαγωγές και παράνομες πολύμηνες προφυλακίσεις αθώων αγωνιστών έχει σφυριλατήσει την ενότητα των κατοίκων πίσω από ένα δίκαιο αγώνα για την ελευθεριά της πατρίδας τους από τα ντόπια και τα ξένα αφεντικά. Αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι, έχετε μπροστά σε ένα τεράστιο δίλημμα και θα πρέπει να κάνετε με πατριωτικό χρέος μια επιλογή που θα καθορίσει επιστρεπτεί το μέλλον της Χαλκιδικής μας και της Βόρειας Ελλάδας συνολικά. Γιατί μετά από εμάς έπονται άλλοι τόποι. Περιβαλλοντική και κοινωνική καταστροφή για κάποιες πρόσχερες αντιγυναίες θέσεις εργασίας σε βάρος των υφιστάμενων θέσεων και αναγκαστική εγκατάλειψη της περιοχής ή βιώσιμη ανάπτυξη με νέες μόνιμες θέσεις εργασίας μέσα από την αξιοποίηση του σπάνιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος μας. Με πολύ λιγότερες αναπτυξιακές δυνατότητες σε σχέση με εμάς, 22 δήμοι της περιοχής Εύρου πήραν αποφάσεις ενάντια στα μεταλλεία χρυσού. Η επιλογή είναι δική σας, αλλά θα πρέπει να δώσετε λόγο στο λαό, γιατί η δική σας επιλογή θα καθορίσει τη συνέχεια ή τη διακοπή της ζωής σε αυτόν τον τόσο ευλογημένο τόπο. Γιατί το μέλλον δεν είναι δικό σας, δεν σας ανήκει. Ανοίξει τα παιδιά και τα εγγόνια σας, τα οποία λείπουν από την αίθουσα αυτή και δεν μπορούν να μιλήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει καμία επένδυση στην περιοχή της Παραβίτας. Ανακοινώθηκε από τον Υπουργό. Δεν υπάρχει ακόμα. Θα σας απαντήσω. Οι ιδιοκτήτες μιας έκτασης 12.500 εμάτων πρέπει να είναι έτοιμα κατά εφαρμογή των διατάξεων που δίνουν τη δυνατότητα σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τουρισμό κτλ. Να μπουν στη διαδικασία του Fast Track. Οι ιδιοκτήτες λοιπόν, οι οποίοι επιλέγουν την μορφή ανώνυμων εταιρείας, υπέβαλαν σχετικό αίτημα ώστε να εγκριθεί από την αρμόδια διοικητική επιτροπή η ένταξη μιας τέτοιας επένδυσης στη διαδικασία του Fast Track, ώστε να έχουμε γρήγορες διαδικασίες σε επίπεδο αδειοδοτήσεων. Άρα λοιπόν επενδυτής δεν υπάρχει. Ενδιαφέρον υπάρχει. Υπάρχει ευχή να γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και η δυνατότητα, Δήμαρχε, αυτό είναι που ενδιαφέρει. Δεν κάνετε διάλογο. Έχει το Δήμαρχος τον λόγο. Τι ευχή μας είναι να γίνει μια τέτοια επένδυση. Σας παρακαλώ, να τα ολοκληρώσετε. Ευχή μας είναι να γίνει μια τέτοια επένδυση. Αλλά απλώς υπάρχει ένα αίτημα από την πλευρά των ιδιοκτητών να εγκριθεί η συγκεκριμένη επένδυση με τη διαδικασία του Fast Track. Και στη συνέχεια θα εξευρεθεί η επένδυση. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι και η συγκεκριμένη περιοχή είναι μετροχώρα. Είναι δεσμευμένη ως μεταβατική περιοχή. Έτσι. Θα το δούμε κατά τη χρονική εξέλιξη. Θα σταθούμε και εμείς οι προσωπικοί για να δούμε τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, δεν μπορεί να συνυπάρξει μια τέτοια επένδυση με τα μεταλλεία σε 5 χιλιόμετρα. Ναι, το θέμα είναι επειδή πρόκειται για μια επένδυση για την οποία φέρεται το δαπανική του ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο επενδυτής ο οποίος θα κληθεί να έρθει να επενδύσει στη συγκεκριμένη περιοχή, οικονομικοτεχνικά και χρηματοοικονομικά, θα κληθεί να τα μετρήσει όλα για να δούμε τι είδους επένδυση μπορεί να γίνει. Διότι οι τελευταίες εικόνες που έχουμε από την περιοχή, παρά το γεγονός ότι εμείς ξεκινήσαμε την ανάπτυξη του αγροτισμού στην περιοχή των ταξιάρχων και των γύρω περιοχών, τουλάχιστον η εμπειρία που έχουμε τον προηγούμενο χειμώνα δεν είναι και πάρα πολύ καλή. Το γεγονός ότι οι μνημονιακές συμπεριφορές μας οδήγησαν το να μην κάνουμε ακόμα και εξόδους κατά τα σωματικής. Και αυτά έχει σοβαρές επιπτώσεις με αυτό το ζήτημα. Θα ευχηθούμε στον μέλλον να έχουμε καλύτερες οικονομικές συνθήκες για να μπορέσουμε να προσβλέπουμε μια ισοδοξία των λαών. Θα τοποθετηθώ πάνω κάτω, να σας πω και κάτι άλλο. Αυτά τα οποία είπατε, με προφέρονται σωστά. Αυτά τα οποία είπατε και από σας και από πολλούς συναδέλφους σας συμπεριλήφθησαν στις προτάσεις οι οποίες συμπεριλήφθησαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας στα πλαίσια εκδίκασης και έκδοσης της ΜΕΑΧΜΑ 1492 από το 13 απόψη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκκρίνεται ότι έκαναν λάθος οι δικαστές, δηλαδή. Το 2002 και το ίδιο έργο ήταν εντελώς διαφορετική η απόφαση, απορριπτική. Σας λέω για το 1492 από το 13. Ναι, λοιπόν, τώρα παίρνουμε άλλη απόφαση. Η κρίση είναι για όλων μας για να αντιληφθούμε τι γίνεται. Το ίδιο το σώμα, με άλλη σύνθεση. Επειδή ακριβώς έχετε τις ειδικές γνώσεις και επειδή και οι ειδικές τους εποπτιάδων και επιστημόνων συμπεριλήφθησαν σε δύο προτάσεις με πάρα υπομνημάτων. Κατά συμπεριλήφθησαν επίκασης. Υπάρχουν τέσσερις συστάσεις. Τέσσερις συστάσεις. Τέσσερις προσφυγές. Αυτή η προσφυγή. Αυτή η προσφυγή. Άλλα δόντας πληροφορία. Πήρε λοιπόν όλους τους φακέλους του Συμβούλου της Επικρατείας επί την ευκαιρία των συγκεκριμένων προσωπών και εξέτασε το 1492 από το 2013. Την ακόμα Συμβούλου της Επικρατείας, η οποία έκρινε ότι έχουμε βιώσει μια ανάπτυξη με μια σκληρή και η οποία υπάρχει και με σκληρούς όρους περιβαλλοντικούς κτλ. Έχετε τη γνώμη ότι είναι εσφαλμένη η απόφαση αυτή? Ναι, πιστεύω ότι είναι εσφαλμένη. Διότι το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Αττική το απαρτίζεται από εκπροσώπους επιστήμονες όλων των σχολών. Αναφέρονται αυτά. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα το τι έκρινε το Συμβούλιο Επικρατείας και πώς έκρινε είναι θέμα νομικών να απαντήσουν και να πούν αν αυτό ήταν μία απόφαση συγκεκριμένη ή όχι. Ξέρουμε ότι στην πατρίδα μας καταλήφθηκαν τα πάντα, καταλήφθηκαν οι νόμοι, καταλήφθηκαν τα πάντα και επομένως δεν εκπλήσουμε πλέον με τίποτα. Ότι από ό,τι πήγε. Επειδή πήγαιναν στην περιοχή του Σαρανόπουλου, στη Ιερισσού και τα λοιπά. Όταν και εγώ άκουσα τα σκουπίδια της Ιερισσού και διαχέονταν με διοξίνες, αυτό επιστημονικά δεν σας επηρέαζε? Σαφώς. Δηλαδή δεν υπήρχαν και γενικοί. Και δεν είδαν να γράψει κανένα άνθρωπο. Αυτό δεν συγκρίνεται. Γιατί οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι είχαμε μεγάλη πιθανότητα καρκινογόνων ουσιών. Σαφώς. Αλλά αυτό δεν συγκρίνεται με το σκέπασμα φυτών, ζώων, νερού, με αρσενικό, με βαριά μέταλλα. Δεν συγκρίνεται. Έχουμε μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία έχει την ίδια. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Γιατί εδώ έχουν υπήρξει και πραγματικά μια ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Συμμετείχα και εγώ, συμμετείχε ο Άγιον Όρος ο κ. Βαρβάρης, συμμετείχε ο κ. Μουτάβης, παλιά στελέχη, ο κ. Αργύρης Συνάσα από τα μία και τα λοιπά, κατεξωμένος στην κοινωνία της Χαλκιδικής, που δεν νομίζω κανένας από εμάς δεν ήθελε την καταστροφή της περιοχής. Δεν το διάβασε όμως. Δεν το διάβασε, Δήμαρχε. Εντάξει, τώρα είναι εκτίμηση δικιά σας. Μπορείτε να μας πείτε πότε πήρατε την ιδέα στα χέρια σας και πότε έγινε αυτή η δουλειά της έγκρισης? Θα τα πω όμως στην εισήγηση. Διότι έμαθα ότι ήταν 2 μέρες πριν. Μέσα 2 μέρες μελετήσατε 5.000. Εφαρμόζοντας τον νόμο, κάναμε δημοσιοποίηση και πετάμε αρκετό χρονικό διάστημα τις απόψεις των φορέων, οι οποίες ήρθαν και από τους Δήμους και από τα επιστημονικά συμβούλια και από όλους. Ευχαριστούμε, κύριε Λαζαρίδη. Κύριε Μπογδάνη, μου επιτρέπετε λίγο να σας παρακολουθώ, αλλά μην διαβάσετε τη συζήτηση. Σας έχει γραμμιστεί, δηλαδή θα χρειαστούν γύρω στα 40 με 50 λεπτά. Αν γραμμιστεί, κύριε Πρόεδρε, το τι θα κάνω εγώ είναι και εντάξει. Εγώ θα ήθελα να σα. Είναι ένα χρήσιμο σύμβολο. Ορισμένα ζητήματα τα οποία έχει καλύψει ο καθηγητής. Επομένως αυτό θα ήθελα να πω στις 2-3 έτσι και στην πρόταση σας. Και όσο και κύριε Καπλάνη, δεν θέλει εργασία λίγο πείτε μας. Θα συγκεκριθεί ο Βαρβάρος και μετά θα συγκεκριθεί ο Βίλος. Θα συγκεκριθεί ο Βίλος. Στην κυρία Εγκλέση, ή κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Όποτε κρίνετε εσείς αν θέλετε, πολύ ευχαρίστως έτσι. Ορίστε κύριε Μπογδάνη. Ευχαριστούμε και για την παρουσία σας. Κύριε Μπογδάνη, έχετε τον λόγο. Εγώ να χαιρετήσω και εγώ από την πλευρά μου παρουσία στις βιβλιοθήκες που μας θυμάστε στις συνολικές συνεδρίες. Καταρχήν, εισαγωγικά να απαντήσω στις 2 ζητήματα που έχω. Όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κύριε Λαζαρίδη, μπορεί να καθίσετε στο. Αφορά μία προσφυγή. Μπορείτε να καθίσετε. Υπάρχουν άλλε εδώ. Κάποιο καθόταν, κάποιο σύμβουλο. Όχι, μα είναι εντάξει. Όπως γνωρίζετε, τα δικαστήρια αποφαίνονται με βάση τα στοιχεία τα οποία καταδίδονται. Σε αυτή την προσφυγή δεν αναλογήθηκαν υπόψη οι αποφάσεις και των εκπαιδευμένων εισηγήσεις και των διάφορων σχολών πανεπιστημίου, όπως επίσης και διάφορων άλλων επιστημονικών φορέων, με το πρόσχημα ότι κατατέθηκαν εκπρόθεσμα. Υπάρχει όμως άλλη προσφυγή από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που γίνεται από τους κατοίκους και τις πολίτες της περιοχής, στην οποία πιστεύω ότι θα ληφθούν υπόψη τους και περιμένουμε και αυτή την απόφαση. Όσον αφορά για τις περιβαλλοντικές αντιπρολογικά προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή, φυσικά και υπάρχουν με τα λύματα και τα φυτοφάρμακα και άλλα προβλήματα που έδωσε ο Δήμαρχος, αλλά αυτές είναι μη αναστρέψιμες πλάτες, εδώ μιλάμε για μη αναστρέψιμες πλάτες, οι οποίες έτσι θα καταστρέψουν μια περιοχή και θα καταστρέψει θα έχουν επιπτώσεις σε όλη την Χαλκιδική και στην Βόρεια Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, εδώ και πολλά χρόνια στην Χαλκιδική το θέμα των μεταναστευτικών δραστηριοτήτων είναι κεντρικό. Πολιτικές επιλογές και οικονομικά συμφέροντα πολλών δεκαετιών προσπαθούν να δημιουργήσουν μια οικονομική μονοκαλλιέργεια, όπου η τοπική κοινωνία θα είναι απόλυτα εξαρτημένη από τα μεταλλεία. Ειδικότερα όμως η νέα επέκταση της μεταναστευτικής δραστηριότητας στην βορειοανατολική Χαλκιδική, με την ανοιχτή εξόριξη του χρυσού, είναι η ανταγωνιστική προσάρτηση οικονομικής δραστηριότητας όλου του νομού, όπως τουρισμός, γεωργία, κτηνοτροφία, αλληλεία, μελισσοκομεία κλπ. Η τέτοιου είδους εξόριξη και επεξεργασία μεταλλεύματος για την παραγωγή χρυσού και χαλκού είναι μια μορφή βαριάς βιομηχανίας που επιφέρει σοβαρές και μη αναστρέψιμες βλάβες στο φυσικό περιβάλλον, τη μόλυνση της ατμόσφαιρας, τους υδάτινους πόρους, το έδαφος, επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, την ποιότητα ζωής, αλλά κυρίως την τοπική οικονομία. Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, 95% καναδική σε Eldorado και 5% του Άκτορα, σχεδιάζει και έχει αρχίσει να υλοποιεί ένα τεραστίων διαστάσεων μεταναστευτικό έργο στην βορειοανατολική Χαλκιδική. Οι ορεικτές και μεταλλουργικές δραστηριότητες χωροτούνται σε μια δασική έκταση 264.000 κρεμάτων. Σύμφωνα με την ίδια την ΜΠΕ που κατέθεσε η εταιρεία, τα επόμενα 20 χρόνια πρόκειται να εξαρτηθούν 380 εκατομμύρια τόνοι μεταλλεύματος, όταν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στην υπάρχουσα μεταναστευτική δραστηριότητα έχουν εξορυφθεί μονάχα 35 εκατομμύρια τόνοι. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανείς σοβαρός επιστήμονας που να μην παραδέχεται ότι η φέρουσα κατάσταση της Χαλκιδικής δεν μπορεί να αντέξει μια τόσο μεγάλη εξόριξη. Σύμφωνα με το μεταναστευτικό κώδικα, χαρακτηρισμένη μεταναστευτική περιοχή συνεπάγεται απαγόρευση οποιασδήποτε οικονομική δραστηριότητα που παρεμποδίζει τη μεταλλεία. Έχουμε αναγκαστικές απολωτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων και σχεδόν μηδενικά κέρδη για το δημόσιο. Ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικοί φορείς, δήμοι, σύλλογοι και κινήματα πολιτών εκπεριώνουν τους κινδύνους και αντιδρούν στην επένδυση που, όπως φαίνεται, επιφέρει κέρδη μόνο για την εταιρεία. Για να κάνουμε μια συνοπτική περιγραφή του έργου, το εκπαιδευτικό σχέδιο της Ελληνικής Χρυσός ΑΕ περιλαμβάνει το εφιστάμενο μεγαλείο της Μαύρης Πέτρας, δημιουργία μεταλλείου επιφανειακής και υπόγειας εξόρυξης στις χωριές, υπόγειο μεταλλείο στην Ολυμπιάδα, στάματα χωράς στην Ολυμπιάδα με τον Βλάκο, μεταλλουργία χαλκού χρυσού, εργοστάσια παραγωγής του υπό ξέως, 4 τέρματα αποβλήτων, ένα τεράστιο βιομηχανικό λιμάνι, δεξαμενές αποθήκευσης και 14 περιοχές διοικητικής εξόρυξης. Η φάση του έργου συνοπτικά αφορά πρώτον την αποψήλωση, ένα κρατήρα επιφανειακής εξόρυξης με αρχική εκδόμηνη διάμετρο 605 μέτρα και βάθος 220 μέτρα, φράγματα, 9 γεωτρήσεις αποστράγγισης στην περιφερειακά επικρατεία στις χωριές σε βάθος μέχρι και 750 μέτρων, που θα πάρει το νερό κάτω από τα 100 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, επιφανειακή εξόρυξη μεταλλεύματος 24.000 τόνων υπηρεσίως, μεταφορά, πρόθραυση, απόθεση μεταλλεύματος σε στεγασμένη πλατεία αποθήκευσης 180.000 τόνων, ηλιοτρύπηση, μεταφορά του υλικού προϊόντος που αποτελεί μόνο το 1,97% του μεταλλεύματος στο εργοστάσιο μεταλλουργίας και τέλος των αποβλήτων εμπλουτισμού που αποτελούν το 98% του μεταλλεύματος σε φράγματα και τέλος. Σύμφωνα με ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς, η κατατεθήση από την εταιρεία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων παρουσιάζει σωρία προβλημάτων. Καταγγέλλονται ελλείψεις στην τεκμηρίωση, ελλειπή επιστημονικά δεδομένα και προβληματικές μεθοδολογίες, παρακλήσεις από τις διαδικασίες που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρερμηνία θεσμοθετημένων ορίων ρήφου. Για παράδειγμα, η μέθοδος της ακαριαίας τέξης που προτείνεται δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ σε βιομηχανική κλίμακα για παραγωγή καθαρού χρυσού και δεύτερον δεν δίνει καθαρό χρυσό αλλά μείγματα με χαλκό, μόλυβδο και σίδερο, για τα οποία δεν αναφέρεται μέθοδος διαχωρισμού, όπου πιθανότατα θα εφαρμοστεί τελικά η μέθοδος της Κιάνουσας. Τα ζητήματα που αφορούν τις επιπτώσεις αυτής της εξόριξης στον τουρισμό, στον αγροτικό τομέα και τους υδάτινους πόρους, όπως επίσης στην ατμόσφαιρα, στο έδαφος και στην υγεία, λίγο πολύ τα ανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής και δεν θα ήθελα να κουράσω άλλο το σώμα, γιατί υπάρχουν και στην εισήγηση την οποία έχουν καταθέσει. Η μελέτη πραγματικών επιπτώσεων που κατατέθηκε από την ευκαιρία Ελληνικός Χρυσός αποτελεί, πιστεύω, κομβικό σημείο για τον λόγο που αυτή στήθηκε με παραποίηση και απόκριση επιστημονικών στοιχείων και με ανυπόστατες αδικαιολόγητες ως ψευδείς παραδοχές και διάσεις από τους γεωμένους ανθρώπους επιστήμονες από την εταιρεία που συνέπραξε, όσον αφορά στις επιπτώσεις στο περιβάλλον των άνθρωπων και στους φυσικούς χώρους. Παράλληλα, παραβιάστηκε κατάφορα η ελληνική και κοινωνική περιβαλλοντική νομοθεσία και το γεγονός αυτό στηρίζεται ακόμητα στα εξής τρία μη συμβάντα. Πρώτον, ποτέ δεν διεξήχθηκε μια δημόσια διαβούλευση, ιδίως στην ευρύτερη περιοχή της επέμβασης, αλλά και στο νομό γενικότερα, ώστε να ακουστούν και να καταγραφούν επίσημα οι αντίθετες απόψεις, παρά μόνο ένας εσπερμένος προσυπαντικός fast-track διάλογος. Δεύτερον, ποτέ δεν ζητήθηκε γνωμάτευση ανεξάρτητων φορέων και επιστημονικών οργανώσεων για το θέμα και όσοι πρωτόκολλα εξέφρασαν τη γνώμη, όπως το Αριστοτέλη Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Επιμελητήριο Γεωργικής Γεωργικής Σχολής, το Αριστοτελικό Επιχειρήσεων, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκη, το Δικηγορικό Σύλλογο και πλήθος άλλων ομογόνων καθηγητών και επιστημόνων, όλοι ανέδειξαν τους ανυπόστατους χειρισμούς της ΜΠΕ. Δηλαδή, οι υπουργοί που υπέγραψαν την ΜΠΕ, οι υπουργοί θεώρησαν σαν αληθείς όλους τους ανυπόστατους και ψηφείς χειρισμούς της εταιρείας και σαν ανύπαρκτους τους χειρισμούς όλης της υπόλοιπης επιστημονικής κοινότητας. Ποτέ δεν ζητήθηκε η γνώμη παραγωγικών φορέων της περιοχής. Και ως επ' αυτούς εκφράστηκαν πρωτόκολλα εκ των υστέρων, διαπίστωσαν ανησυχία, τουλάχιστον την ανησυχία τους για το μέλλον των δραστηριοτήτων τους. Όπως είναι η Ένωση Ξενοδρόχων Χαλκιδικής, οι μελισσοτρόφοι, οι πυλοτόμοι, οι κτηνοτρόφοι, οι ελιές κλπ. Εκτός από τους όρους Μαϊμού έγιναν επιπλέον αποδεκτοί και όροι του τύπου ύψης αφίξης. Δηλαδή, ό,τι και να πράξει η εταιρεία που συγκεκριμένω ο κριτής, στο τέλος θα δικαιωθεί ακόμα και για οφθαλμοφανείς καταστροφές που θα είναι δίθεν τυχαίες αφού οι όροι τηρήθηκαν. Ακόμα και τη Φιλανδία έχουν φέρει σαν πρώτη έφεραν ως παράδειγμα περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, που φυσικά καμιά σχέση δεν έχει σχεδόν ακατοίκητη με άφθονα νερά και παγωμένη εναρκτική με την πυκνοκατοικημένη λήψη και θερμή Χαλκιδική. Δυστυχώς όμως για αυτούς, όπως είπε και ο κ. Λαζαρίδης, το πρόσφατο ρήγμα στο φράγμα του λιμάτου που μόλυνε όλη την περιοχή τίναξε στον αέρα το επιχείρημά τους. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου ανυπόστατοι και ψευδείς και ατεκμηροί της χρηστής εταιρείας έγιναν αποδεκτοί στα τυφλά, αν και καταρρίφθηκαν την επιστημονική τεκμηρίωση από ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς και επιστήμονες. Με δύο λόγια, γη, νερό, δάση, θάλασσα, αέρας γίνονται ολοκαύτωμα στο δομό ενός τεράστιου κλοπημαίου κέρδους και στο όνομα κάποιων δίθεν όρων που εφόσον τηρηθούν λένε ότι δεν θα συμβεί τελικά τίποτα το τραγικό. Μόνο που οι όροι αφορούν τις ενέργειες και όχι στις συνέπειες, που είναι κατά το τελικό ζητούμενο για τις οποίες έχει δοθεί στην εταιρεία απαλλακτικό, όπως είπε ο προηγούμενος διευθυντής του συγκεκριμένου νόμου, απαλλακτικό το προβλέον, αφού έγινε δεκτό χωρίς δεύτερη σκέψη, το τελικό συμπέρασμα ότι η περιοχή θα παραδοθεί σε κατάσταση καλύτερη από τη σημερινή. Εύκολα συμπεραίνεται ότι κατάκριση του δημόσιου πλούτου και του περιβαλλοντικού έγκλημα, αν τελικά υλοποιηθεί η επένδυση, θα έχουν στο μέλλον σαν ανάλογη την πιστή εφαρμογή των δίθεν όρων της ΜΠΕ. Αν γίνουν επιπλέον αθαιρεσίες και παραβιάσεις των όρων, όπως ήθεστε από εταιρείες του ίδιου και από αρρωμένους συλλεκτικούς μηχανισμούς σαν το ελληνικό, τότε θα πρόκειται για περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό ανοσυγούργημα, ένα δράμα με αποτρόπιο τέλος και ένα δρόμο χωρίς επιστροφή για την περιοχή, πλην όμως με αίσιο τέλος για την λαθραγώγηση της χώρας από μια πολυεθνική εταιρεία στο όνομα μιας δίθεν ανάπτυξης και μερικών πρόσωπων θέσεων εργασίας. Μερικές αδιαφερολήπτες αλήθειες τείνουν σήμερα να προσπερνώνται απαραίτητες μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Ο κοινωνικός οδηγός που έφερε τα μνημόνια στη χώρα, με την ακραία λιτότητα, την ανεργία και την κατακρίνηση όλων των εργασιακών σχέσεων, βοηθά ακόμα περισσότερο στην κατεύθυνση αυτή. Οι αλήθειες ίσως να είναι πολυτέλεια. Το οποιοδήποτε όμως το κάνουμε είναι σήμερα ανάγκη επιβίωσης. Αυτό το γεγονός εκμεταλλεύονται σήμερα η εταιρεία, που με τις επίπλαστες υποσχέσεις τους λειτουργούν σαν ψευδοπροφήτες του παράδοσου ελέγχου που διαγράψουν τον δρόμο προς τη μία αναστρέψη και καταστροφή. Αναμφίβολα, οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα έχει επίδραση στο περιβάλλον και στους φυσικούς πόρους. Αδιαφεσβήτητα πάλι, το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι αποτελούν και θα έπρεπε αποκλειστικά να αποτελούν πηγή ζωής και βιοπορισμού για τον άνθρωπο. Για να γίνει η επίδραση αυτή αρνητική έως καταστροφική, εξαρτάται πάντα από τον βαθμό αναστρεψιμότητας των γλωμών που υφίσταται. Οι χώροι και το φυσικό κεφάλαιο να σπαταλώνται αρρώγιστα παρά να αναμενόμενοι. Στην πρώτη περίπτωση, η ζωή μετατρέπεται ακόμα και σε θάνατο και ο βιοπληθυσμός διαθέτει το κέρδος που υποθηκεύει και τις ερχόμενες ποινές. Ακριβώς στο σημείο αυτό κρύβεται μια ακόμα σοβαρή πολιτική διάσταση του προβλήματος, δηλαδή η πολιτική συνεκτίμηση ανάμεσα στο προσδοκόμενο οικονομικό και κοινωνικό έθνος και στην αειφορία των περιβαλλοντικών χώρων, ώστε η δραστηριότητα να χαρακτηριστεί σαν επένδυση. Δυστυχώς στην περίπτωση αυτή που εξετάζουμε, όχι μόνο δεν έγινε τέτοια συνεκτίμηση, αλλά το οικονομικό έθνος βρίσκεται εντελώς υπέρ μιας εταιρείας με αμφιλεγόμενο παρελθόν και οι στιγμές πάλι εντελώς εναντίον των φυσικών χώρων και της κοινωνίας. Οι δύο μερικές από τους παραμέτρους που δεν συνεκτιμήθηκαν. Οι επιπλέον 800 προσφερόμενες θέσεις εργασίας δουλειάς που προβλέπονται από την ΜΠΕ σε χρόνο των 10 ετών και που θα βρίσκονται διαρκώς από την απειλή του κοινού ξένου δυναμικού και του επιπτώσεις στην υγεία και της κατάρρευσης του καρκίνου, είναι σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με τα αναμενόμενα κέρδη των 15 δις της εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν υποβάθμιζε σκόπιμα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, είχε πράγματι σαν σκοπό να τηρήσει όρους αειφορίας του φυσικού κεφαλαίου με περιορισμό της κερδοφορίας της, τότε οι θέσεις που θα προβλεπόταν μόνο για αποκατάσταση των περιβαλλοντικών βλαβών θα έπρεπε να είναι πολλαπλάσιες. Στις σημερινές συνθήκες, αυτές ακριβώς οι θέσεις εργασίας είναι το δόλωμα της ανυποψίας στους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο για τη μεγαλύτερη εργασία ανθρώπινου και φυσικού κεφαλαίου που έγινε με τα πολιτικά. Πρόκειται κυριολεκτικά για πολλή βασανία για τον τίποτα, αν αναλογιστεί κανείς το πόσες θέσεις εργασίας, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, δεν δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από σκόπιμη αναπτυξιακή υποβάθμιση της περιοχής. Και επειδή η αρχή είναι το ύμνος του παντός, πρέπει να αναφερθεί ότι οι πρώτες θέσεις εργασίας που προσφέρθηκαν από την εταιρεία ήταν σε κάποιους μπουκτισμένους από υποσχέσεις πολίτες, με ρόλο μεταξύ security και θαμώνα καμπίνας και αμοιβή βούλγαρου ανηλίκευτου που θα φύλαγαν το βουνό της εταιρείας που ποτέ δεν έγινε δικό της από τους υποτιθέμενους κακούς αντιδρόντες. Οι ακίνητες περιουσίες των κατοίκων της περιοχής και όχι μόνο, και οι γειτονικές προς αυτές, είτε βρίσκονται στον ορεινό όγκο, είτε στην παραλιακή ζώνη, εκτός του ότι απαξιώνονται οριστικά και αμετάκλητα, δηλαδή θα έχουν αμερική αξία μετά από λίγα χρόνια, μέσα σε ένα υποβαθμισμένο περιβάλλον, κάποιες από αυτές γίνονται και η ιδιοκτησία της εταιρείας έναντι κανενός τιμήματος με βάση τον νόμο περιβαλλοντολογίας. Επειδή κάθε άλλη δραστηριότητα θεωρείται ότι εμποδίζει τη δραστηριότητα του χρυσού της χρυσοθυλίας, αλλά και λόγω της αλλαγής των χρήσεων γης, δεν ενθαρρύνονται ούτε δημιουργούνται νέες δραστηριότητες που στηρίζονται στα φυσικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Τουριστικές, αγροτικές, κοινοτροφικές μονάδες κλπ. Οι υπάρχουσες αντίστοιχα δραστηριότητες θα αφήνουν αναγκαστικά από τη λαγική υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την απώλεια φυσικών πόρων, λειψιδρία, κατεστραμμένα δάση, ερημοποίηση, ρημασμένα νερά, αέρας, έδαφος, θάλασσα. Αυτά συνεπάγονται την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας στο εγγύς μέλλον, ειδικά ο τουρισμός, θα πάψει να είναι η βαριά βιομηχανία της Χαλκιδικής και τη θέση της θα έχει πάρει η τοξική και ρηπογόνος διαμρακανική μεταλλουργία. Είναι χαρακτηριστικό το δείγμα ή εμείς ή αυτοί, δηλαδή ή η εταιρεία ή οι άλλες δραστηριότητες, το έβαλε για πρώτη φορά δημόσια στην τηλεόραση η πλευρά της εταιρείας διαστόματος του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Χρυσός. Και ας κάνουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, μια απλούστευση, μια ευνοϊκή απλούστευση, ότι δηλαδή οι κάτοικοι της περιοχής του νομού δεν έχουν πάρει χαμπάρι που φαίνεται με την υπόθεση αυτή. Και ότι μένουν σε οπηλή και αδρανείς και δεν διακριτούν τη ζωή και τον χρόνο. Ακόμα ότι η εταιρεία μαζί με τις υπηρεσίες θα τηρήσουν κατά γράμμα ό,τι συνυπέραψαν και συναποφάσισαν. Τότε οι κάτοικοι θα ξεπλύσουν μέσα μετά από 15 χρόνια και θα ανεβρίσουν το νέο τοπίο, του κρανίου τόπου. Μόνο και μόνο για τον λόγο ότι αυτά που υπογράφηκαν είναι αιώνα και ανυπόστατα και οι υποσχέσεις που δόθηκαν είναι ψεύτικες. Κάθε προοπτική ανάπτυξη θα έχει κάνει φτερά μαζί με ένα αμύθιτο σκούπο και οι στρατιές των ανέργων θα πολέμουν. Ποιος ξέρει πώς θα δούμε. Το ομολογουμένο σκάφο τόπο και για τις θέσεις εργασίας παραμύθι για έσοδα του δημοσίου από φορολόγηση των κερδών της εταιρείας αποδείχθηκε ότι τελικά δεν στέκεται. Ποια είναι η αλήθεια? Καταρχήν, τα έσοδα από φορολόγηση κερδών θα είναι τα μοναδικά που θα έχει το ελληνικό δημόσιο, αφού τα κατάφερε τα μεταλλεία να μην έχει καμία σχέση με το κράτος που να είναι ιδιωτικά και να μην έχει δικαιώματα ούτε εμπιστώματα. Τα δικαιώματα και εμπιστώματα θα ήταν μια εύκολη υπόθεση ύπαρξης εσόδων. Πολλαπλάσια από τους φόρους, ακόμα και αν αυτοί εισπράττουν στο χέρι μας. Είναι κοινό μυστικό και κάτι σαν άγραφος παγκόσμιος νόμος ότι οι γίγαντες της εξωτικής βιομηχανίας θα εξαφανίσουν τα κέρδη μέσα από φορολογικούς παραδείσους και μέσα από χρηστικές δικαιοδοσίες των ιδιωτικών εταιριών, όπως έχουν γίνει σε όλα τα κράτη του κόσμου. Και όπως τα έκαναν και οι προηγούμενες εταιρείες. Όλες οι μεταλλευτικές εταιρείες που πέρασαν από τα μεταλλεία Κασάνδρα είχαν στην ιδιοκτησία τους μέσω κάποια χρονική εταιρεία, το ίδιο και η Eldorado Gold, και πλήρωσαν ελάχιστους φορολογικούς φόρους. Αυτά τα γνωρίζουν όλοι. Γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται ποτέ να βγουν προϊόντα ύλη. Η εταιρεία έχει ήδη πάρει από τα Υπουργεία πράσινο φως για κάλυψη, για μελλοντικές ασυνδεσίες και καταπολεμήσεις που αναφέρονται όμως σαν νόμιμες. Σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, για οποιαδήποτε τροποποίηση, επέκταση, έρευνα, νέα μεταναστευτική δραστηριότητα στο μέλλον, δεν θα χρειάζεται νέα οικονομική έγκριση περιβαλλοντικών όρων για αυτή. Για μια νέα επένδυση η οποία βρίσκεται μέσα στην παρακολουθήσα μεταναστευτική έκταση των 320.000 στραγμάτων. Τώρα γίνεται πλέον κατανοητό γιατί η εταιρεία απέφυγε να συντάξει με τα στραβά μάτια του ΙΠΕΚΑ, ενώ όφυλαν, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, στρατηγική εκτίμηση παραγωγικών επιπτώσεων για έργα με σοβαρή επίπτωση των περιβάλλον και για τα οποία προβλεπόταν μεγάλες επεκτάσεις στο μέλλον. Γιατί, αν συνέτασαν και γέμβαλαν τέτοια μελέτη, θα έπρεπε όλα τα σχέδια της εταιρείας, φανερά και μυστικά, από τα τωρινά μέχρι τα πιο μακρόχρονα για την περιοχή, να αποτυπωθούν συνδυαστικά και με προέκταση στο μέλλον, και τότε ενδριά θα αποκαλυπτόταν ότι η περιοχή δεν προορίζεται για ανάπτυξη, αλλά για το τοπικό σκουπιδότυπο του Ευρωκρατικού. Ένα επέραντο πεδίο καταστροφικών και τοξικών δραστηριοτήτων από την Ολυμπιάδα, τι χωριέ στην Πραβίτα, από την Πιάτσα μέχρι το Στανό και μέχρι την Πισόκα. Αν τα παραπάνω έγιναν, από τα παραπάνω πιστεύω ότι έγιναν μιλητές οι πολιτικές παράμετροι στο θέματος μέχρι το επίπεδο της συνολικής απόρριψης του. Έχει αντιληφθεί ότι με τους όρους που επιδιώκεται να πραγματοποιηθεί εν λόγω δραστηριότητα δεν αποτελεί ούτε επένδυση ούτε καν ανάπτυξη, ακόμα και με την πλαστική έννοια των όρων της ανάπτυξης. Πρόκειται απλά για μια σκανδαλώδη αρπακτή της στιγμής που επενδύει και με όρους καταστροφής ανθρώπινου και φυσικού κεφαλαίου, όπως επιχειρείται να γίνει σήμερα σε άλλες περιπτώσεις κατά επιταγή της Τρόικας και των Μνημονίων. Γι' αυτό και το λόγο, το πρόβλημα και η λύση που ξεφεύγουν πιστεύω από το στενό όρο και τις δραστηριότητες της περιοχής της Ανατολικής Χαλκιδικής και έχουν αποκτήσει εμβέλεια παχακυδικιώτικη, πανελλαδική και εθνική. Βασικό ζητούμενο όπως για όλη τη χώρα είναι η επιστροφή στην νομιμότητα. Η οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να έχει προέκταση και να βλέπει στο μέλλον. Να είναι δηλαδή συνολικά βιώσιμη για το δημόσιο συμφέρον του άνθρωπου και του περιβάλλοντο. Καταθυνόμενος, η λύση πρέπει να εστιάζεται σε τρεις άξονες. Πρώτον, διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας με συνέχιση των σημερινών μεταναστευτικών δραστηριοτήτων, αλλά με ταυτόχρονη αποκατάσταση των υπαρχουσών βλαβών στο περιβάλλον, που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων την αποκατάσταση του υδροφορέα που υπέστη την ταπείνωση λόγω των τεχνητικών γεωργήσεων, την απομάκρυνση των περιβάλλων τη Ολυμπιάδων, τον έλεγχο των όξινων απολειών του Σταυροδονίου και χρήση με τροπότικα κάποτε στη Σταυροδονίου. Δεύτερον, επίγουσα καταγραφή και κατά προτεραιότητα πρόθεση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων τη περιοχή, όπως ανέφερε και ο προηγούμενος ομιλητής, για μια άλλου είδους αηφόρα ανάπτυξη. Και τρίτον, οι εκτάσεις που δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης και τους παραπάνω όρους αποκαρακτηρίζονται άμεσα από εκμεταλλευτικές και αποδίδονται σε άλλες δραστηριότητες που επιτρέπουν τα πολλά φυσικά και ανθρωπογενή πλεονεκτήματα της περιοχής. Λίγα λόγια για το νερό. Το νερό αποτελεί σήμερα πραγματικά θησαυρό για τις τυχερές περιοχές που το έχουν σε επάρκεια. Εκτός από πηγή ζωής και πηγή βιοπορισμού αποτελεί το πιο βασικό δίκτυο ανθρώπινης ευημερίας. Δυστυχώς, δυστυχία είναι σήμερα να μην έχει στερεών αρχές. Η Χαλκιδική είναι μια περιοχή που συνολικά βρίσκεται στο αρνητικό του ισοζυγίου υδατικών πόρων. Και η πρόσφατη μελέτη, η οποία έχει γίνει στην περιφέρεια, το αποδεικνύει. Το θετικό ισοζύγιο της Βόρειας Χαλκιδικής, αντίθετα, είναι ο σημαντικότερος λόγος που κρατάει ζωντανή η βαριά βιομηχανία του τουρισμού, αλλά και την αγροκτηνοτροφία και στην υπόλοιπη Χαλκιδική. Η βορειοανατολική Χαλκιδική είναι βασικό ιδεοδότης της Χαλκιδικής και μέρος της Νοτιάς Χαλκιδικής. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να αλλάξει ραγδαία με την ολοκλήρωση των σχεδιαζόμενων νέων μεταναστευτικών δραστηριοτήτων. Οι λόγοι είναι απλοί και τους ανέφερε και ο προηγούμενος ομιλητής. Για να γίνει η απόλυση των χρυσοχώρων και των τασμάτων, τα βουνά που θα ξεχειριστούν πρέπει να έχουν προηγουμένως αποστραγγιστεί από κάθε ίχνος του έργου. Με το δεδομένο ότι η χρωσφορία είναι ψυχηματική, έχουν περιεκτικότητα χρυσού λιγότερη από ένα γραμμάριο ανατόνου οξυδικμένου υλικού. Οι όγκοι των πονών που θα φύγουν από το χάρτη θα είναι τεράστια. Η υδρομεταλλουργία που θα εφαρμοστεί για εμπλουτισμό των οξυδικμένων υλικών σε χρυσό είναι διαδικασία άκρως υδροβόρα. Για τις χωριές θα καταναλώνονται ποσότητες νερού όσο ετήσια κατανάλωση νερού ιδρύει τη άρρωση όλη τη Χαλκιδική. Το νερό που θα απομένει θα είναι ένα μικρό πλάσμα του συνολικού διαθέσιμου και στην πληρότητά του ακατάλληλο για άλλες κρίσεις. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία στηρίζεται ότι θα το επανασυμπιέσει στον αρχικό υδροφορέα και κατά πάσα πιθανότητα ρημασμένο. Το όρος Κάκαβος, όπου ανήκουν οι σκουγιές, Είναι υδροδότης όλης της πρωτοάθλου περιοχής, της περιοχής της Μεγάλης Παναγίας και εν μέρει του ποταμού Χαβρέα που υδροδοτεί και αδρέει την κεντρική Χαλκιδική. Για να επιτευχθεί η αποστράκηση του βουνού, θα λειτουργήσουν περιμετρικά νέα αποστραγιστικές γεωτρήσεις σε βάθος 140 μέτρων κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα που δεν τα αρνείται κανείς. Ούτε η ίδια εταιρεία, ούτε η ίδια επιπλέον. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν και από την εταιρεία και από την ανεξάρτητη επιστήμη για να καταλήξει ο καθένας όμως σε αντιδιαμετρικά συμπεράσματα όσον αφορά τις επιπτώσεις. Τι λέει η εταιρεία? Η εταιρεία λέει μέσα στην ΒΠΕ θα υπάρξει κάποια πρόσθετη μείωση των εντάτων αποθεμάτων, αλλά τελικά η κατάσταση θα επανέλθει κοντά στην αρχική. Τι λένε οι επιστήμονες? Η ταπείνωση του υδροφορία θα είναι μόνιμη και κατά περίπου 600 μέτρα. Πρακτικά αυτό σημαίνει η ψυχία και εξαφάνιση όλων των επιφανειακών πηγών νερού. Κινδυνεύει να ακυρωθεί η χρησιμότητα του φράγματος του Χαβρέα και λόγω της ρήπανσης των υδάτων. Θα αρχίσει η διαδικασία δημοποίησης σε συνάρτηση με την καταστροφή των δασών. Κάποιος όμως πρέπει να έχει δίκιο. Το δίκαιο απονεμήθηκε από το ΙΠΕΚΑ στην εταιρεία. Η πετρολογική εταιρεία έχει πάντα δίκιο. Ακόμα και αν λέει ξανά. Προσοχή τώρα στην απάτη της τήρησης των όρων που έστειλαν εταιρεία και Υπουργείο. Θα έρθει η στιγμή. Ούτως ή άλλως θα κληθεί για έργο η Επιτροπή Παρακολούθησης των Περιβαλλοντικών Όρων. Και το ξέρουμε αυτό, το ξέρει και ο κύριος Δήμαρχος όταν ήταν στην αντιπολίτευση του Νομαρχιακού Συμβουλίου σε σχέση με το τι ρόλο παίζει αυτή η Επιτροπή Παρακολούθησης και πώς παρακολουθήσει τους περιβαλλοντικούς όρους. Το είδαμε στη Θεσσαλονίκη, όπου το Νομαρχιακό Συμβούλιο και όπου η μοιραία του ΜΠΕ μιλούσε για να σταματήσουν οι εκρήξεις και να φύγει του Τροπόντικας και η Επιτροπή Παρακολούθησης των Περιβαλλοντικών Όρων κανένα λόγο αργητικό δεν έφερε και όσο είδατε την Τροπόντικα εσείς είδαμε και εμείς τα επόμενα χρόνια. Η Επιτροπή λοιπόν αυτή θα προχωρήσει σε αυτοψία. Πιθανά και απόρδα θα συντάξει ένα βαρισίμωτο κόσμο που λέει δεν συντρέχει κανένα λόγο, όπως έγινε και στη Θεσσαλονίκη, κανένα λόγο ανησυχία για την παρατηρούμενη μειωμένη υδροφορία τη περιοχή, και αυτή είναι πρόσκληση και αναμενόμενη σύμφωνα με του όρου τη υπογραφή σα μελέτη. Η εταιρεία παρέχει τα όρου του διαθέτες όρου, αφού η χρήση νερού για την υδρομεταλλουργία δεν υπερβαίνει την ποσότητα που έχει καθοριστεί. Όλο το σεβόμενο νερό επανασυνδέεται κανονικά και οι αποστολήσεις και οι οτρήσεις είναι στον αριθμό και στο βάθος άνθησης σύμφωνα με τις προγραφές. Και θα περνάει ο καιρός και όλα θα γίνονται έλεγχοι και πάντα η εταιρεία θα είναι σύνομη με τους όρους και όλα τα νερά της περιοχής θα λιγοστεύουν και θα εξαφανίζονται. Μέχρι που θα έρθει η ώρα όπου η περιοχή μόνιμα δεν θα έχει πλέον νερά, όσα νερά έχουν απομείνει θα είναι λιπασμένα. Η εταιρεία, αν δεν έχει φύγει, θα λείπει τα σχήρες της και οι αρμόδιοι θα σφυρίζουν αδιάφορα. Λίγα λόγια για τη χρήση του φωνικού κιανίου. Η εταιρεία προσπαθεί επιμελώς να κρύψει ότι και σήμερα χρησιμοποιείται το φωνικό κιάνιο για τον εμπλουτισμό στον Πατέρα Βλάχο και ότι θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μερικές εκατοντάδες τόνοι κιανού κουνατρίου ετησίως και στο μέλλον. Όταν η εταιρεία στηρίζεται ότι οι νέες δραστηριότητες θα είναι χωρίς κιάνιο, εννοεί χωρίς επιπρόσθετο κιάνιο τη μεταλλουργική μονάδα απόλυψης του χρυσού και όχι τις υπόλοιπες διεργασίες εμπλουτισμού. Η φύση των χρυσοφόρων σφυγγνωμάτων, η εξόριξη σε άκρως ψηματική χρυσοφορία και σε άλλα κοιτάσματα πλήθους σκουριών και η οθέτηση μιας μεθόδου γνωστή ως μέθοδος ακραία τύπης που δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στον κόσμο για απόλυψη χρυσού δεν αφήνει πολλά περιθώρια για την αποφυγή της χρήσης επιπλέον του χρυσού. Τα τοξικά απόρριτα θα είναι παρόντα σε όλη την περιοχή. Στις σπουργές, στα ρέματα Καρατζά και Ροτσάνικο, όπου για τον εμπλουτισμό θα χρησιμοποιούνται εκατοντάδες τόνοι τοξικής νατρίου της οπλοϋπολικής ξανθάψινας ουσίας, οι οποίες είναι καρκινογόνες. Αστοχίες και ακραία φαινόμενα. Σε όλη την ΜΠΕ είναι διάχυτη η επιθυμία της εταιρείας να υποβαθμίσει και να αποκρύψει το θέμα των ακραίων φαινομένων και των ακραίων φαινομένων. Είτε αυτά είναι από πλημμύρες, είτε είναι από σεισμούς, είτε από άλλα φαινόμενα, μια και η περιοχή είναι σεισμογενής. Έφτασε στο σημείο να αναφέρει ατυχήματα μόνο από άσχετες δραστηριότητες και όχι από μεταναστευτικές. Και ιδιαίτερα εξόριξη χρυσού είναι τα πιο συχνά και συνάμα τα πιο επικίνδυνα ατυχήματα, επειδή σχετίζονται με διαρροή τοξικών ουσιών στο περιβάλλον. Το γεγονός ότι η περιοχή έχει κατά την επανάληψη πλημμυρικά και σεισμικά φαινόμενα δεν πάθηκε υπόψη, αλλά πρόκειται να στηθεί στην περιοχή μια βιοτεχνία και όχι μια τεράστια μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης υλικού ξέους. Η επεξεργασία καινούργων συμπληρωμάτων και από άλλες περιοχές της Ελλάδας του κόσμου. Πρόκειται για το κρυφό χαρτί της ΜΠΕ. Η εξωφρενικά ρηπογόνος μονάδα μεταλλουργίας του Μοντέμ Λάκου Φυσικά δεν γίνεται γιατί να επεξεργαστεί μόνο κατά συμπληρώματα των σχολείων και των άλλων στόχων τη καθηγητική, όπω προσπαθεί να εμφανίσει η εταιρεία. Η δυναμικότητά τη και το γεγονό ότι δεν προβλέπεται από συναρμολόγησή τη μετά το πέρας των όλων των δραστηριοτήτων καταπαρτινούν το γεγονό ότι θα είναι τουλάχιστον η μεταλλουργία των Βαλκανίων και θα επεξεργάζεται τα κοινωνικά συμπληρώματα από μεταλλεία χρυσού όχι μόνο από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και από τα Βαλκάνια και από άλλες περιοχές. Η ΜΠΕ αναφέρεται στο θέμα λακωνικά όσον αφορά τις επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία. Η περιοχή θα μεταξελιχθεί από αγροτοκτηνοτροφική σε βιομηχανική, προσπερνώντας έτσι οι αυλεποί μερικές κρυφές αλλά πολύ σκληρές αλήθειες για αυτή την εκβιομηχάνηση. Η εταιρεία χρυσού και η εξαιρετική δορυφόροι παρουσιάζουν την εκβιομηχάνηση τους σαν την απομηχανίστρια που θα δώσει τέλος στην ανεργία και στην ανέχεια της περιοχής. Με την απίθμενη έφεση που τους διακατέχει και αψέζους χρησιμοποιούν το πραγματικά δελαστικό όρο εκβιομηχάνηση για να καλύψουν τη γόνιμη υπονάπτυξη και την ουσιαστική αποβιομηχάνηση της περιοχής στο όνομα του τεράστιου αθέου του κέρδους τους που σκιάζει κάθε άλλο. Γιατί άραγε δεν είναι εκβιομηχάνηση μια σύγχρονη τουριστική μονάδα, γιατί δεν είναι εκβιομηχάνηση η καλλιέργεια, η επεξεργασία για τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, γιατί δεν είναι εκβιομηχάνηση του εργοστάσιου του Σταθόρη, η σύγχρονη κοινωνική και μια μεσοκομική μονάδα, η επεξεργασία προϊόντων, η αξιοποίηση των προϊόντων του δάσου. Φυσικά και είναι, αλλά αυτές είναι δραστηριότητες ασυμβίβαστες με την αποψήλωση, την αφυλάτωση και την διασπορά τοξικών. Στην ΜΠΕ η εταιρεία εμφανίζεται δειλά, είναι αλήθεια, η περιοχή να αποδίδεται μετά από περίπου 30 χρόνια μεταλλευτικής δραστηριότητας σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι η σημερινή. Αντιφάσκοντας ακόμα και με τα έργα τα επιμέρους εξορισμένα συντάσματα της ΜΠΕ για κάποιες μόνιμες και μη αναστρέψιμες βλάβες. Το συνολικό έθνος φυσικά συνυπολογίζονται και τον πολιτισμό των κατοίκων από τη χρυσοφόρα εκμετάλλευση. Δεν βρέθηκε εκ των υστέρων ούτε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας που να στηρίζει σοβαρά και ανοιχτά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η ανεξάρτητη επιστήμη είναι σε όλους τους τόνους και σε όλα τα μήκη του κύματος ξεκάθαρη και κατηγορηματική. Η περιοχή θα έχει πληγή ανεπανόρθωτα και αμετάκλητα. Εμείς συμπληρώνουμε, όπως και όλος ο νομός, όλη η Βόρεια Ελλάδα. Για αυτούς τους παραπάνω λόγους, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι δεν έχει δικαίωμα κανείς μας σήμερα να πει άπειρα στα παιδιά του ότι δεν ήξερα, δεν γνώριζε. Ο καθένας μας πρέπει να λάβει τις ευθύνες του. Γι' αυτό μας έφεραν τους πολίτες εδώ και είναι πολύ εύκολο να πεις: δεν είναι δική μου δουλειά, ας κάνουμε όλοι τα κάθε από την κοπιά. Αν η επένδυση αυτή γίνει, μετά από 15-20 χρόνια η Eldorado θα έχει φύγει. Όμως εμείς θα είμαστε εδώ και τα επόμενα χρόνια. Και θέλουμε και τότε να μπορούμε να βλέπουμε τους ανθρώπους στα μάτια, να μην κρυβόμαστε από τα παιδιά μας και τα κόλια μας. Προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει την παρακάτω απόφαση. Πρωταρχικό καθήκον και μέρευνα κάθε δημοτικής αρχής είναι να βάζει πάνω από την καλή μεγάλη επιλογή και σκοπιμότητα την ευημερία και την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Η μέρευνα αυτή γίνεται πράξη πρώτον με τη δημιουργία των κατάλληλων συνδικών για να αναπτύσσονται απρόσκοπτα και να ενισχύονται οι οικονομικές δραστηριότητες στο πνεύμα της αηφορίας, ώστε να μην υποβαθμίζονται το περιβάλλον, να μην βλάπτουν οι άλλες οικονομικές δραστηριότητες και να διασφαλίζεται παράλληλα ένα απόθεμα φόρων για τις επόμενες γενιές. Δεύτερον, με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και όπου απαιτείται την πληθυσμοποίησή του. Με το πνεύμα αυτό, και για τους λόγους που εκτενώς αναλύθηκαν στις σημερινές συνεδρίες, όσον αφορά τις δυσάρεστες συνέπειες από την ανοιχτή εξόρυξη χρυσού, το περιβάλλον, την υγεία, τις οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων του Δήμου μας, όπως ο τουρισμός, η κτηνοτροφία, η μεσοοικονομία και κυρίως η καλλιέργεια της πρόσφυγης πράσινης ελιάς, για τον κίνδυνο λειψιδρίας και υποβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας των κάτοικων χώρων. Χωρίς να είμαστε αντίθετοι στην υπάρχουσα μεταλλευτική δραστηριότητα, αλλά κρίνοντας ότι η προτινόμενη επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων του χρυσού εγκυμονεί όλους τους παραπάνω κινδύνους και δεν θα την αντέξει η υφέρουσα ικανότητα της περιοχής, προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης να σταματήσει τώρα κάθε δραστηριότητα που αφορά την εξόρυξη του χρυσού και την έναρξη ενός πραγματικού διαλόγου με την κοινωνία και τις σχολείς για μια αηφόρα ανάπτυξη της περιοχής και όλου του νομού. Παράλληλα, κάνουμε έκκληση και εκφράζουμε την ευχή να σταματήσουν όλες τις έκτακτες οδηγίες, ένθεν και ένθεν, οι διώξεις και προφυλακίσεις που έχουν δημιουργήσει κλίμα έντασης και διχασμού, με επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή και στον τουρισμό του νομού μας. Και σε αυτό το κόμμα, Δήμα από την άκουση, εκφράζουμε την ευχή για άμεση προφυλάκιση των ήδη προφυλακισμένων κατοίκων της περιοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Συνέχεια ο Δήμαρχος κρατάει, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Μπορείτε παρακαλώ, έχετε λόγο. Και αν έχετε κάποιο κείμενο και εσείς να αντιδράσετε, δεν το γνωρίζω αυτό. Είναι εξαιρετικά σύντομο. Καταρχήν να πω ότι η συνεδρίαση αυτή προκλήθηκε με αίτημα της μειοψηφίας και αυτό βέβαια έγινε όχι μόνο επειδή σίγουρα η συγκεκριμένη δραστηριότητα επηρεάζει και περιοχές οι οποίες ανήκουν στο Δήμο Πολυγύρου. Χαρακτηριστικά να πω ότι, παράδειγμα, ο οικισμός της Πλανάς είναι σε ευθεία γραμμή σε πολύ μικρή απόσταση, περίπου 2 χιλιόμετρα από το σημείο που πρόκειται να γίνει η εξόριξη. Όπως επίσης και άλλες περιοχές, π.χ. η Ορμήλια, η οποία έχει κατευθεί ένα μεγάλο μέρος των συνεπειών, των αποβλήτων, της ρήπανσης που θα προέρθει από αυτή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Δεν είναι λοιπόν μόνο αυτός ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε να συλληφθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι επίσης και το ότι είναι βαθιά πεποίθησή μας ότι σε κάθε μεγάλο ζήτημα που αφορά το νομό θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο της πρωτεύουσας να παίρνει θέση. Γι' αυτό λοιπόν ζητήσαμε, έστω και αργά, παρόλο ότι πολλές φορές έχουμε θέσει το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητήσαμε να είναι πρωτοβουλία της πλειοψηφίας η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος. Δεν έγινε λοιπόν αυτό και γι' αυτό προχωρήσαμε στη συγκεκριμένη ενέργεια. Η άποψη την οποία θα εκφράσουμε ως δημοτική παράταξη είναι μια άποψη ανεξάρτητη, δεν έχει να κάνει με κομματικές σκοπιμότητες. Άλλωστε, είμαστε μια παράταξη η οποία δεν στηρίχθηκε και δεν στηρίζεται σε κανένα κόμμα. Έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι λάβαμε γνώση και λάβαμε υπόψη τα δεδομένα συγκεκριμένης δραστηριότητας, όπως αυτά εκφράζονται τόσο στην ΜΠΕ όσο και στα σχετικά έγγραφα αρμοδίων υπηρεσιών, αν και πολλές φορές αυτά μεταξύ τους αναφέρουμε στα έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών είναι αντιφατικά, και βεβαίως στην προσωπική αντίληψη που έχουμε για τα πράγματα, αλλά και στην κοινή λογική. Το ζήτημα της εξόρυξης ήταν ένα ζήτημα το οποίο εξ αρχής όλοι αντιλαμβανόμασταν ότι θα δημιουργούσε αντιδράσεις στην περιοχή της βορειοανατολικής Χαλκιδικής, αλλά και ευρύτερα. Και αυτό γιατί όλοι ξέρουμε ότι επί πάρα πολλά χρόνια υπήρχε εκεί ένα συγκεκριμένο status quo, υπήρχε μια κατάσταση δεδομένη, η οποία με τον τρόπο που επρόκειτο να γίνει από εδώ και πέρα η εξόρυξη, σίγουρα διατάρασε αυτές τις ισορροπίες. Πολλοί άνθρωποι στη συγκεκριμένη περιοχή ζούσαν από τα μεταλλεία και βεβαίως υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ζουν από τα μεταλλεία. Αλλά και οι δύο πλευρές αυτές σίγουρα είχαν στο μυαλό τους και άλλα πράγματα όταν άκουσαν ότι πλέον τα δεδομένα αλλάζουν. Για μένα το κακό είναι από την αρχή. Δηλαδή, η πολιτεία πιστεύω περισσότερο από φόβο, γιατί θα υπήρχαν σίγουρα αντιδράσεις, δεν ενημέρωσε, δεν άκουσε και δεν έλαβε υπόψη τις ευαισθησίες, τις προτάσεις, τους προβληματισμούς των κατοίκων της περιοχής. Το όποιο στάδιο, ενδεχομένως τυπικά προετοιμασίας ή διαλόγου έγινε, ήταν και για μένα, όπως και διφορουμένως, προσχηματικό. Επομένως, η συντεταγμένη πολιτεία δεν άκουσε, δεν ήρθε κοντά και πήρε κάποιες αποφάσεις τις οποίες θεώρησε και έβαλε απέναντι στους κατοίκους ως δεδομένα, προαπαιτούμενα και πράγματα τα οποία δεν συζητιούνται. Πέρα όμως από αυτό, νομίζω ότι προχώρησε και σε ένα δεύτερο ατόπιμα, το οποίο είναι σοβαρότερο. Αφού λοιπόν δεν άκουσε τις τοπικές κοινωνίες και πήρε κάποιες αποφάσεις, η πολιτεία άφησε τις τοπικές κοινωνίες να λύσουν μόνες τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί. Ακολούθησε αυτό το λεγόμενο κοινωνικό αυτοματισμό, τον είδαμε πολλές φορές να εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Πήρε λοιπόν μια απόφαση, δίχασε τις τοπικές κοινωνίες και αποτέλεσμα όλου αυτού είναι αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Να υπάρχει μια ομάδα κατοίκων, μια μερίδα κατοίκων, οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν και πιστεύουν ότι η μόνη δουλειά που θα βρουν είναι μέσα από την εταιρεία, και μία άλλη μερίδα κατοίκων, οι οποίοι πιστεύουν ότι πάνω από το δικαίωμα αυτό μπαίνουν κάποια άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν και τους ίδιους και τα παιδιά τους και ευρύτερα τον τόπο. Μάλιστα, οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις που περάσαν τα τελευταία 10-15 χρόνια, δεν είναι μόνο ότι δεν προχώρησαν στην υλοποίηση των αποφάσεων τους, γιατί ξέρετε ότι αποφάσεις πάθηκαν. Εγώ θυμάμαι και πριν από 10 χρόνια και 15 χρόνια. Αποφάσεις κυβερνητικές οι οποίες λέγανε προχωράμε, θα γίνει η εξόριξη. Δεν ακούμε τίποτα. Ποτέ λοιπόν οι κυβερνήσεις αυτές δεν προχώρησαν στην εφαρμογή των αποφάσεων. Παρά μόνο με δηλώσεις που δίνονταν κατά καιρούς, δυναμίτησαν ακόμη περισσότερο το ήδη πεταμένο κλίμα. Άρα λοιπόν πραγματικά η συνδεδεμένη πολιτεία ήθελε να προχωρήσει αυτή η δραστηριότητα, θα έπρεπε κατά την άποψή μου, αν και είμαι αντίθετο σε αυτό, να την επιβάλλει. Δεν έγινε όμως. Το αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει στην περιοχή σχεδόν ένα εμφύλιος πόλεμος και να αισθανόμαστε τυχεροί που ακόμα δεν έχουμε θυμίσει θύματα. Βέβαια για μένα θύματα δεν είναι μόνο όσοι θα χάσουν τη ζωή τους ή ενδεχομένως θα είχαν χάσει τη ζωή τους αν κάποια πράγματα δεν έβαζε μάλλον ο Θεός το χέρι του εκεί πέρα. Πιστεύω ότι θύματα είναι και άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι βρίσκονται από τη μία σήμερα μπλεγμένοι με τη δικαιοσύνη ή από την άλλη έχουν γίνει στόχος πιέσεων ή ακόμη και επιθέσεων εξαιτίας της θέσης την οποία φέρνουν στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και αυτοί είναι θύματα αυτής της στρατηγικής της πολιτικής που ακολουθήθηκε από τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Σε ποιον να δώσει δίκιο και σε ποιον να δώσει άδικο. Σε αυτόν που ψάχνει ένα μεροκάματο για να ζήσει την οικογένειά του, και επιτρέψτε μου μια προσωπική αναφορά, και ο δικός μου, ο παππούς από την πλευρά της μητέρας μου, κάτοικος Θρακονίκης, έζησε την οικογένειά του από τα Μηταλία, αλλά και πέθανε εξαιτίας των Μηταλίων. Να δώσει λοιπόν δίκιο σε αυτούς, ή να δώσει δίκιο στους ανθρώπους οι οποίοι αντιδρούν, γιατί βλέπουν ότι επίκειται η καταστροφή του περιβάλλοντος. Αναρωτιέται λοιπόν ο καθένας, γιατί σε μια περιοχή που επί χιλιάδες χρόνια συνυπήρχαν αυτές οι δραστηριότητες, δηλαδή και η εξόριξη, αλλά και οι όποιες άλλες δραστηριότητες αναπτύσσονταν στην περιοχή, η γεωργία, μελισσοκομεία, τουρισμός και όλες αυτές τις δραστηριότητες. Γιατί λοιπόν σήμερα, ενώ τόσα χρόνια συνυπήρχαν, υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Για μένα το πρόβλημα δημιουργήθηκε εξαιτίας του τρόπου της έκτασης και των συνεπειών της εξόριξης. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Νομίζω ότι αναφέρθηκε και ο κ. Χαλκιδικής και ο κ. Μπογδάνος και νομίζω ότι οι περισσότεροι οι οποίοι βρίσκονται σήμερα εδώ έχουν ενημερωθεί για το τι συνεπάγεται αυτή η εξόριξη. Όταν μιλάμε πλέον για επιφανειακή εξόριξη, συγχωρέστε με, λέω την άποψή μου, δεν είμαι επιστήμονας στο συγκεκριμένο αντικείμενο και αυτά που λέω είναι, όπως σας είπα, η άποψη την οποία έχω σχηματίσει με βάση αυτά που βλέπω, που ακούω και τις όποιες αναφορές και τις όποιες αναφορές υπάρχουν σε σχέση με τα έγγραφα, τα εγγύσματα τα οποία έχουν κατατεθεί, αλλά και τις απόψεις που έχουν εκφραστεί. Όταν λοιπόν μιλάμε για μια ανοιχτή εξόριξη, έχω πιστεί και εγώ προσωπικά ότι πλέον οι συνέπειες τόσο για την ανθρώπινη δραστηριότητα, όσο και για τις άλλες δραστηριότητες, τόσο για τον άνθρωπο τον ίδιο, όσο και για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή, θα είναι καταστροφικές. Υπάρχουν λοιπόν στην περίπτωσή μας κάποια συμφέροντα, αλλά και κάποια αγαθά τα οποία έρχονται σε σύγκρουση. Ποια είναι λοιπόν αυτά? Από τη μια το δικαίωμα στην εργασία. Όπως είπαμε προηγουμένως, πολλοί παίρνουν το μέλλον τους μόνο μέσα από την απασχόλησή τους στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Απ' την άλλη, στην ίδια πλευρά πάλι, η ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που, όπως ισχυρίζεται η εταιρεία, θα αναπτυχθούν αν προχωρήσει η εξόρυξη, αν προχωρήσει η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Λέγεται ότι πέρα από τους ανθρώπους που θα απασχοληθούν στο έργο, θα υπάρξει και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς. Είτε είναι στην κατασκευή, είτε είναι σε επαγγέλματα τα οποία θα αναπτυχθούν, διότι θα υπάρχει πληθυσμός ο οποίος ενδεχομένως θα μετακινηθεί και θα εργαστεί, είτε και σε άλλες δραστηριότητες. Από την άλλη όμως, υπάρχει η καταστροφή του περιβάλλοντος, υπάρχει ο αφανισμός άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων και βεβαίως αυτό το οποίο βαραίνει ουσιαστικά στην σύγκριση των δεδομένων που υπάρχουν είναι η ίδια η ανθρώπινη ζωή. Όταν λοιπόν από τη μία μεριά της ζυγαριάς βάζεις όλα αυτά τα οποία έχει καλύπτει η εταιρεία και από την άλλη βάζεις την ίδια την ανθρώπινη ζωή, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η ζυγαριά γίνει προς την δεύτερη πλευρά. Και βεβαίως κανείς δεν πρέπει να έχει ψευδαισθήσεις ή αυταπάτες ότι επειδή τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας δεν είναι άμεσα ορατά, κανείς δεν πρόκειται να καταλήγει την πρώτη εβδομάδα της εξόρυξης, ούτε τη δεύτερη, ούτε ενδεχομένως τον πρώτο χρόνο, ή το δεύτερο ή τον τρίτο. Όλα αυτά όμως λειτουργούν σωρευτικά και είναι βέβαιο ότι τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να φαίνονται μετά από αρκετά χρόνια. Υπόθηκε προηγουμένως ότι από τον κύριο Μπογδάνο στο τέλος της ομιλίας του ότι θα πρέπει να πάρουν μία απόφαση και ο καθένας με τη στάση που θα τηρήσει, ενδεχομένως να επηρεάσει τις εξελίξεις ή ακόμη θα τα έχει καλά με τον εαυτό του, τοποθετούμενος είτε με τη μία είτε με την άλλη πλευρά, όχι για μας τους ίδιους, αλλά για τις γενιές που έρχονται μετά από εμάς. Το πιστεύω κι εγώ αυτό. Δηλαδή, ακόμη και αν η απόφαση του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου που συνεδριάζει σήμερα εδώ στο Πολύγυρο δεν είναι κρίσιμη, δεν είναι αποφασιστική, δεν είναι εκτελεστή, δεν έχουμε αρμοδιότητα να πάρουμε τέτοια απόφαση, νομίζω ότι το να εκφράσουμε την άποψή μας ενδεχομένως να επηρεάσει ή ακόμη τουλάχιστον θα έχει διαδομένη τη συνείδησή μας όσον αφορά αυτά που θα συμβούν στο μέλλον. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι η καταστροφή την οποία θα υποστεί τόσο η περιοχή μας, γενικότερα όσο και η ανθρώπινη ζωή σε βάθος χρόνου, είναι το σημαντικότερο στοιχείο το οποίο πρέπει όλοι να συμπολογίσουμε και να τοποθετηθούμε ανάλογα. Με βάση λοιπόν όλα τα δεδομένα, κύριε Πρόεδρε, τις προτάσεις μας για το τι θα πρέπει να γίνει κατά σπίτι στην δευτερολογία, γιατί νομίζω ότι μετά το κύκλο της συζήτησης θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα κείμενο. Με βάση λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα, η θέση της παράταξής μας, της δημοτικής μας παράταξης, η πλαγική προσωπικά, είναι ότι θα πρέπει να είμαστε αντίθετοι σε αυτή τη δραστηριότητα και βεβαίως θα πρέπει η δραστηριότητα αυτή να σταματήσει, αλλά όχι μόνο να σταματήσει, να υπάρχει με δεδομένη ενδεχομένως και μια θέση η οποία εκφράστηκε, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει από την πλευρά της εταιρείας, ότι η εξόρυξη θα πάει πίσω για περίπου 2 χρόνια, θα ξεκινήσει μετά από 2 χρόνια περίπου. Νομίζω ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, όχι μόνο για να γίνει η ενημέρωση των κατοίκων που δεν έγινε στην αρχή, αλλά κυρίως για να κατευνάσουμε τα πνεύματα, διότι έτσι εδώ που έχουμε φτάσει είναι πολύ πιθανό, όπως είπα και πριν, να ψηφίσουμε θύματα ή ακόμη και να χάσουμε την τοπική κοινωνία οριστικά και αμετάκλητα για τα επόμενα πολλά χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε κάποιο κείμενο με διαμορφώσει, έχετε. Θα δώσω σημειώσεις στην γραμματεία. Pravita. Ορίστε κύριε Pravita, έχετε το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν πω αυτά που έχω σημειώσει, και αυτά που σκέφτομαι αυτό το διάστημα να πω, στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και όσοι μας ακούν, θέλω να θυμίσω κάποια πράγματα, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι ερχόμαστε από αρκετά μακριά, θα έλεγα, και έχουμε μια, θα έλεγα, μεγάλη εμπειρία σε σχέση με αυτό το ζήτημα και με παρεμφερή ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον οριστό πλούτο γενικά, με τη μεταλλουργία, στη Χαλκιδική. Όταν ήρθε για πρώτη φορά τα σχέδια της Eldorado Gold, νομίζω ότι ήμουν ακόμα πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου ή ήμουν ακόμα στο Εργατικό Κέντρο. Τότε λοιπόν, συζητώντας και ανησυχώντας για αυτά τα σχέδια της εταιρείας, για πρώτη φορά φάνηκε ότι και το περιβαλλοντικό τμήμα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης το είδε με αρκετή ανησυχία. Και θυμάμαι η περιγραφή, αν θυμάστε κύριε Δήμαρχε, η περιγραφή κάποιου υπαλλήλου από το Νομαρχιακό Τμήμα έλεγε χαρακτηριστικά ότι αν ένα πουλί με χαμηλή πτήση περάσει πάνω από μια χαμπούζα εναπόθεσης οχημάτων, είναι δυνατόν να φαίνεται να βρεθεί νεκρό. Βεβαίως από εκεί και πέρα ασκήθηκαν, όπως αντιλαμβάνεστε και όπως ισχύει στο σημερινό σύστημα, και στη σημερινή μας δημοκρατία, ασκήθηκαν τέτοιες πιέσεις που όχι μονάχα το πήρε πίσω αυτό, αλλά άλλαξε και άρδινε τοποθέτησε αυτού του τμήματος. Θέλω να σας γυρίσω λίγο ακόμα πίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, το ρολόι της μνήμης και να σας θυμίσω ότι σε αυτό το έργο που λέγεται «Μαντέμ Λάθος» ή «Μεταλλία Κασάνδρας», όταν ήμασταν πλέον στην αρχή, θα έλεγα, της μεταπολίτευσης, δόθηκε μια μάχη τεράστια εκεί. Συνδικαλιστές από την παράταξη τη δική μου, αλλά και εργαζόμενοι μέσα από τα μεταλλεία του Μαντέμ Λάθος, για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας που επικρατούσαν εκείνο το διάστημα σε αυτό το έργο. Θυμάστε πολύ καλά ότι οι περισσότεροι πολίτες με τα νωρίχη δεν έφταναν τα 45 με 50 χρόνια. Πέθαναν πολλοί νέοι. Και βέβαια δόθηκαν μάχες πραγματικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με το μεγάλο όπλο που διέθεταν και διαθέτουν οι εργαζόμενοι στους αγώνες, στους απεργιακούς αγώνες και οτιδήποτε άλλη μορφή αγώνα που κάνανε, για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, να μπει καθαρός αέρας μέσα στις υπόγειες στοές, να ζήσουν εν πάση περιπτώσει κοντολογίες οι μεταλλορύχοι λίγο παραπάνω και σε συνθήκες ανθρωπινότερες. Βεβαίως από την άλλη μεριά, και εδώ θα πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Από άλλες παρατάξεις υπήρχαν άνθρωποι που όχι μονάχα συνενούσαν σε αυτή την προσπάθεια, αλλά φτάνανε στο σημείο να φωτεύουν πρασινάδες και λουλούδια κάτω στο υπόγειο, να αποδείξουν ότι οι συνθήκες εργασίας δεν ήταν αυτές που περιγράφαμε εμείς, αλλά ήταν πολύ καλύτερες. Από τότε δόθηκαν αρκετές μάχες και πραγματικά, αν οι μεταλλορύχοι κατόρθωσαν να κερδίσουν κάποια πράγματα όσον αφορά τη ζωή τους, ήταν πραγματικά σε αυτούς τους αγώνες, σε αυτές τις μάχες που δόθηκαν για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο συγκεκριμένο έργο. Το λέω αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε, γιατί πραγματικά αυτό σήμερα που ισχυρίζονται μπορεί βέβαια να μην έχει σχέση με το περιβάλλον, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι αυτή η μόλυνση που ανέπνεαν οι μεταλλορύχοι των υπόγειων στόλων βγήκε κάποτε και στην επιφάνεια. Με διάφορους τρόπους. Και βέβαια αυτό που συνέβη ήταν πραγματικά τεράστιο. Θέλω να σας θυμίσω ότι οι μεταλλορύχοι θα έλεγα ότι βρίσκονταν κατά κάποιο τρόπο σε άμυνα. Δεν μπορούσαν λοιπόν, γιατί οι συνθήκες εκείνες ήταν πραγματικά τέτοιες που όχι μονάχα για θέσεις εργασίας μιλούσαν, αλλά πραγματικά, όπως το λένε, σφάξε με αγάπη να γιάσω. Δηλαδή, δώστε μου ένα μεροκάματο και πάρτε μου την ψυχή, πάρτε μου ό,τι θέλετε. Αυτή ήταν η κατάσταση. Και βέβαια από τότε μιλούν για την ανάπτυξη της οικονομίας, για την ανάπτυξη της Χαλκιδικής, για καλυτέρευση του βιωτικού επίπεδου του λαού, των κατοίκων της Χαλκιδικής και ιδιαίτερα των εργαζομένων. Αλλά βέβαια πέρασαν σχεδόν 30-40 χρόνια και όχι μονάχα ανάπτυξη έχουμε, αλλά βλέπετε λοιπόν σε ποια θέση βρίσκονται οι εργαζόμενοι. Και αυτό πραγματικά η απορία η δική μου και της παράταξης της λαϊκής εκπήρωσης που εκπροσωπώ, είναι ότι και οι ίδιοι οι επιστήμονες οι οποίοι ανησυχούν σφόδρα και λένε πραγματικά στοιχεία έτσι που πρέπει να ανησυχήσει όλος ο κόσμος. Δεν λένε το κυριότερο. Πώς οδηγηθήκαμε εδώ, δηλαδή σε αυτόν τον τρόπο παραγωγής, που εμείς θεωρούμε ότι είναι η ρίζα του κακού, ότι όλα τα προβλήματα της ανεργίας, των χαμηλών μισθών, των μεροκαμάτων, τις κακές συνθήκες εργασίας, την τεράστια στρατιά των ανέργων που δημιουργήθηκε, οφείλεται σε αυτό το συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής. Και επειδή πρέπει να γινόμαστε σαφείς, εννοώ ότι η παραγωγή στην Ελλάδα την κατέχουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Ενώ δεν θα πρέπει να είναι έτσι. Και θα πω παρακάτω. Και, εν πάση περιπτώσει, αν λοιπόν δημιουργηθούν κάποιες θέσεις εργασίας που η εταιρεία η τότε δεν μιλούσε για 1.000 και 1.500 πολλά σήμερα, για 250 θέσεις εργασίας μιλούσε η εταιρεία. Και η περισσότερη επιστημονικό προσωπικό που θα έρχονταν από εκεί. Βέβαια, αντιλήφθηκε πιθανόν η καινούργια εταιρεία και άλλαξε τα πράγματα, άλλαξε ας πούμε την προπαγάνδα της, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Πάντως αυτό που γίνεται σήμερα και βέβαια σε πολλούς τομείς, ότι πολλοί άνθρωποι πληρώθηκαν χωρίς να πάνε στη δουλειά και μια σειρά από τέτοια ζητήματα που πραγματικά ήρθαν να τελειάσουν. Αλλά κοιτάξτε να δείτε πόσο άδικο είναι. Ενώ οι ίδιοι με την πολιτική τους δημιούργησαν μια τεράστια στρατιά ανέργων. Δηλαδή, τι τεράστια στρατιά ανέργων. Η μισή Ελλάδα είναι άνεργη. Απ' την άλλη μεριά λοιπόν, χωρίς φόβο, εκμεταλλεύονται αυτό που ήδη δημιούργησαν και εκβιάζουν λοιπόν ολόκληρες περιοχές όπως είναι η Χαλκιδική, ότι κοιτάξτε να δείτε, αν δεν συνενέσετε σε αυτή την επένδυση, θα πεθάνετε από την πείνα και τέτοια διάφορα. Και αυτό δεν το βλέπουμε στη Χαλκιδική. Το βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα. Και το ερώτημα είναι, μάλλον το δίλημμα είναι αυτό, το ερώτημα το δικό μου και η απορία και της παράταξης μου είναι, αν τελικά γινόταν αυτή η επένδυση με την προηγούμενη εταιρεία, δεν θα είχαμε τα σημερινά επίπεδα ανεργίας. Δεν θα είχαμε αυτό το άθλιο επίπεδο διαβίωσης του ελληνικού λαού και των εργαζομένων εταιρεία. Ποιος μπορεί να πει με βεβαιότητα όχι. Επομένως, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή και ο κύριος καθηγητής αλλά και ο αγαπητός συνάδελφος αναφέρθηκαν σε πολλά στοιχεία σε σχέση με αυτό, εγώ ήθελα να σας πω ότι εκείνη η περίοδο που σας ανέφερα, δηλαδή ότι οι άνθρωποι, οι μεταλλορίκοι τότε δεν ζούσαν παραπάνω από 40-45 χρόνια, και τότε η συγκεκριμένη εταιρεία του Ποδοσάκη έλεγε ευθαρσώς και ενδιαφερόνταν ότι πραγματικά ενδιαφέρει και τους εργαζόμενους, τους αγαπάει τους εργαζόμενους, αλλά οι εργαζόμενοι κέρδισαν θάνατο και οι οικογένειές τους χωρίς άνθρωπο να τους στηρίξει. Τα ίδια λέει και η σημερινή εταιρεία, ότι θα ενδιαφερθεί για το περιβάλλον. Αλλά είναι βέβαιο με αυτά, γιατί κοιτάξτε να δείτε ότι και το αναφέρει εδώ και το τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ότι ήδη υπήρχε επιβαρημένο περιβάλλον. Και το ζήσαμε κι εμείς από τότε, από εκείνα τα χρόνια που σας λέω. Όταν λοιπόν ο κόρπος της Ιερισσού και η υποθαλάσσια ζωή δέχτηκαν σοβαρά πλήγματα από το στόχο. Και αυτές είναι οι εμπειρίες που πρέπει αγαπητοί συνάδελφοι της πλειοψηφίας να τις πάρετε πολύ σοβαρά υπόψη. Από το στόχο λοιπόν που είναι στην Ολυμπιάδα και εκείνη η σκόνη που μεταφέρθηκε μέσα στον κόρπο της Ιερισσού έχει τεράστιες επιπτώσεις που οι Ιερισσότες και οι κάτοικοι της περιοχής το βλέπανε αυτό και δεν μας αφήσαν να το δημοσιοποιήσουμε με το φόβο ότι ποιος θα έρθει εδώ να παρατηρήσει. Αν λοιπόν εσύ δώσεις στη δημοσιότητα ότι έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, ήδη λοιπόν σε αυτό το επιβαρημένο περιβάλλον και το ότι στρώνανε δρόμους και κάνανε διάφορα έργα στην περιοχή της Ολυμπιάδας της Βαρβάρας και σε όλα τα μανεβοχώρια από το υλικό που εξορίζονταν εκείνο το διάστημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο αέρας να είναι επιβαρημένος, τα μόρια του αέρα να έχουν βαρέα μέταλλα και διάφορα άλλα τέτοια στοιχεία. Έρχονται λοιπόν σήμερα, να προσθέσουν και άλλα δηλητήρια, να προσθέσουν πράγματα τα οποία θα οδηγηθούμε σε ακραίες καταστάσεις, σε επικίνδυνες καταστάσεις που πραγματικά κανένας δεν θα μπορεί να πει με βεβαιότητα αυτό που θέλει να πει. Εμείς καλούμε την πλειοψηφία, τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, να μην υπογράψουν σήμερα την καταδίκη της περιοχής μας, του νόμου μας, με μια απόφαση. Και βέβαια αυτό που εμείς θεωρούμε, και με αυτό θα τελειώσω, για αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, για τον τρόπο παραγωγής που ευθύνεται για τα δεινά και των εργαζομένων και της ανεργίας και των εργασιακών σχέσεων και τις αμοιβές των εργαζομένων, έχει να κάνει λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι, αν θέλουν πραγματικά ουσιαστικές λύσεις, είναι να ανατρέψουν αυτή την πολιτική που δίνει όχι μονάχα τον ορεικτό πλούτο στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, αλλά τον κάθε πλούτο που παράγουν οι ίδιοι εργαζόμενοι και τελικά του καρπώνονται η μεγαλοεργοδοσία και όποιοι όμιλοι δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομίας της χώρας μας. Και αυτό ανατρέπεται μόνο με το ότι πρέπει αυτοί οι τομείς να κοινωνικοποιηθούν, αλλά αυτό προϋποθέτει αλλαγή της εξουσίας. Προϋποθέτει λαϊκή εξουσία, όπου πραγματικά θα μπορούν οι εργαζόμενοι να σχεδιάσουν με βάση τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας, αλλά και τις πραγματικές ανάγκες του ίδιου του λαού, των ίδιων των εργαζομένων. Αν δεν βαδίσουμε, αγαπητοί φίλοι, σε αυτόν τον δρόμο, βεβαίως ο αγώνας μπορεί να έχει κάποια αποτελέσματα, όπως σας θυμίζω είχε αποτελέσματα ο αγώνας της Ολυμπιάδας, αλλά είναι δυνατόν αυτοί να επανέλθουν δρυμύτατοι και να έχουμε τα ίδια τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παρθενιώτη, έχετε κάποια πρόταση? Ναι, έχω και μια γραπτή ομιλία, αν θέλετε λοιπόν για τα πρακτικά, αλλά αυτό νομίζω που είπαμε είναι αρκετό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρακαλούσα την κυρία Ιγκλέζη, μια και κατάγεται από την περιοχή, να έρθει στο μικρόφωνο. Κύριε Λαζαρίδη, θα σας παρακαλούσα να σηκωθείτε. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητές συμπολίτες και αγαπητοί συμπολίτες, έχουμε την τύχη να ζούμε στη Χαλκιδική. Ένα τόπο ιδιαίτερα πληθυσμένο από τη φύση, ένα τόπο του οποίου οι αναπτυξιακές δυνατότητες νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω εγώ. Αναλύθηκαν πολύ διεξοδικά από τον καθηγητή του κύριο Λαζαρίδη και από τον αγαπητό συμπολίτη και Δημοτικό Συμβούλιο τον κύριο Μπογδάνο και δεν χρειάζεται πολύ ξαναλέω. Το μόνο που θα επαναλάβω και θα πω ότι αυτό είναι που είναι εντελώς σίγουρο είναι ότι αυτές οι φαρμακευτικές επενδύσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή όχι μόνο σχεδιάζονται, αλλά δυστυχώς εφαρμόζονται, άρχισαν να εφαρμόζονται στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην περιοχή στο Ροσκάκαμπος, στον κυριότερο υδροφορέα της Χαλκιδικής. Αυτές λοιπόν οι φαρμακευτικές επενδύσεις δεν μπορούν να συνάδουν με κανέναν τρόπο με τις αναπτυξιακές δραστηριότητες τις οποίες έχει αυτός ο τόπος. Μίλησε ο κύριος Δήμαρχος για περιβαλλοντικούς όρους. Οι περιβαλλοντικούς όρους στους οποίους περιλαμβάνουν τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Νομίζω και είναι σίγουρο αυτό ότι εγκεκριμένοι επιστήμονες και επιστημονικοί φορείς αυτή τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων την έχουν καταλήψει μέχρι και την τελευταία της σελίδα. Είναι αλήθεια και το έχουν πει όλοι ότι ποτέ μα ποτέ δεν έχουν γραφτεί τόσες πολλές σελίδες για να πούν στην ουσία ένα τίποτα. Διότι αυτοί οι περιβαλλοντικοί όροι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. Κάνουν φοβερές υπερβάσεις, παραποιούν πράγματα, παραλείπουν πράγματα. Μίλησατε κύριε Δήμαρχε και είπατε για τις διοξίνες που βγαίνανε από την χωματερή της Ιερισσού. Είπατε κάποια πράγματα, αναφερθήκατε σε αυτό, κύριε Δήμαρχε, στις διοξίνες της Ιερισσού. Θα σας πω όμως ότι συγκρίνεται το κρυολόγιο με τον καρκίνο. Πράγματι, στην Ιερισσό υπήρχαν διοξίνες από την χωματερή για αρκετό διάστημα και τη χωματερή όμως την έκλεισαν, και το θυμάστε πάρα πολύ καλά και σταμάτησαν αυτές τις διοξίνες, οι αγώνες των κατοίκων. Αγωνίστηκαν οι κάτοικοι εκεί και πραγματικά καταφέραν να κλείσουν αυτή τη χωματερή. Και πια οι διοξίνες δεν υπάρχουν. Δυστυχώς όμως, τα απόβλητα στο Καρατζάτο Λάκκο και στο Λοτσάνικο και στον Κοκκινόλακα θα μείνουν να τα βλέπουν αυτά τα τρισέγγονά μας και όλες οι επόμενες γενιές. Δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ από εκεί. Είπαμε λοιπόν τους περιβαλλοντικούς όρους. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτοί. Αλλά ακόμη και αυτοί οι ελάχιστες, αυτές οι ελάχιστες περιβαλλοντικοί όροι, αυτές οι ελάχιστες δικλείδες που έχουν μείνει ασφαλείας, που δεν καταργήθηκαν από τις μνημονιακές πολιτικές, οι οποίες εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, οι οποίες μνημονιακές πολιτικές εφαρμόζονται στα πλαίσια του νεοφιλελευθερισμού, ο οποίος έχει ένα δόγμα, ότι σε εποχές οικονομικής κρίσης η προστασία του περιβάλλοντος είναι πολυτέλεια. Αυτές λοιπόν οι ελάχιστες δικλείδες που έχουν μείνει, δυστυχώς η εταιρεία, και δεν είναι η πρώτη φορά, το βλέπουμε εδώ και χρόνια την εταιρεία, την ξέραμε ποια είναι, την ξέραμε τη στρατορίκη ποια είναι, όταν δεν εφάρμοζε το μετροπόντικα. Ενώ οι περιβαλλοντικοί όροι λέγανε αυτό. Η εταιρεία τους καταπατάει ακόμη και αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες. Και θα αναφερθώ, γιατί σαν βουλευτής και σαν πολίτης αυτού του τόπου, σαν μέλος των Επιτροπών Αγώνα μαζί με τους άλλους συμπολίτες μου, έχουμε κάνει καταγγελίες στον εισαγγελέα, στους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Εγώ, σαν βουλευτής, έχω κάνει καταγγελίες στον Υπουργό. Για ποιο πράγμα να μιλήσουμε? Για το ότι ξεκίνησα να φτιάχνουν βασικούς δρόμους και να κάνουν διάρκεια βασικών δρόμων πριν ακόμη πάρουν άδειες. Να μιλήσουμε ότι υλοτομούν και κάνουν εργασίες στο λάκκο του Καρατζά, χωρίς τα ρέματα αυτά, το ρέμα αυτό να έχει οριοθετηθεί. Ακόμη και σήμερα δουλεύουν εκεί, έχουν αποψηλώσει την κήτη του ρέματος και οριοθέτηση του ρέματος δεν υπάρχει. Μπαίνουν μέσα, κάνουν και χοντρολογικές εργασίες και δεν υπάρχει οριοθέτηση του ρέματος. Ενώ είναι σαφές όμως ότι δεν μπορεί να γίνει καμία μα καμία επέμβαση σε ένα ρέμα αν δεν οριοθετηθεί πρώτα η κήτη του. Να πούμε για τα συμπυκνώματα που μεταφέρανταν από την Ολυμπιάδα προς τη Θεσσαλονίκη χωρίς να τηρούνται όροι, και αν δεν γινόταν το ατύχημα δεν θα αναφέραμε ποτέ ότι μεταφέρονται με φορτηγά τα οποία δεν είναι κατάλληλη για αυτή τη μεταφορά. Με το που έγινε το ατύχημα, άρχισε να χρησιμοποιούμε τα κοντέινερς, τα οποία και αυτά βέβαια θα πρέπει να ελεγχθεί αν είναι κατάλληλη αυτή τη μεταφορά. Να πούμε για τα νερά της Ολυμπιάδας, που με δικές μου ενέργειες και άλλων πολιτών μας είχαμε βρει ότι ήταν full στο αρσενικό, σε απίστευτα ωραία το αρσενικό. 6 μήνες περιμένω από άντιση από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Τους έχω καταγγείλει ακόμη και στους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης. Απάντηση δεν έχω. 6 μήνες. Τι κρύβουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος? Ποιους θέλουν να καλύψουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος και 6 μήνες δεν απαντάνε? Να πω για τον Υπουργό που όταν του έκανα ερώτηση για όλα αυτά στη Βουλή, μου απάντησε με ένα όραμα που έχει να μπορούν να συνυπάρχει η ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος. Καμία απάντηση συγκεκριμένη δεν μου έδωσε. Η πολιτεία λοιπόν κοφεύει. Κοφεύει στις καταγγελίες μας, κοφεύει, δεν ελέγχει με τίποτα. Η Επιτροπή, το αναφέρθηκε και προηγουμένως. Πού είναι αυτή η Επιτροπή Τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία ούτε μία φορά δεν έχει συνεδριάσει? 2 φορές συστήθηκε, ξανασυστήθηκε και δεν συνεδρίασε ποτέ. Πού είναι λοιπόν αυτή η Επιτροπή Τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων? Ποιον να εμπιστευτούμε, ποια εταιρεία να εμπιστευτούμε και ποια πολιτεία να εμπιστευτούμε ότι έστω και αν υπήρχαν κάποιοι περιβαλλοντικοί όροι θα εφαρμοζόντουσαν? Η πολιτεία όμως κοφεύει σε αυτά, αλλά είναι πάρα πολύ ευαίσθητη στο να κυνηγάει, στο να τρομοκρατεί κυριολεκτικά τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι αντιδρούν και διαμαρτύρονται ενάντια στην καταστροφή του τόπου τους. Και μάλιστα δεν διστάζουν καθόλου οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού να εξομοιώνουν τους ανθρώπους που παλεύουν για τη ζωή με τους φασίστες, με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι απαξιώνουν τη ζωή. Το κάνουν συνειδητά και το κάνουν πολύ συχνά τις τελευταίες μέρες της τηλεοράσης, νομίζω το έχετε ακούσει κι εσείς. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και αυτή την πλευρά, και την πλευρά της κρατικής καταστολής που έχει βιώσει η βορειοανατολική Χαλκιδική. Δεν είναι μακριά σας, είναι συμπολίτες σας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί που διώκονται, αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στη φυλακή, είναι μέλη της δικιάς μας κοινότητας, του δικού μας χώρου. Σαν ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε τοποθετηθεί και έχουμε τοποθετηθεί με απόφαση, όχι απλώς μιας επιτροπής και τίποτα άλλο, αλλά με απόφαση του ίδιου του μεγαλύτερου του χειρότερο όργανο του κόμματός μας, του συνεδρίου, και έχουμε πει ότι όταν εμείς θα αναλάβουμε την κυβέρνηση της χώρας, όταν θα γίνει η κυβέρνηση της χώρας με πυρήνα την αριστερά, τότε θα ακυρώσουμε αυτές τις κανονικές επενδύσεις, αυτή την καταστροφή της Χαλκιδικής. Σαν ΣΥΡΙΖΑ και σαν Νομαρχιακή Επιτροπή έχουμε ήδη εξεργαστεί και πολύ σύντομα θα παρουσιάσουμε στο λαό της Χαλκιδικής τις προτάσεις μας για μια άλλη ανάπτυξη της περιοχής, για μια άλλη ανάπτυξη της Χαλκιδικής. Σας καλώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όχι σαν βουλευτής, αλλά σαν πολίτης αυτού του τόπου και πολύ περισσότερο σαν μάνα που θέλει αύριο τα παιδιά της να κοιτάει στα μάτια. Σας καλώ να πάρετε απόφαση η οποία θα βοηθήσει να σταματήσει αυτό το έγκλημα που συμβαίνει. Να σταματήσει ο βιασμός της Χαλκιδικής. Ο βιασμός της Χαλκιδικής όλων μας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, με περισσότερο πάρα πολύ σύντομο. Είχα κάποιες επιφυλάξεις μέχρι και 2 χρόνια. Για όλη την υπόθεση ότι σήμερα δεν έχω καμιά, είμαι 100% βέβαιος ότι αυτό θα είναι το μεγαλύτερο οικολογικό έγκλημα που θα γίνει στον τόπο μας. Κάποιες λέξεις πραγματικά φέρνουν ανατριχίλα, κάποια βαριά μέταλλα. Κάτμιο, υδράγγειλος, μόλυβδος, γύρω στα 10. Τέτοια βαριά μέταλλα τα οποία πραγματικά τα ακούς και ανατριχιάζεις. Κάποιες άλλες λέξεις δεν είναι δικές μου, τις δανείζουμε πάλι του ΟΗΕ. Για τις άλλες επιπτώσεις του εργαζόμενου, αρρώστιες, καρκίνους, των βρόχων, των πνευμόνων, του ύπατος, στομάτων, βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα, προβλήματα αγωγής. Και παραπέρα οι επιπτώσεις που θα έχει η ευρύτερη περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρω την έκταση της διαδικασίας του νευρικού σύστημα, κυρίως των παιδιών. Κυρίως των παιδιών. Βλάβες των αναπνευστικών, νεφρικές βλάβες, καρκίνο, κύρωση του ύπατος και άλλες σημαντικές βλάβες. Τα ακούμε και ανατριχιάζουμε. Πραγματικά το θέμα των εργαζόμενων είναι ένα ευαίσθητο σημείο και πολύ λεπτό. Θα αναφέρω 2 νούμερα από μια επιχείρηση που λειτουργούσε πριν 2 χρόνια, μέχρι πριν 2 χρόνια, στην περιοχή της Γερακινής, τουριστική επιχείρηση, η οποία καταλαμβάνει μια έκταση ελάχιστα παραπάνω από τον κρατήρα που θα δημιουργήσει στις φουργές. 80 στρέμματα. Η έκταση του κρατήρα με εκτιμήσει της εταιρείας, βέβαια, που δεν θα είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερη, είναι γύρω στα 50 στρέμματα. Μόνο για τον κρατήρα μεταώ έτσι. 700 μέτρα διάμετρο. 720. Γύρω στα 240 βάθμια. Ωστόσο, τώρα και στα γιακά. Εν πάση περιπτώσει, η επιχείρηση αυτή καταλάβει μια έκταση γύρω στα 80 στρέμματα. Η μελέτη, κύριε Δήμαρχε, το λέει. Η μελέτη περιβαλλοντικών. Όχι, επειδή ο Δήμαρχος διαρωτήθηκε γιατί. 700 μέτρα διάμετρο αναφέρει η μελέτη. Δεν είναι και το ζήτημα. Λοιπόν, η εταιρεία αυτή, το Γεραγένα της συγκεκριμένα, μια έκταση 80 στρεμμάτων. Η μισή από αυτή πράσινη απασχολούσε 250 εργαζόμενους και άλλοι 250 ήταν άμεσα εξαρτώμενοι από αυτή. Δηλαδή, μια επιχείρηση που καταλαμβάνει μια έκταση 80 στρεμμάτων με τη μισή από αυτή κατά πράσινη απασχολούσε περίπου 500 εργαζόμενους άμεσα. Απλώς το αναφέρω σαν παράδειγμα για το επιχείρημα που πραγματικά είναι ένα σοβαρό επιχείρημα, το τι γίνεται με τους εργαζόμενους, που θα γίνει κλπ. Είμαι 100% σίγουρος ότι είπα δεν είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έγκλημα. Δεν πιστεύω κανένας από εμάς να είναι 100% σίγουρος ότι δεν θα συντελεστεί αυτό το έγκλημα. Αν έχουμε έστω και την παραμικρή αμφιβολία, πρέπει να δράσουμε. Και σήμερα μας δίνεται ίσως μια μεγάλη ευκαιρία να δράσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Ακούγοντας πριν τον κύριο Λαζαρίδη και έχοντας αρφούς εκεί τους άλλους επιστήμονες, έχω σκεφτεί ότι ακόμη και το 10% αυτών που λένε να είναι πραγματικό όταν είναι αλήθεια, θα πω για μια τεράστια καταστροφή, για μια μεγάλη καταστροφή στην περιοχή μας και ευρύτερα. Πιστεύω ότι όπως στη Θράκη που αντιδράσαν όλοι και οι άλλοι του τόπου, οι τοπικοί και η κοινωνία, κατάφερε και σταμάτησαν εκεί κάτι παρόμοιο με αυτό που θα γίνει εδώ, έτσι και εμείς εδώ μπορούμε, αν δράσουμε όλοι μαζικά, να σταματήσουμε αυτή την καταστροφή. Θα ήθελα να πω επίσης ότι σε πολλά δημοτικά συμβούλια που έχει γίνει παρόμοιες συνεδριάσεις με αυτό που κάνουμε σήμερα εμείς εδώ, και εκτός της Χαλκιδικής και μακριά σε άλλους νομούς, αλλά και εντός της Χαλκιδικής του Δήμου Συντονίας, από όσο ξέρω, εκτός φυσικά από το Δήμαρχο Σωτήρη που πήραν θετική απόφαση, έχουν πάρει αρνητικές αποφάσεις. Νομίζω ότι και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πολυγύρου, στο μεγαλύτερο Δήμο της Χαλκιδικής, που είναι η πρωτεύουσα και είναι και δίπλα μας αυτή η επένδυση, και εδώ θα πρέπει να πάρουμε μια τέτοια απόφαση. Και γι' αυτό και καλό και εγώ του Δημοτικού Συμβούλου της Πλειοψηφίας να ψηφίσουν αρνητικά. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχω δει καθηγητές να στηρίζουν, και σήμερα δεν ήταν εδώ πέρα οι καθηγητές που να στηρίζουν την επένδυση για να ανταπικρούσουν τον κύριο Λαζαρίδη και τα επιχείρηματά του. Και αυτό μου φαίνεται ύποπτο και πιστεύω ότι σε όλους μας πρέπει να φαίνεται ύποπτο αυτό το πράγμα, ότι δεν έρχονται οι καθηγητές αυτοί που συντάξαν τις περιβαλλοντικές μελέτες για να στηρίξουν και να μας πείσουν ότι όντως αυτή η επένδυση δεν θα βολεί το περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, όλοι γνωρίζουμε ότι ο ποταμός Χαβρέας συμβάλλει στην παραλία Σωρούμια στα Ψαγκούδια και ότι κατεβάζει πλήρως αποδέκτης ημερομηνία. Άκουσα τον κύριο Δήμαρχο να λέγει το κάψιμο των σκουπιδιών. Κάψιμο των σκουπιδιών κάναμε όλοι οι Δήμοι, αναγκαστικά τότε, γιατί δεν υπήρχαν τους ανάλογους χιτά. Εμείς δεν κάναμε όλοι, κάναμε όλα. Εμείς κάναμε. Είπατε μόνοι. Άρα τι κάνατε. Υπερλαμβάνει και το Δήμο Αρνέα, το Δήμο Νεοφόρι. Πέρα από αυτό, όλοι γνωρίζουμε ότι κάποιος δήμαρχος σε προηγούμενη θητεία, στον ποταμό Χαβρέα, τον αποκάλεσε την καταψυκτικό αγωγό αποβλήτων. Και αυτό είναι σήμερα ο Χαβρέας. Και το γνωρίζουμε όλοι. Κάναμε ενέργεια γι' αυτό, και δεν είμαστε τότε μονάχοι, να προβούμε σε κάποιες λύσεις στην απορρίπανση του Χαβρέα. Υλοποιήθηκαν κάποιες μελέτες της απορρίπανσης του Χαβρέα στον άνθρωπο. Στο πλαίσιο των πραγμάτων. Ποιες είναι αυτές? Είχαμε προχωρήσει οι μελέτες του Υπουργείου, είχε πει ότι θα εντάξει την απορρίπανση του Χαβρέα και έχουμε εντάξει συγκεκριμένα και το νέο βιολογικό της Ορμήλιας, βιολογικός μεταμόσχευση βραστών πλανών. Τέτοια απόφαση δεν ακούστε, και δεν μου τι ώρα. Όχι, όχι, όχι. Όλα αυτά τα χρόνια εμείς περιμένουμε αυτή η ανάπτυξη της απορρίπανσης. Και αυτή τη στιγμή, αντί για απορρίπανση, βλέπουμε να έρχεται η ρήπανση. Και όσον αφορά το τι κάνουμε ή το τι κάνουμε όσον αφορά, όλοι γνωρίζουμε ότι ο Χαβρέας δεν είναι μόνο απορρίπανση δημάτων και άλλων δημάτων. Όλοι το ξέρουμε, όλοι συνεννοούμε. Υπηρεσίες σιωπούν, αλλά μιλάμε για λύματα τα οποία μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν ήταν σε βαθμό επικινδυνότητας. Σήμερα μιλάμε για πιάνια, μιλάμε για βαρέα μέτρα, μιλάμε για μια πρώτη καταστροφή. Γι' αυτό θα καλούσα ιδιαίτερα του Δημοτικού Συμβούλου του Ορμήλου, που θίγεται άμεσα η Ορμήλια αυτή τη στιγμή από αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα, να πάρουν μια γενναία απόφαση όσον αφορά τουλάχιστον τον τόπο. Αλλά και του υπόλοιπου συμβούλου, γιατί ο Δήμος πλέον είμαστε ένα Δήμο και θα πρέπει να συνυπάρξουμε. Κάποιο άλλο. Ναι, για ουσιαστικά. Όχι, από κάτω από το κρατήριο θα Κύριε Πρόεδρε, ακούστηκε την άποψη κάποιων πολιτών, κύριε Δήμαρχε, ακούστηκε την άποψη κάποιων πολιτών. Που εκπροσωπεί όλη την περιοχή. Κύριε Πρόεδρε της Διαδικασίας. κανονισμός προβλέπει, έτσι, ότι έχετε δυνατότητα να δώσετε και σε 2-3 από το ακροατήριο, κυρίως να εκπροσωπούν και κάποιες φορές, έτσι, να τοποθετηθούν. Δεν νομίζω ότι θα βλάψει τη διαδικασία και νομίζω ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Να ακούσουμε και κάποιες απόψεις. Φιλοξόφια, αλλά πολύ σύντομα, κύριε Πρόσκαρη, θα είστε στην περιοχή, στο μικρόφωνο και με ποια ιδιότητα να μας πει. Στην ιδιότητα του ενεργού πολίτη προφωνίζεται για να σώσει την περιοχή του. Καμία άλλη ιδιότητα. Αυτό το γνωρίζετε ότι επιβάλλεται γιατί καταγράφεται στα πανεπιστήμια. Ναι, και η ιδιότητα του ενεργού πολίτη προφωνίζεται να σώσει τον τόπο του και με καμιά άλλη. 2-3 παρατηρήσεις θέλω να κάνω μόνο. Ο κύριος Δήμαρχος για το Συμβούλιο της Επικρατείας να γνωρίζει ότι από τις 3 κύριες προσφυγές που έγιναν, ενώ εκδικαστήκαν την ίδια μέρα, βγήκε απόφαση μόνο για μία στην οποία τα πορίσματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Χειροπονικής του ΤΕΕ δεν εμπεριέχονταν σε αυτή την προσφυγή. Και εμείς αναρωτιόμαστε γιατί 6 μήνες μετά αυτή την απόφαση, ενώ εκδικαστήκαν την ίδια μέρα, για τις άλλες 2 προσφυγές δεν βγαίνουν αποφάσεις. Δεύτερον, αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, όσα λόγια και να πούμε, ένας τρόπος υπάρχει να πιστείτε. Θα πρέπει να έχετε κάνει μια βόλτα στην περιοχή, να δείτε από φωτογραφίες τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Εμείς πονάμε για αυτό που γίνεται. Χαμελάγγελο. Αυτή είναι η φωνή μου, κύριε Δήμαρχε. Εγώ θα γίνω εμπειρίες. Αυτή είναι η φωνή μου, είμαι πρωτόφωνος, τι ακάτω. Θα έπρεπε να επισκεφτείτε να δείτε φωτογραφίες από την περιοχή. Η επέμβαση αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε στο 10% της έκτασης. Και η καταστροφή είναι ήδη τεράστια. Και ένα τρίτο σημείο που θέλω να επισημάνω είναι η διάλυση της κοινωνικής συνοχής. Δεν έγινε τυχαία. Δεν έγινε γιατί ξαφνικά τρελαθήκαμε μεταξύ μας και αρχίσαμε να μαλώνουμε. Έγινε γιατί ετούτη εδώ η εταιρεία, η Eldorado, ήρθε με σχέδιο. Είναι στα σχέδιά της και η διάλυση της κοινωνικής συνοχής. Έχει κάνει τους εργαζόμενους γενίτσαρους. Τους κάνει μαθήματα, τους απειλεί ότι θα βγείτε απέναντι ή θα βγείτε με τα κοντάρια που η ίδια τους προμηθεύει και τους κάνετε μαύρο στο ξύλο όπως έκανε το Μάρτιο του 12 που ήμασταν 30 άνθρωποι στο βουνό ή αλλιώς θα χάσετε τη δουλειά σας. Δεν είναι τυχαία αυτά που συμβαίνουν. Είναι καινούργια είδη, τα βλέπαμε μέχρι τώρα να συμβαίνουν στις χώρες και στις κοσμικές. Τα έφερε η Eldorado και εδώ. Δεν θα σας πω τίποτα περισσότερο για την καταστροφή που θα συμβεί στην περιοχή. Νομίζω ότι όλοι ξέρετε ότι θα συμβεί. Νομίζω ότι ο κάθε λογικός πολίτης έχει αντιληφθεί τι θα συμβεί στην περιοχή. Όμως κάνω μια έκκληση. Να μην είστε το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο στην Ελλάδα που θα πάρει μια θέση υπέρ αυτής της καταστροφικής επένδυσης. Συζητήθηκε σε πάρα πολλά Δημοτικά Συμβούλια της Βόρειας Ελλάδας. Όλοι είδαν το πρόβλημα και δεκάδες Δημοτικά Συμβούλια της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο έχουν πάρει αποφάσεις κατά αυτής της επένδυσης. Νομίζω ότι η πρόταση της αντιπολίτευσης οφείλεται να την ψηφίσετε όλοι. Είναι καθήκον σας και δικό σας γιατί ζείτε στη Χαλκιδική να βοηθήσετε στο να σωθεί η Χαλκιδική. Ευχαριστώ τον κύριο Τόφτα. Πρόεδρε, μόνο 2 λεπτά θέλω. Αν έχετε την καλοσύνη. 2 λεπτά δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθεί. 2 λεπτά. Δήμαρχε, από εσάς θα ζητάω 2 λεπτά. Τελευταίο, ο κύριος Κατρινάρης, τελευταίος. 2 λεπτά. Δεν μιλήσει ούτε εμείς. Αν εμείς έχουμε μιλήσει επιτέλους, περιμένετε να ακούσει το λόγο του κύριου Δήμαρχου. Δηλαδή υπάρχει δευτερολογία εδώ πέρα κατά τον χρονική εξέλιξη. Εσείς σας παρακαλώ. Μπορούσατε να είχατε προηγηθεί. Σας παρακαλώ. Μπορούσατε να είχατε προηγηθεί. Αλλά πάσα στιγμή που ήρθε από τον κανονισμό του λόγου. Αν θέλετε να τοποθετηθείτε εσείς το πρώτο. Πρέπει να σας ακούσω όλο και να απαντήσω. Ωραία. Κύριε Λευτέρω, σας παρακαλώ. Κύριε Λευτέρω, προφέραμε ένα θέμα εδώ πέρα και το έχουμε κάνει. Σας παρακαλώ, κύριε. Το ξέρετε ότι τουλάχιστον στο Συμβούλιο έχουμε αναφερθεί στο θέμα αυτό εκατοντάδες φορές. Μπορεί να μην πήραμε αποφάσεις, αλλά εδώ μέσα την έδωσα. Έχει χτυπάμε την πέρα. Πρέπει τώρα η διαδικασία να την φύγει. Με αυτό το λάθο, ορίστε κύριε Κατρινάρη, είχαν άψογε. Ευχαριστώ, θα είχα ήδη τελειώσει. Αν δεν γινόταν αυτή η συζήτηση για το αν πρέπει να πάρω το λόγο ή δεν πρέπει. Εκείνο που ήθελα να επισημάνω, κύριε Δήμαρχε και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και αγαπητοί συμπολίτες, είναι η αναφορά η δικιά σας, κύριε Δήμαρχε, σε μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας από τις τρεις προσφυγές που έκαναν φορείς της περιοχής, αλλά αυτή την απόφαση ήθελα να τη συνδυάσω με μια άλλη απόφαση, αν δεν κάνω λάθος, του 2001, η οποία αφορούσε σε προσφυγή του τότε Προέδρου του Σταυρού, του κυρίου Μίτσου, Ολυμπιάδος, μας συγχωρείτε, και αν δεν κάνω λάθος, εσείς θα μου το πείτε, δεν το λέω με καμιά σκοπιμότητα, ήταν η περίοδος που και εσείς, κύριε Δήμαρχε, ήσασταν τοποθετημένος αρνητικά απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο για τέτοιες επένδυσης. Αναφέρουμε, θα το πείτε μετά, αναφέρουμε στην επένδυση της ΛΥΒΗ-6. Εκείνο λοιπόν το διάστημα υπήρξε μία αρνητική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, γιατί οι συγκυρίες ήταν τελείως διαφορετικές. Όταν λέω συγκυρίες, εννοώ συγκυρίες οικονομικές της χώρας, συγκυρίες κυβερνητικές, πολιτικές κλπ. Εκείνο το διάστημα ήμουν πρόεδρος, εκείνα τα χρόνια, του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Συνεργάστηκα με αυτή την, με την διοίκηση του τότε Δήμου Ολυμπιάδας και συνεργάστηκα βεβαίως και με φορείς περιβαλλοντικούς στην Αθήνα. Και το Πανεπιστήμιο και τότε, με τον κύριο Ζερεφό, που όπως ξέρετε είναι ας πούμε καθηγητής που έχει σχέση με την αέρια ρήπανση, αλλά και με άλλους καθηγητές, και το Συμβούλιο Επικρατείας έλαβε υπόψη όλα αυτά και απέλυψε τους περιβαλλοντικούς όρους που υπέβαλε η TV6, που ήταν πολύ πιο ήδη από αυτούς τους όρους που η ίδια η εταιρεία περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Ελληνικός Χρυσός, Eldorado σήμερα, έχει υποβάλει και εγκρίθηκε από το Δήμο Παπακοσταντίνου. Και τελειώνω λέγοντας το εξής. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μία δίθεν διαβούλευση που έγινε με τους πολίτες στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής, όπου με καταστάσεις μπαίναν μόνο άνθρωποι της εταιρείας, βρεθήκαμε με καθηγητές του Πανεπιστημίου, ζητούντες να μπούμε μέσα για να πούμε την άποψή μας, και πήγα μόνον εγώ, και αυτό γιατί η τότε γραμματέας του ΙΠΕΚΑ ήταν συνάδελφός μου και ήξερε ποιος είμαι και τι είχε ασχοληθεί, δηλαδή προσωπική σχέση. Επομένως, ερήμην του λαού της Χαλκιδικής πάθηκαν αυτές οι αποφάσεις και οφείλουμε όλοι, και εσείς ιδιαίτερα, οι πολιτικοί σύμβουλοι, να προασπίσουμε τον τόπο μας. Ο Πολύγυρος είναι μόλις το Δημαρχείο από το κέντρο του ορίγματος των σκοριών, απέχει ακριβώς 24 χιλιόμετρα, 720 μέτρα. Οι σκουριές θα μας στείλουν τα τοξικά τους απόβλητα με τον αέρα, όπως μας στέλνει η Σαχάρα τη σκόνη που δεν είναι τοξική. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Μία ερώτηση μόνο. Δεν θέλω το λόγο. Μία ερώτηση. Να τοποθετηθεί ο Δήμαρχος και μετά. Προστατικό την ερώτηση, κύριε Δήμαρχο. Εμείς τι ρόλο παίζουμε εδώ? 2 ώρες μιλάτε και δεν δίνεται κάποιο χρόνο για τους πολίτες. Σύμφωνοι, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι από εμάς δεν θα μιλήσει κανένας άλλος. 2 άτομα μόνο. Γιατί ακριβώς? Εγώ το πάω σε χρόνο. Σε χρόνο. Μισή ώρα, γιατί να μην διατεθεί για τους πολίτες. Θα μιλήσουμε και εμείς. Θα μιλήσετε. Και βέβαια, μετά θα μιλήσουμε. Η διαδικασία προβλέπει μετά κάποιες... Μετά θα μιλήσουμε εμείς όμως. Ακούστε, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ειλικρινείς. Η σημερινή συζήτηση είναι άκερη. Η σημερινή συζήτηση είναι άκερη. Και ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Όλο δε μάλλον από αυτούς οι οποίοι φέραν την πρόταση σήμερα για να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η συγκεκριμένη πρόταση. Και εξηγούμε. Το καθεστώς που έχουμε σήμερα και τα πραγματικά περιστατικά είναι ότι έχω μια εγκεκριμένη οικία, η οποία ενέκρινε τη μελέτη των επαγγελματικών επιπτώσεων, με αναλυτικούς λεπτομερείς και αυστηρούς όρους, και επίσης μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 1492 του 13, η οποία εξετώνει εις εκτέλεση προσφυγών κατοίκων από τις συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίοι μαζί με όλο το αποδεικτικό υλικό που υπέβαλαν, υπεστήριζαν τις απόψεις οι οποίες ακούστηκαν. Τότε, η Συμβούλια βέβαια της Επικρατείας έκανε τα αντίθετα από ό,τι φαίνεται με τον περιεχόμενό του και μάλιστα με μια ειδική και εμπεριστατωμένη απόφαση. Δέχομαι ενδεχόμενα ότι θα υπάρχουν κάποιες άλλες αποφάσεις. Αν υπάρχουν κάποιες άλλες αποφάσεις, θα το δούμε στο μέλλον. Είπα όμως ότι σήμερα συζητάμε για την τιμή των όπλων. Διότι ουσιαστικά οποιαδήποτε απόφαση πάρουμε σήμερα, δεν μπορούμε στην πράξη να κάνουμε τίποτα. Διότι δεν έχουμε οποιοδήποτε δεδομένο λειτουργία της επιχείρησης και ενδεχόμενης παρεκτροπής των εγκεκριμένων ήδη περιβαλλοντικών όρων, ώστε να υποστηρίξουμε ενδεχόμενα να γίνει μια νέα τροποποίηση, να γίνει μια καινούργια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εδώ θα πω, Κώστα, ότι αν έχουμε παραβίαση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ρητά και η απόψη του Συμβουλίου Επικρατείας, δεν θα πάμε σε τροποποίηση, θα πάμε σε καινούργια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δηλαδή όλα θα λειτουργήσουν εξ υπαρχής. Λέω λοιπόν ότι θα μπορούσαν όλα τα πράγματα να ήταν καλύτερα. Η σημερινή αυτοί οι οποίοι υπέγραψαν σήμερα την αίτηση, και ο κ. Καπλάνης και ο κ. Μπογδάνος, που ήταν προηγούμενη διοίκηση του Δήμου Πολυγύρου, όταν δημοσιοποιήθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αυτά τα οποία λένε σήμερα θα μπορούσαν να τα προτείνουν τότε πώς το Νομαρχιακό Συμβούλιο και στις άλλες υπηρεσίες, κατά τη χρονική εξέλιξη της όλης ενημέρωσης και λειτουργίας της ΜΠΕ, διότι οι μοναδικοί δήμοι, όλοι οι δήμοι της Χαλκιδικής, υπέβαλαν τις προστάσεις τους για διαβάζω Δήμος Παναγίας, Δήμος Αρνέας, Δήμος Μοδενιών, Δήμος Ορμιλίας, Δήμος Ταγίου Ρακάτο, Δήμος Σωρώνης και Δήμος Ιθωνίας. Ο μοναδικός Δήμος ο οποίος απουσιάζει είτε σε επίπεδο δελτίου τύπου, είτε σε επίπεδο αποφάσεων ή προτάσεων, ήταν ο Δήμος Πολυγύρου. Και τότε κύριε ήταν και διοίκηση και αντιπολίτευση. Τα λέω αυτά, τα λέω αυτό καλοπροαίρετα, ώστε να λέγονται όλα και να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι τότε που θα μπορούσαμε να προλάβουμε τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των περιβάλλων με τέτοιου είδους εγκεκριμένες και επιστημονικές προτάσεις που ενδεχομένως, εγώ δεν λέω ότι απόλυτα δεν τα δέχονταν ο υπουργός. Ενδεχομένως ο υπουργός να σπάρνε στις προτάσεις του Λάζαρου, του συμπατριώτη μου, του κ. Λαζαρίδη και τις δικές σας προτάσεις, οι οποίες θα κοίτουν στο τραπέζι. Αλλά δυστυχώς το Νομαρχιακό Συμβούλιο δεχτήθηκε να συζητήσει για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων γνωμοδοτικά, δεν ήρθε καμία πρόταση από την πλευρά του Δήμου Πολυγύρου. Επαναλαμβάνω, ούτε σε επίπεδο αποφάσεως, ούτε σε επίπεδο δελτίου τύπου, ούτε σε επίπεδο προτάσεως, ούτε από τη συμπολίτευση, ούτε από την αντιπολίτευση, αγαπητέ κύριε συνάδελφε Μπογδάνο. Βέβαια, ευτυχώς που σήμερα δεν έχουμε η περιφέρεια του 9%, γιατί τότε όταν ήσασταν διοίκηση της Νομαρχίας, λέγατε, μας κάνετε προτάσεις να πάνε το 9% από αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα πέρασαν στη διαδικασία για την εκμετάλλευση της μεταλλουργίας πίσω. Όταν ήρθε ο Άγιον Όρος, τότε ανεβάσει μαζί με τη θεμελιοδομία. Και όταν εγώ έκανα τον κίνδυνο, τον κόδωνα του κινδύνου για τη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, να μην πούμε από κάτω, να πούμε περιμετρικά και να γίνουν γεωτρήσεις, τότε δεν μας ακούγατε και πήγατε από κάτω. Αυτά όμως τα φέρνω στο παρελθόν. Η σημερινή κατάσταση είναι δεδομένη ότι έχω μια εγκεκριμένη οικία με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο δεν μπορεί να πει σε παραμέτρους επιστημονικών δεσμεύσεων ή εισηγήσεων, διότι μπορούν να πούν και άλλοι επιστήμονες να μας πούν τα αντίθετα. Εμείς είμαστε πολιτικό όργανο και οφείλουμε να τηρούμε το Σύνταγμα και τους νόμους. Σήμερα το Σύνταγμα μας υποχρεώνει να αποδεχτούμε τους αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι έχουν εγκριθεί με τη συγκεκριμένη οικία και με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι στοιχεία τα οποία τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχουν αναλυθεί και οφείλουμε για λόγους περιβαλλοντικούς και ευαισθησίας προς το περιβάλλον, θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ως Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε μια γενναία απόφαση και να ζητήσουμε εκεί που θα υπάρχουν τρεις ειδικοί επιστήμονες. Σε αυτή την ειδική επιτροπή η οποία έχει εγκριθεί με την ΚΕΑ. Ένας εκπρόσωπος της αποκεντρωμένης διοίκησης που ουσιαστικά θα εκπροσωπεί το κράτος. Ένας εκπρόσωπος της περιφέρειας και ένας εκπρόσωπος από την πλευρά της εταιρείας και του Δήμου Αριστοτέλη. Να μπει και ένας εκπρόσωπος από την πλευρά μας για να έχουμε και την ευθύνη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών όρων, ώστε κατά τη χρονική εξέλιξη λειτουργίας της όλης επένδυσης, παρατηρηθεί η οποιαδήποτε παρεκτροπή, να μπορέσουμε κι εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε τα υγεία και εκείνα και τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία θα μας δίνουν το δικαίωμα πράγματι να ζητήσουμε ανατροπή των υφιστάμενων δεδομένων ή των ενδεχόμενων επιπτώσεων που θα διαγράφονται από μια τέτοιου είδους παρεκτροπή. Διότι η υφιστάμενη οικία, τουλάχιστον αν διαβάζει αναλυτικά, να αρχίσουν και τη διαβάζουν αναλυτικά έχει τις αυστηρές προδιαγραφές και δεσμεύσεις που αν είσαι ένας μέσος πολίτης με μεσαίες γνώσεις θα καταλάβεις ότι αυτά τα οποία ακούγονται σήμερα είναι απλώς πολιτικές ενέργειες. Εγώ όμως τα δέχομαι σε έναν βαθμό υπό την έννοια ότι υπάρχει η ευαισθησία των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής και γι' αυτό λέω ότι για λόγους περιβαλλοντικούς και περαιτέρω εξασφάλισης των συγκεκριμένων δεδομένων και ειδικά των όσων αναφέρονται στη συγκεκριμένη ΚΙΑ και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να ορίσουμε κι εμείς να ζητήσουμε να θεσμοθετηθεί ο ορισμός και ενός εκπροσώπου από την πλευρά του Δήμου Πολυγύρου, ώστε να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα για να δούμε πού θα φτάσουμε. Εύχομαι πραγματικά να τηρηθούν αυτά τα οποία ρίζονται στην συγκεκριμένη ΚΙΑ και στα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί διαφορετικά οι πρώτοι που θα μπουν μπροστά για ενδεχόμενους κινδύνους θα είμαστε εμείς. Το δηλώνω και δημόσια, το έχω αποδείξει και στον παρελθόν και εδώ σε παρένθεση από αγαπητή κυρία Κατερινάρη. Εγώ ήμουν πάντοτε υπέρ τη μεταναστευτική δραστηριότητα με όρου περιβαλλοντική ασφάλεια και ευαισθησία, ακόμη και όταν ήμουν δικηγόρος των κατοίκων τη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε η αντίθετη πλευρά κάποιων, δεν θέλω να ονοματίσω τώρα, που έλεγαν και τότε να μην γίνει καθόλου η επένδυση ούτε καν στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή, γιατί τάκα η περιοχή ήταν σεισμογενής, δεν μπορούσε στην πράξη να εφαρμοστεί πλήρως και με ασφάλεια το σύστημα τη λιτοκόμηση κτλ. Αλλά παρατάστα όμως λειτουργήσε και τότε η επένδυση και τελικά πια και από την πλευρά των εργαζομένων, γιατί η εταιρεία τότε για να πάρει γρήγορα όλο το υλικό κάτω από την περιοχή της Θεσσαλονίκης δούλευε επί εξωτερών βάσεως και είχαμε πάρα πολλές επιπτώσεις πάνω στον χώρο των εργαζομένων. Τα λέω όλα αυτά γιατί εγώ είμαι γενναίος και έχω το θάρρος τουλάχιστον ειλικρινά να αντιμετωπίζω όλους. Και μάλιστα θα πω και κάτι άλλο. Όταν ήρθε η ώρα περιβαλλοντικά να σταθεί δίπλα σε αυτή την όμορφη κοινωνία, ο Δήμος Πολυγύρου ανέλαβε το κόστος και το πολιτικό, παρά τις αιτιάσεις του κ. Μπογδάνου, Καπλάνη και της αντιπολίτευσης δηλαδή, και πήραμε τα σκουπίδια εις εκτέλεση του περιφερειακού σχεδιασμού στο Πολυγύρο για να μην έχει επιπτώσει η περιοχή της Ιερισσού, της Ορανόπολης, της Αμμουλιανής και των άλλων περιοχών. Και πήγαν και μπροστά ως νομάρχης, αντιλαμβανόμενος την ευαισθησία η οποία υπήρχε από την πλευρά της Ιερισσού και των άλλων περιοχών, ότι είμαστε μια παιδική περιοχή η οποία λόγω της γειτονίας με τη θάλασσα δεν μπορεί να υποδεχθεί στερά απόλυτα. Μπορέσαμε και βρήκαμε 50 στρέμματα ανάλογα το πόσο δηλαδή απόψε το πολιτικό, σε συνεργασία με τον τότε Δήμαρχο Ανέφερε τον κύριο Λαζάρο, και βρήκαμε 50 στρέμματα έξω από την Αρνέα που πραγματικά θα γίνει ο νέος χιτά του Δήμου Αριστοτέλη. Τα λέω όλα αυτά για να αντιληφθείτε ότι όλοι πανεύουμε για το περιβάλλον. Και μία παρέμβαση από τον κύριο Λαζαρίδη, ο οποίος είπε ότι ξέρετε με αυτές τις διαδικασίες θα σταματήσουν οι επενδύσεις και τα μόνο σας είπατε στην ομιλία σας ότι μας έρχεται η μεγάλη επένδυση στην Pravita. Αυτή δηλαδή δεν επηρεάζεται από την μεταλλουργία χρυσό. Άρα δείχνει ότι θα έχουμε επενδύσει. Μπορεί να υπάρξουν ισορροπίες. Αρκεί να μην αυτοκαταστρεφόμαστε, αρκεί οι ίδιοι να μην πάρουμε κατά τη συγκεκριμένη περιοχή και των όρων τη σκία και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υπάρχει, εκτός αν κατά τη χρονική εξέλιξη λειτουργία διαπιστώσουμε ότι υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνο. Δεν είμαστε και οι πρώτοι που θα πάμε μπροστά δεν είμαστε εμείς. Και κάτι για τον κύριο Μαγιονάνη. Είμαστε οι πρώτοι που προτείναμε στην κυβέρνηση να εφαρμοστεί για την περιοχή της Ορμήνιας το σύστημα του Μόρνου με 52 εκατομμύρια ευρώ και να γίνει πλήρης απορρίμωση. Διότι αυτό έχουμε να συζητάμε παράλληλα με αυτά εδώ για να στηρίξουμε και εμείς, να στηριχθούμε και εμείς και η κυβέρνηση. Η οποία έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες του πράγματος και πρέπει να πιεστεί για να κάνει πλήρη απορρίμωση. Και ο Νομαρχιακός με τα 4 εκατομμύρια ευρώ που πήραμε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώσαμε τις μελέτες όλες για την απορρίμωση του Χαβρέα και αυτά που δημοπρατεί σήμερα. Ο συνάδελφος ο κ. Πάκτα στον Δήμο Αριστοτέλη, όλες οι μελέτες παλαιοχωρίου, νεοφορείου, Μεγάλης Παναγίας στα νέα κτλ. Και τα πρώτα ξέρετε ο Χαβρέας πηγάζει από την περιοχή του νεοφορείου, γίνανε χρηματοδότηση της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Και αυτά βέβαια δημοπρατούνται τώρα. Πέρα από αυτά, όμως από τα στερεά απόβλητα, υπάρχουν και τα τοξικά απόβλητα για τα οποία πρέπει να ασχοληθεί πλέον η Περιφέρεια, η οποία έχει και την καθήλη περιορισμένη αρμοδιότητα εκ των νόμων, ώστε πραγματικά να εκτύψουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις και επιτέλους επίσης. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ακόμη και για την παραγωγή των προϊόντων μας, είτε βιολογικών είτε απλών προϊόντων, στην Ορμήνια και στις άλλες περιοχές, θα πρέπει να καταβάλλεται φιδό, ώστε πραγματικά να εκλείψουν οι ενδεχόμενες παρενέργειες από τα φυτοφάρμακα, τα οποία διαχέονται αναλέγοντα στην περιοχή. Θα τα δούμε αυτά σε μια άλλη συνεδρίαση. Απλώς το τονίζω για να σας δείξω την ευαισθησία την οποία επιδείξαμε προς το περιβάλλον, αγωνιζόμενοι πραγματικά να αποσυγχωρηθεί πλήρως ο Χαβρέας από αυτά του είδους τα ενήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και γι' αυτό η πρότασή μας θα τη διαβάσω, η οποία είναι ρεαλιστική και συμβαδίζει με τα σημερινά δεδομένα. Γιατί η ρήπαση θα πω και κάτι άλλο πράγμα τα οποία δεν τα είπα. Ρήπαση προκαλούν και τα αυτοκίνητα, ρήπαση προκαλούν και τα φυτοφάρμακα, ρήπαση προκαλούν και τα λιγνητορρυκεία, ρήπαση προκαλεί και οποιαδήποτε ενάμεση στο περιβάλλον. Το θέμα είναι να υπάρξουν αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι, του οποίου έχουμε στα χέρια μα. Εμεί μάλιστα είχαμε 3 και 8 όρου οι οποίοι συμπεριλήφθησαν και οι οποίοι με την πρώτη μάχη του κ. Λαβαντάνη του πρώην Μάρτη. Και είναι αρκετά αυστηροί οι όροι μα. Και αν διαβάσετε αρνητικά τυχεία την επιστάμινη, νομίζω σα την έχω διανύμενη, κυρίως αυτή που αφορά τις σχολιές, θα δείτε ότι πραγματικά υπάρχουν αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι. Το να βγάζουμε φιλολογικές κορώνες προς τον αέρα καταστροφολογίας είναι πάρα πολύ εύκολο. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να σκεφτούμε την τοπική κοινωνία, θα πρέπει να σκεφτούμε την νεολαία μας και θα πρέπει να σκεφτούμε σε αυτούς οι οποίοι ενδεχόμενα είναι ανημέρωτοι ή μη μαθείς ή δεν έχουν διαβάσει όλες τις μελέτες για να μπορέσουν να κάνουν ασφαλή συμπεράσματα ότι κινδυνεύουν πραγματικά να γίνουν γεννήσαροι εκ του γεγονότος ότι λειτουργούν υποκειμενικά και συστηματικά για την περιοχή τους, η οποία φέρεται ότι καταστρέφεται κατά δήλωση κάποιων, οι οποίοι ενδεχομένως να λειτουργούν και υποκειμενικά. Ας σταθούμε λοιπόν σε αυτά που λέει το Σύνταγμα, ότι ο τελευταίος κρίκος της λειτουργίας του πολιτεύματός μας είναι η δικαιοσύνη. Έχουμε δεδομένο ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση με συγκεκριμένες ιδεολογίες. Έχω μια κοινή υπουργική απόφαση με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους. Δεν έχουμε ακόμη ανάπτυξη λειτουργία τη επένδυση στον βαθμό που θα μπορούσαμε να δούμε αν πραγματικά υπάρχει παρεκτροπή των όρων τη ΜΠΕ. Εδώ θα είμαστε και να τα παρακολουθήσουμε. Και όσον αφορά για την επέμβαση, η οποία γίνεται τα σταδάκια, γιατί κάποιο είπε ότι γίνεται μεγάλη επέμβαση κτλ., είναι σε ποσό 0,44%. Σημειώστε αυτό. Είναι σε ξύλα δριός και οξιάς και όχι καστανιάς. Είναι το 0,44%. Έτσι, για τα ξεκαθαρίσματα. Λοιπόν, η πρότασή μας λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, το Υπαλληλικό Κέντρο έκανε και παρέμβαση υπέρ της εταιρείας και των εργαζομένων. Εμείς δεν λέμε σήμερα αν είμαστε υπέρ της εταιρείας ή κατά της εταιρείας ή κατά της επένδυσης. Είπα θα είμαι ρεαλιστής και ειλικρινής. Έχουμε ορισμένα δεδομένα σήμερα. Υπάρχει ευθύνη και της προηγούμενης δημοτικής αρχής υπό την έννοια και σε επίπεδο αντιπολίτευσης και συμπολίτευσης. Ότι τότε που έπρεπε να κινηθούν δεν εκκινήθησαν, διότι σήμερα έχουμε δεδομένα και την απόφαση και τους περιβαλλοντικούς λόγους, είναι εγκεκριμένα. Είναι άκερη για αυτόν τον λόγο. Όχι, τελειώσω. Εσείς σαν νομικός πρέπει να γνωρίζετε ότι με την πάλη των εργαζομένων και των λόγων ακυρώθηκαν πολλές αποφάσεις και νόμοι, ανενεργίες. Καλά, εσείς τώρα έχετε σαν την εμείς για τον αγώνα θα αντίσουμε αυτή την απόφαση. Μα δεν σας απέκτησα εγώ το δικαίωμά σας. Εγώ απλώς σας υπενθυμίζω, επειδή είπατε για την παράταξη, ότι το Εργατοϊπαλληλικό Κέντρο έκανε παρέμβαση με τον εργαζομένο για την συγκεκριμένη κριτική και της εταιρείας, ώστε να διατηρηθεί η επένδυση. Η παράταξη του Πασόκ πήρε. Αντέξτε, όχι, ξέρετε πολύ. Σας παρακαλώ. Μα και το Πασόκ πέρασε το 320 και πήρε το μετακίνητο τα 11 εκατομμύρια που είπε ο κ. Ναζίδης. Δεν παίρνουμε σε αυτές τις παραμέτρους. Δεν λέμε τι έγινε στο παρελθόν. Λέμε τι έχουμε σήμερα μπροστά μας. Σήμερα μπροστά μας, ως Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε μια εγκεκριμένη οικία. Επαναλαμβάνουμε αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επαναλαμβάνω, η οποία εξεδόθη σε εκτέλεση του Συντάγματος ή των άλλων όργανων το οποίο επιλαμβάνει τη σχετικό προσφυγό, η οποία μας λέει αυτά τα οποία μας λέει. Και κρίθηκε ότι είναι βιώσιμη ανάπτυξη και κρίθηκε ότι η περιβαλλοντική όρη είναι σύνομα και με τις κοινωνικές οδηγίες και με το ελληνικό θεσμικό κοινωνικό πλαίσιο και συνεπώς εμείς δεν μπορούμε να πούμε στην ουσία. Εκεί που μπορούμε να πούμε εμείς, επαναλαμβάνω, αντιλαμβανόμενοι στην ευαισθησία των κατοίκων σε σχέση με τις διαμαρτυρίες τους και τις όποιες επιφυλάξεις έργων, να πούμε όλοι μαζί μπροστά και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις καλύτερου ελέγχου των υφιστάμενων, επαναλαμβάνω, περιβαλλοντικών μέτρων και επιπτώσεων. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω, με δεδομένη τη συνέχιση των εργασιών στη θέση Υπουργεία τη Μεγάλη Παναγία του Δήμου Αριστοτέλη από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, προσέξτε, λόγω των αδειοδοτήσεων τη πολιτείας και των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας, στο πλαίσιο τη ρεαλιστική αντιμετώπιση του θέματος και στο σκέλος που αφορά το Δήμο Πολυγύρου λόγω τη γυτνίασης με τη θέση Υπουργεία, δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε την υποχρέωση παρακολούθηση και ελέγχου τη πιστή εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων που έδεσε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Καπλανής, με ομόφωνη απόφαση στις 10-12 του 10 και συμπεριλήφθησαν στην υπαριθμό τάδε οικία με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το ΙΠΚ. Συγκεκριμένα, θα απαιτήσουμε την τοποθέτηση αντιπροσώπου του Δήμου Πολυγύρου στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων της μελέτης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις διατάξεις των γενικών όρων. που αφορούν στην μη χρήση οικιανίου ή παράγωγου αυτού, στον περιορισμό ή την εξάλληψη τη σκόνη στα όρια τη μελέτη και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων τη περιοχή. Οποιασδήποτε παρεκκλήσεις από τα αναγραφόμενα στην προαναφερόμενη οικία ή τυχόν αντιστοχίευση τη μελέτη παραγωγικών επιπτώσεων, το τονίζουν και αυτό. Δεν αποκλείουμε να έχουμε και αστοχίες, όπως είπε προηγουμένως η κυρία Κνέζη, ξέρετε, με την προηγούμενη μελέτη μπήκε ο Μετροπόδικας κάτω, με εγκεκριμένη μελέτη, και σταμάτησαν να λειτουργεί. Και γινόταν κατά την χρονική εξέλιξη χρήση εκκληπτικών. Και πρόσχερα απομακρύνθηκε ο Μετροπόδικας, διότι κρίθηκε ότι δημιουργούσε προποπνευμονίες από τη σκόνη την οποία ανέλυε. Άρα δεν είναι καμία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν λέμε εμείς ότι έχει χειρότητα. Πρέπει να την παρακολουθήσουμε και αν πραγματικά δεν είναι αυτοί οι οποίοι προσφέρουμε ή πιστεύουμε ή πίστευαν οι φυσικοί παράγοντες. Διότι εδώ έχει περάσει από 14 υπηρεσίες μέχρι να εκδοθεί και να εκδοθεί η συγκεκριμένη κοινή υπουργική απόφαση. Τελειώνουμε. Οποιαδήποτε λοιπόν παρεκκλήσεις από τα αναγραφόμενα στην προαναφερόμενη οικία ή τυχόν αστοχίες της ΜΠΕ που δύναται να προκαλέσουν βλάβες στην υγεία ή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των συντηρητών μας, θα αποτελέσουν λόγο προσφυγών με όλα τα έδικα μέσα εκ μέρους του Δήμου Πολυγύρου για την ανάκτηση και ακόμα και για την ανάκτηση της αδειοδότησης. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο. Ορίστε κύριε Μπογδάνο, περάμε στην δευτερολογία. Λοιπόν, απλώς ένας και σύντομος. Εγώ πήρα το λόγο για να σας πω κάτι για τη διαδικασία. Νομίζω ότι πρέπει να δώσετε το λόγο, σε δύο ακόμα τουλάχιστον, από το ακροατήριο, για 2 λεπτά έστω. Έτσι. Νομίζω ότι ο διάλογος διεξήχθηκε σε ένα πολύ κλεισμένο περιβάλλον. Δεν υπάρχουν αγριότητες, δεν υπάρχουν γεγονότα που να επιβάλλουν την θύμωση και πώς έρθει στην αυτοκίνηση. Αν το σέβησαν, αν προκαλέσετε τη σέβηση αυτή, θα παρακαλούσα έναν από το ακροατήριο για να την κάνουμε έτσι. Έναν. Τώρα υπάρχουν 4 χέρια, εγώ τι να σας πω. Νομίζω ότι έχει τοποθετηθεί ο αρχηγός της παράταξής, δεν σας καλείται. Ποιος μίλησε για παράταξη? Εντάξει, νομίζω ότι είναι ορισμένα πράγματα. Πολίτης του Πολυγύρου, το να θέλεις να... Έλα, παρακαλώ, ελάτε στο μικρόφωνο, τελευταίος, εντάξει. Ο χρόνος είναι άλλης ώρας, τελείως άλλος. Όχι για άτομα, για χρόνο που δίδεται στους πολίτες. Σας είπα ότι και στο παρελθόν το θέμα αυτό έχει χτιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι σήμερα η μοναδική φορά που έχει την προσφύγηση. Αντίποτε βέβαια, αλλά αυτά που έπρεπε να ρεχθούν δεν έχουν αντιπανεπιδένω. Ορίστε, έχει το λόγο. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Πρέπει κάπου. Ορίστε, έχει το λόγο. Το όνομά σας είναι. Για να καταγραφούν. Λέγω Καπλής Νίκος και είμαι πολίτης του Δήμου Πολυγύρου. Αυτό που θέλω εγώ να υπογραμμίσω στην αρχή είναι ότι πάρα πολλές φορές έχουμε ακούσει τις καθόλου ασεβαστές αναλύσεις τόσο από τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσο και για τις ανατροπές τους, τις οποίες σέβομαι απολύτως. Αυτό όμως που γίνεται πολλές φορές όταν χανόμαστε σε σελίδες αναλύσεων ή μέσα σε σελίδες νομικών όρων και αποφάσεων τις οποίες ανέφερε κατά χώρον ο κύριος Δήμαρχος, είναι ότι πολλές φορές χάνουμε την ουσία του πράγματος και βλέπουμε ότι μπορεί να ζούμε σε έναν κόσμο αντιπαράθεσης όπου μπορεί να λέμε, να αγοράζουμε, να πουλάμε, να επιτρέπουμε, να λειτουργούμε δηλαδή σε ένα παράλληλο σύμπαν μιας μονόπολης όπου γίνονται ό,τι γίνονται και στο τέλος μπορούμε να ξαναρχίσουμε αύριο ένα παιχνίδι. Η επένδυση αυτή δεν έχει αυτό το χαρακτήρα. Δεν είναι μια μονόπολη όπου το παιχνίδι μπορεί να ξαναρχίσει αύριο. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι επιπτώσεις οι οποίες προαλήφονται μέσα από τους επιστημονικούς φορείς είναι ανεπίστευτες. Καλή και σεβαστή η εκτίμηση του κύριου Δήμαρχου ότι εδώ είμαστε και να παρεμβούμε. Δεν παρενέβη και όμως κανένα στην ιστορία των μεταλλίων όπως μπορούμε να το δούμε. Θα πάτε να δείτε τη χαβούζα που άφησε η TVX, θα πάτε να δείτε τα υπολείμματα που άφησε ο κάθε μπόμπολας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οι Πεσσινέ και τα λοιπά. Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι όλοι αθωώνονται με μια αίτηση πτώχευσης τελικά. Και μένει μια τεράστια περιοχή η οποία θα δυναστεύεται από επί δεκαετίες και εκατονταετίες ίσως από τη δραστηριότητα για να παρακτούν κέρδη της τάξης στα επόμενα 10 χρόνια. Θέλω λοιπόν να σας ζητήσω να σκεφτείτε λοιπόν σαν να είστε ιδιοκτήτες 317.000 στρέμματα Χαλκιδικής. Σας με 12 με 15 δισεκατομμύρια θησαυροφυλάκιο. Και τι σας λένε αυτή τη στιγμή? Ότι ξέρετε κάτι, δουλέψτε, βγάλτε τα για να πάρουμε το κέρδος. Θα το κάνατε στο χωράφι σας? Θα το κάνατε στο χωράφι σας? Και αν κάποια στιγμή δεν πείθεται κανείς από τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ήθελα να ξέρω όλες αυτές τις συζητήσεις, μία αμφιβολία δεν έβαλαν? Μία αμφιβολία! Και τότε, αν υπάρχει έστω μία αμφιβολία, τότε πρέπει να αποδείξουμε αν είμαστε ξένοι με το κλαδί του οποίου καθόμαστε. Όλοι μας. Είμαστε τόσο ξένοι με το κλαδί που καθόμαστε. Και να παραγωνίσουμε την όποια αμφιβολία. Η πραγματικότητα είναι ότι εδώ διαμορφώνονται οι όροι μιας πραγματικής εξίσωσης. Τι λέει η εξίσωση? 0 κόστος. 11.317.000 στρέμματα Χαλκιδικής. Συν φτηνό εργατικό δυναμικό που έχει εγγυηθεί με όλους τους νόμους που έχουν πάρθει μέχρι τώρα. Συν περιβαλλοντική καταστροφή, ίσον κέρδος για τους μονοπωλιακούς ομίλους. Μπορείτε να το ανοιχτείτε. Καλά είναι να κάνετε κάποια πρόταση, σας παρακαλώ να συμπληρώσετε. Η πρόταση λοιπόν λέει. Πρώτο πράγμα που πρέπει να αποφασίσουμε είναι ότι πρόκειται για εθνικό πλούτο, τον οποίο δεν μπορεί να τον εκχωρούμε. Δεύτερο, μπορεί να αξιοποιηθεί. Ολοκληρώστε κύριε Σμελή. Ολοκληρώστε. Το άνθα εσείς μπορείτε να ταχτείτε με μια πλευρά. Μπορεί να μην μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, αλλά μπορείτε να πάρετε θέση. Αν είστε υπέρ του να παρακολουθούν, χαλάτε σας. Αν είστε υπέρ του να μπει σε αμφιβολία το μέλλον των παιδιών σας, χαλάτε σας. Αλλά αυτό πρέπει να το διατυπώσετε τώρα. Και όχι να κρυβόμαστε πίσω από αριθμούς σκία και από αριθμούς εκτιμήσεων. Πραγματικότητες είναι αυτές. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ πολύ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Δήμαρχος λέει η πληροφορία του ότι δεν θέλω να πιάνω στο παρελθόν, αλλά εκεί πήγε. Όχι, δεν πήγε καθόλου. Λοιπόν, αν σήμερα, κύριε Δήμαρχε, ερχόταν η απόφαση στο θέμα, ερχόταν το θέμα του Δημοτικού Συμβούλου. Εγώ πιστεύω ότι διαφορετική θα ήταν η απόφαση σήμερα από αυτή την ομόφωνη απόφαση που πήρατε. Πιστεύω ακράδαντα. Ακόμα και η δική σας θέση θα ήταν διαφορετική σήμερα, ύστερα από όλα αυτά τα οποία μάθαμε, ύστερα από όλα αυτά τα οποία ακούσαμε. Επειδή βάλατε διάφορα ζητήματα σε σχέση με τη στάση τη δική μας, θέλω να σας απαντήσω ότι το γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο ζήτησε εισηγήση και γνωμοδότηση από τους Δήμους της περιοχής. Δεν ζήτησε από κανένα άλλο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, οι αποφάσεις οι οποίες υπάρχουν και το ξέρετε και το γνωρίζετε καλά, δυστυχώς αφορούν το Δήμο Αρνέας και το Δήμο Παναγίας. Δεν υπήρχε απόφαση και κακώς δεν υπήρχε απόφαση από τον Δήμο στα κύριο να κάνουν. Οι άλλες όλες ήταν παρασυγές προτάσεις, οτιδήποτε άλλο. Εγώ βλέπω εδώ και από εσάς ο Δήμος Πολύγυρος. Δεν κλείθηκε ποτέ ούτε ο Δήμος Βουδανιών, ούτε ο Δήμος Προποντίδας, ούτε κανένας άλλο του Δήμος Τρίγλας, ούτε κανένας Δήμος να πάρει απόφαση και να γνωμοδοτήσει για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μην λοιπόν δημιουργείται εντυπώσεις. Η θέση μας ήταν πάντοτε σταθερή και ξεκάθαρη όσον αφορά αυτή την επένδυση. Και γνωρίζετε πολύ καλά κάτι που είπατε, και θέλω να σας απαντήσω σε αυτό, σε σχέση ότι υπήρχε πρόταση συμμετοχής της αυτοδιοίκησης στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΚΤΟ. Και ξέρετε πολύ καλά ποιος ήταν αυτός που αντιστάθηκε για να πάρει απόφαση τότε πλειοψηφία για να συμμετέχει σε αυτό, να συμμετέχει ως κεφάλαιο νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Αλλιώς θα είχε πάρει απόφαση που ήταν το μετοχικό. Όταν βγάλω μαθάτηκα δείτε για ποιο λόγο δεν πάρθηκε απόφαση και ποιος αντέδρασε τότε αυτό. Γι' αυτό και δεν έγινε. Εσείς, όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν κατέφυγε καν πρόταση από την πλειοψηφία. Και δεν κατέφυγε πρόταση από την πλειοψηφία γιατί κάποιοι αντέδρασαν. Λοιπόν. Κάθε δραστηριότητα προκαλεί ρήπανση. Κανείς δεν λέει ότι κάθε δραστηριότητα, ακόμα και η πιο απλή δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ρήπανση. Το θέμα είναι τι είδους ρήπανση είναι αυτή που προκαλεί, αν είναι αναστρέψιμη, αν δημιουργεί τέτοιες συνθήκες στο περιβάλλον, στην κοινωνία και γενικότερα στις δραστηριότητες, στις υπόλοιπες δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής του λόγου του δρόμου. Φυσικά και υπάρχουν προβλήματα και για τα λίμματα και για τα σκουπίδια και για άλλα προβλήματα περιβαλλοντικά στον δρόμο. Αλλά οι βλάβες οι οποίες δημιουργούνται δεν είναι μία αναστρέψιμες. Εδώ μιλάμε ότι αν φύγει η εταιρεία ύστερα από 10-15 χρόνια από την περιοχή, οι βλάβες θα είναι μία αναστρέψιμες. Θα υπάρχει ένα κρανίο τόπος και το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς και όλοι μας. Όπου έγινε τέτοια μεταλλουργία, δεν μιλάμε για τη σημερινή μεταλλουργική δραστηριότητα. Μιλάμε για τη νέα επένδυση, για τη νέα μεταλλουργική δραστηριότητα. Σας είπα και από την αρχή ότι από την αρχή, από τότε που λειτουργήσε το μεταλλείο αυτό, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, εξορρίφθηκαν 35 εκατομμύρια μόνο τόνοι μεταλλεύματα. Λοιπόν, όχι, δεν ήταν μετοκασμά. Τα τελευταία χρόνια δεν είναι μετοκασμά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Από τότε που εγκαταστάθηκε ο Ποδοσάκης και στη συνέχεια οι υπόλοιπες εταιρείες δεν ήταν μετοκασμά. Λοιπόν, αυτοί μέσα σε λίγα χρόνια θα εξορίξουν, φανταστείτε, από τα 35 θα πάμε στα 380 εκατομμύρια. Αντέχει η φέρουσα κανένα τη περιοχή, αντέχει μια τέτοιου είδους επένδυση. Ένα τέτοιο μεγάλο μεταλλαγικό. Υγεία σας κύριε Βουλγάρη. Να απαντήσω. Σας παρακαλώ, δεν μου πείτε τι λέω. Εγώ δεν διέκοψα τον Δήμαρχο ούτε κανένα. Τι κράτησε στην εισήγηση, δεν διέκοψα τον Δήμαρχο ούτε κανένα. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, και η οικία όταν εγκρίθηκε και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν να κάνουν με χρόνια τα οποία ήταν ο κύριος ζωγράφος, δεν ήταν κανένας. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει να κάνει με το ότι δεν λύθηκαν, γιατί γνωρίζει πολύ καλά και ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Καπλάνης που έλεγε στην συνεννομική, ότι το δικαστήριο, το όποιο δικαστήριο, την όποια απόφαση λαμβάνει, τη λαμβάνει με βάση τα δεδομένα τα οποία έχει μπροστά του και τις αιτιάσεις τις οποίες λένε και οι κατηγορούμενοι και οι αυτοί που υπερασπίζουν την αντίθετη άποψη. Μπορεί κάποιος να έχει δίκιο, μπορεί κάποιος να είναι αθώος και να καταδικαστεί γιατί δεν μπόρεσε να φέρει τα αποδεικτικά στοιχεία. Έτσι λοιπόν και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η συγκεκριμένη απόφαση που βγήκε, δεν έλαβε υπόψη της ή καμία από τις νομοδοτήσεις που υπάρχουν, τόσο από τους φορείς τους πανεπιστημιακούς, όσο από τις αποφάσεις διαφόρων άλλων συλλογικών οργάνων, από τις αποφάσεις του Πανεπιστημίου, από τις αποφάσεις του Εθνικού Επιμελητηρίου, καμιά από αυτές τις συζητήσεις δεν λήφθηκαν υπόψη στη συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα περιμένουμε την επόμενη. Αλλά δεν μας σταματά, δεν μπορεί να μας σταματά. Μια κοινωνία δεν μπορεί να τη σταματάει όποια δικαστική απόφαση. Οι επιτροπές οι οποίες γίνονται, και μιλάμε για την Επιτροπή Παρακολούθησης και Εκτήρησης των Περιβαλλοντικών Νόμων, το έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Αυτές οι επιτροπές, στην επιτροπή αυτή, υπάρχει ένας εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μπορεί να υπάρχουν ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε παραπάνω. Και ο εκπρόσωπος αυτός της αυτοδιοίκησης θα είναι από την αυτοδιοίκηση της περιοχής. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς αυτές οι ευχές ή πραγματοποιήσεις να συμμετέχουμε και εμείς και να συμμετέχουν και οι άλλοι δήμοι σε μια επιτροπή. Και τις ξέρουμε αυτές τις επιτροπές παρακολούθησης, πώς, αν ποτέ συνεδρίασαν, αν ποτέ έχουν κάνει έστω και ένα, για δείγμα, μία παρατήρηση στην υπάρχουσα μεταλλουργική δραστηριότητα, αν έχουν παρέμβει μια φορά στη μη τήρηση των περιβαλλοντικών νόμων. Και σας είπα και στην εισήγησή μου ότι όταν θα έχει στερέψει το νερό, όταν θα παρατηρείτε στέρευση νερού στις γεωτρήσεις, στο Χαβρέα, στα νερά της περιοχής, τότε θα υπάρχουν αντιδράσεις και θα υπάρχουν ενστάσεις. Θα έρχεται η Επιτροπή Παρακολούθησης και θα λέει ότι ό,τι λέει η μελέτη τα φτιάχνει η εταιρεία. Και το νερό θα χάνεται, έτσι. Και κάποια στιγμή όταν θα σηκωθεί να φύγει η συγκεκριμένη εταιρεία, έτσι, θα ψάχνουμε να βρούμε τις επιτροπές παρακολούθησης και τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Γιατί δεν γίνεται η επένδυση στην Pravita, γιατί το σκέφτονται οι επενδυτές στην Pravita? Γιατί είναι μια επένδυση που στηρίζεται στην αειφορία, έτσι. Και σε καμιά περίπτωση δεν το έχουμε δει, σε κανένα μέρος του κόσμου. Μια επένδυση τουριστική που στηρίζεται στην αειφορία, τότε και μεγάλη, θα είναι σε μια γειτονίαση 5 χιλιόμετρων από εξόρυξη χρυσού. Σήμερα έρχεται το θέμα στο Δημοτικό μας Συμβούλιο να πάρουμε μια απόφαση γενναία, μια απόφαση για την οποία θα είμαστε περήφανοι και θα μπορούμε να κοιτάζουμε στα μάτια και τους συλλημότες μας και τους κατοίκους της γειτονικής περιοχής και τα παιδιά μας και τα κόνια μας τα επόμενα χρόνια. Φυσικά είναι δύσκολη απόφαση. Και φυσικά γνωρίζω ότι για να μπορέσουμε να πάρουμε μια τέτοια απόφαση πρέπει να δούμε πάνω από τους συναισθηματισμούς, πρέπει να δούμε πάνω από κάποιες θέσεις που είχαμε στο παρελθόν και να κοιτάξουμε κατάματα την πραγματική αλήθεια και να δούμε ότι τι θα συμβεί στην περιοχή εάν συνεχιστεί, ξεκινήσει και εγκατασταθεί αυτή η δραστηριότητα της ανοιχτής εξόρυξης του χρυσού για τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν εμείς επιμένουμε στην πρότασή μας, την οποία δεν έχουμε καταθέσει, γιατί πιστεύουμε ότι χωρίς να σταματήσει τώρα αυτή η εξόρυξη, δεν μπορούν όσα μέτρα και αν, όσες επιτροπές και κάνουμε και δήμαρχοι και όσες ευχές και αν πραγματοποιήσουμε, εάν τώρα δεν σταματήσει αυτή η δραστηριότητα, δεν πρόκειται κανείς να μας λάβει υπόψη μας. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι είναι δυνατόν να σταματήσει αυτή η περίπτωση τώρα. Ναι. Επισταμένων των. Αν υπάρχει καθολική απέτηση του λαού, αν υπάρχει καθολική απέτηση των φορέων, όπως σταμάτησε, όπως πήραν αποφάσεις στη Θράκη, όλοι οι δήμοι. Με τώρα και δεν μπορούσε μια επέτηση που ναι, ακόμα και με τον σας παρακαλώ. Ακόμα τους δικούς. Το σε παρακαλώ. Υπάρχει. Σε παρακαλώ, αυτά που δεν είπαμε. Γιατί ερχόμαστε τώρα να δημιουργούμε θέματα εκ των υστέρων. Αφού εκκριθήκανε και ψηφιστήκανε. Αυτά είναι όλα. Αλλά έπρεπε να κάνουμε το που πρέπει να κάνουμε. Αυτή η διαφορά. Τι δεν κάνουμε τώρα, βάζουμε τους συναδέλφους αυτή τη δικασία. Τι έκανα, να έχει αυτή η εκτήρηση, το ρόλο τουλάχιστον έχουν πολλά. Ολοκληρώστε κύριε Πετράνη. Εγώ ακράδαντα πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα οι φορείς της Χαλκιδικής, όπως και οι φορείς της Θράκης, όπως και οι φορείς της Κρητικής, να ματαιώσουν αυτή την επένδυση. Αν όλοι καθολικά κρίνουμε ότι είναι μια επένδυση η οποία δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη, είναι μια επένδυση καταστροφική, έχουμε δυνατότητα να σταματήσουμε. Δυο λόγια, πρόεδρε. Ορίστε κύριε Δήμαρχε. Μακάρι να την έχουμε τη δυνατότητα, αλλά δεν την έχουμε σήμερα τη δυνατότητα. Γιατί γίνανε λάθη στο παρελθόν και αυτό οφείλονται βέβαια σε μεγάλη. Έχετε μεγάλη ευθύνη γι' αυτό. Και ω αντιπολίτευση και ω συμπολίτευση τότε. Αντιπολίτευση από τη δημοσιοποίηση που έγινε από την πλευρά του. Πήρατε σε ένα κόμμα που είναι σήμερα να τα καταθέσετε. Να τα καταθέσετε. Ενδεχομένως να ανατρέπα τότε και τις απόψεις της Αμαρτίας και του Υπουργού. Σας παρακαλώ. Αφήστε, τα σκοτσίδια σας εμείς θα παίρνουμε. Αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Όταν κάποιοι έλεγαν ανόχοι. Σας παρακαλώ. Κύριε Καπλάνη, δευτερολογία από τους Ιαπανούς και ψηφίζουμε. Σας παρακαλώ, ορίστε κύριε Καπλάνη, εκολόγω. Δήμαρχε, έχουμε κατά καιρούς ακούσει, δυστυχώς θα πρέπει να ανεβάσουμε τους τόνους. Έχουμε κατά καιρούς ακούσει πολλά ψέματα. Μες το Μνημόνιο Συμβούλιο από εσένα. Από εσένα τα περισσότερα. Αλλά να φτάσουμε να πήραμε τα σκουπίδια της Ιερισσού. Αυτά είπατε στην τηλεόραση. Και δεν τρεπήκατε. Ότι πήραμε τα σκουπίδια της Ιερισσού. Γιατί πήραμε τις αναπτύξεις. Δήμαρχε, να αντέχεις να ακούς το ραντίο. Σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε κύριε Καπλάνη. Δεν σημαίνει ότι θα συμβάει στην αλήθεια. Και ούτε κανένας συμφοβάται. Λοιπόν, άκουσε λοιπόν. Ναι, τα δικά μου σωστά. Εντάξει. Λοιπόν, η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου εκφράστηκε και όταν συντάχθηκαν οι μελέτες στο βιολογικό κελί πλανά βραστά και με έγγραφο το οποίο φέρει τη δική μου υπογραφή εν ώψη τη συζήτηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και με τη φυσική μου παρουσία σε αυτό. Επομένως, είναι υποκριτικό και ψευδές το να λες ότι ο Δήμος Πολυγύρου δεν εξέφρασε την άποψή του όσον αφορά τη μελέτη του βιολογικού μητώσεων. Την οποία, ναι, καλά, εντάξει. Την οποία, εντάξει. Αυτά τα ξέρουμε. Κάθε μελέτη τη απ' έξω. Δεν πήρατε έγγραφο από το Δήμο Πολύγυρου. Μα εγώ τα πρακτικά σας βγαίνουν οι ποιητές απ' έξω. Είναι όλοι οι Δήμοι εκτός από το Δήμο Πολύγυρου. Δεν πήρατε έγγραφο από την δική μου υπογραφή ενώ συζήτηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο να μην αφήνει τελειώσει η μοίρα σας. Καλά, εντάξει. Ολοκληρώστε κύριε Καπλάνη, σας παρακαλώ. Είπαμε κάτι που δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε εκ των προτέρων τι ψέμα θα πείτε για να φέρουμε τα δυσαρέσκεια να παραπονίσουμε ότι δεν είμαστε τέτοιοι. Κάθε φορά αυτό συμβαίνει. Εσείς θα τρέπεστε. Ολοκληρώστε κύριε. Γιατί αυτό το συνηθίζετε, τα ψέματα τα συνηθίζετε εσείς. Εγώ. Σας παρακαλώ κύριε Δήμαρχε. Βρισκόμαστε στο τέλος. Σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε κύριε. Εσείς αποφασίσατε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο εμείς φταίμε. Αυτό δεν τραπεζούμε. Εσείς είπατε πήραμε τα σκουπίδια της Ερισσού. Πήραμε τα σκουπίδια της Ερισσού. Δήμαρχε, επανέβασε για αυτό που λες τώρα. Δήμαρχε, σας παρακαλώ. Ήμουν θα μ' αφήσετε τώρα. Έχετε το λόγο. Αναστατώνεστε. Όχι, στην αρχή μας είπατε σας αγριεύτηκατε. Γι' αυτό σας αποκλείαμε. Μετά μας είπατε ότι πήραμε τα σκουπίδια σε συμψηφισμό με τις αναπράσεις. Αφού αυτό έκανε. Δεν σας διέκοψα, σας άκουσα όσο και αν διαφωνούσα με αυτά που λέγατε. Είπατε ψεύτιο. Και οφείλω να απαντήσω. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά αυτή τη στιγμή κανέναν, αλλά επειδή το έθιξες, είμαι και θα είμαι κατά του να μεταφέρω τα σκουπίδια της Βρύβας και στον Πολύγυρο. Έτσι, εγώ αυτά που λέω δεν ξελέω. Η δική σου η άποψη θα διαφορετική. Όταν είμαι ένας μισός του κατοίκου της Ανατολίκης, με αυτά που λες σήμερα και αυτά που λες στο νομάκι. Λοιπόν, ο ίδιος ο Δήμαρχος τοποθέτησε. Ξεκίνησε λέγοντας ότι είναι άκυρη η συνεδρίασή μας. Χρησιμοποίησε αυτό το λόγο. Είναι άκυρη η συνεδρίασή μας. Διότι δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα να αποφασίσουμε και όλα έχουν τελειώσει και όλα. Και μετά μας έδωσε και την καραμέλα και λέει: Ξέρετε, να βάλουμε και ένα εκπρόσωπο του Δήμου Πολυγύρου στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Όλα είναι δεδομένα. Τι να τον βάλουμε. Δεν κατάλαβα. Ποια είναι η σκοπιμότητα. Δηλαδή, να φύγουμε σήμερα από εδώ ικανοποιημένοι ότι θα βάλουμε ένα μέλος ο Δήμος Πολυγύρου στην Επιτροπή, θα προτείνουμε να πει, θα παλέψουμε να πει και θα κάνει τι. Όταν όλα είναι δεδομένα όπως λες εσύ, Δήμαρχε, να κάνει τι αυτό το μέλος. Και βέβαια για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το γεγονός ότι δεν έχει δεδεχτεί η προσφυγή, η πρώτη προσφυγή, αυτό δεν σημαίνει τίποτα γιατί ξέρεις ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας εξετάζει νομικά, αν είναι νομικά ορθή η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ξέρεις την ουσία. Και εγώ λέω το εξής. Όταν επέτυχε η καταστροφή, όπως είναι η δική μου άποψη, δεν διεκδικώ το αλάθη, δεν πρέπει να το ψήφω. Όταν επέτυχε η καταστροφή, άσχετα μετά από 10, 15, 20 χρόνια, να ρίξουμε τις ευθύνες σε ποιον. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, σε ποιον. Μας διασφαλίζει, όλοι ξέρουμε πώς συντάσσονται οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ιδίως τόσο μεγάλα έργα, και όλοι ξέρουμε ότι γίνονται κατ' εντολή συντάσσονται αυτών οι οποίοι τις ζητούν, και όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει μέσα σε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να υπάρχει ο διάβολος ντυμένος άγγελος. Άρα και το αντίθετο πολλές φορές. Βεβαίως και το αντίθετο. Αλλά όταν γίνεται κατά παραγγελία αυτό που ενδιαφέρεται να πάρει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκεκριμένη, μάλλον ισχύει το πρώτο. Δήμαρχοι, πολλές φορές και ως νομάρχης και ως δήμαρχος έχεις εξαντλήσει τη μαχητικότητά σου βλέποντας ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και αν δεν παλέψεις δεν κερδίζεις ποτέ και δεν ανατρέπεις τίποτα. Σε βλέπουμε πολλές φορές σε θέματα ίσονος σημασίας να αποδεικνύεις αυτή τη μαχητικότητά σου. Σε βλέπουμε όμως δυστυχώς περισσότερες φορές σε θέματα μη ίσονος σημασίας να είσαι συγκαταβατικός, συμβιβαστικός και να θεωρείς ότι όλα είναι δεδομένα διότι κάποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί ή διότι θεωρείς ότι δεν έχουν αρμοδιότητα να αποφασίσουν. Είναι άκυρη η συνεδρίαση. Εγώ θα ήθελα από σένα να πεις μπροστά και να πεις ναι. Εγώ ως Δήμαρχος Πολυγύρου μπαίνω μπροστά, διότι επηρεάζεται την περιοχή μου, διότι επηρεάζεται όλη η Χαλκιδική. Και να προσπαθήσεις να αλλάξουν τα όποια κακώς κείμενα. Δεν είπαμε ότι όλα είναι στραβά, αλλά κάποια είναι στραβά. Κάνε λοιπόν αυτή την προσπάθεια. Και πες μπροστά και είμαι βέβαιος ότι θα έχεις το σύνολο σχεδόν του κατοίκου της Χαλκιδικής κοντά σου. Δείξε λοιπόν τη μαχητικότητά σου σε αυτό και μην προσπαθείς να κρυφτείς πίσω αποφάσεις, χαρτιά ή αρμοδιότητες. Ευχαριστώ πολύ. Έχει κάποια πρόταση. συνάδελφε, θα μπορούσα να πάρω λιγότερο χειροκρότημα. Αλλά θέλω να είμαι ρεαλιστής και ειλικρινής. Και είπα στην αρχή της ομιλίας μου ότι θα μιλήσω ρεαλιστικά για να μην κορδεύω τον κόσμο. Και τα δεδομένα τα οποία έχουμε σήμερα είναι ότι έχουμε μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει εγκριθεί με την κοινή πολιτεία με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους. Θέλετε να πείτε ότι δεν είναι αυστηροί, θέλετε να τους συμπληρώσουμε, αλλά έχουν και μία απόφαση που μπήκε στην ουσία. Δεν είναι τυπική συσχήρωση η απόφαση που μπήκε στην ουσία. Αν διαβάσετε, γιατί εγώ την έχω μπροστά μου, έχει μια βδομάδα τη διαβάζω ολόκληρη, έχει πει πλήρως στην ουσία. Και ως προς το σκέλος της βιώσιμης ανάπτυξης, και ως προς το σκέλος των οικογενειών εντάτων, και ως προς το σκέλος του τρόπου εκμετάλλευσης των μεταλλίων κτλ. Και αν τα διαβάσετε, θα συνέδωσα την έβγαλα επίθεση στην πολιτεία, την γκία, τις λεπτομέρειες που έχει μέσα, νομίζω ότι θα είχατε αλλάξει γνώμη και τουλάχιστον θα προσπαθούσαμε όλοι οι ομόφωνα σήμερα να περιφρουρήσουμε τον τρόπο λειτουργίας του μεταλλίου, ώστε να εξασφαλιστεί η συγκεκριμένη περιοχή. Δεν είναι ορθοφωνές με τα δεδομένα τουλάχιστον που έχουμε σήμερα. Και βέβαια είμαι αγωνιστικός πάντα, αλλά είμαι αγωνιστικός στα πλαίσια των νόμων. Και το σύνταγμα επιβάλλει να σεβόμαστε και τις αποφάσεις των δικαστηρίων και τις πολιτικές αποφάσεις και τους νόμους του κράτους. Εγώ αυτό κάνω σήμερα και προσπαθώ, ανεξάρτητα το αν υπάρχουν αυτά, τουλάχιστον περιβαλλοντικά να δημιουργήσω περαιτέρω πρόσθετα εργαλεία περιβαλλοντικής ασφάλειας και ευαισθησίας. Εάν εσείς δεν συμφωνείτε με αυτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτε παραπάνω. Γι' αυτό η πρότασή μου είναι πράγματι να μπει μπροστά ο Πολύγυρος, και αυτό που είπατε από το ενδεχομένω να έχουμε κάποιες επιπτώσεις, να υπάρχει και ένας εκπρόσωπος δικό μας θεσμοθετημένο, ώστε πραγματικά να παρακολουθεί την όλη λειτουργία. Πώς κύριε, σας παρακαλώ, αφήστε κύριε, πώς, πέστε μας πώς, πρέπει να κάνουμε θεσμοθετημένο πώς, θα αλλάξουμε τον νόμο. Όχι, είπαμε, θα κάνουμε μια απόφαση, να βγει συμπληρωματική απόφαση. Τι συμπληρωματική, ένα είναι εξωτερικός, αν έχει αυτοδίκηση στην Ευρώπη παρακολουθούν. Θα βάλουμε και εμάς. Είναι της επιστημονικής. Αν δεν κάνουμε δεκτή την πρόταση. Είναι τρεις ειδικοί επιστήμονες. Που είπε της εταιρείας και ένας εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης. Το ξέρετε πολύ καλά, όπως και στο προηγούμενο Ελληνικό Συμβούλιο. Δεν είναι ένας εκπρόσωπος. Δεν τα έχετε διαβάσει καλά καταρχήν. Είναι ένας εκπρόσωπος από την Ευρώπη, δηλαδή του κράτους. Είναι ένας εκπρόσωπος της περιφέρειας της ΕΡΕΔΗΣ, δηλαδή της αυτοδιοίκησης. Είναι ένας εκπρόσωπος της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Έτσι. Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας. Και εμείς λέμε να μπει και ένας εκπρόσωπος από την πρωτεύουσα. Αυτό ψήφαμε πολύ, πράγματι πολύ και αυτό. Είναι πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και ο Δήμος Πολύου. Ένας εκπρόσωπος. Δεν είμαστε, εμείς δεν είμαστε προηγούμενα θεσμικά. Ότι θα πάρουμε. Εσείς δεν περιμένετε τίποτα. Εσείς δεν περιμένετε τίποτα. Μου λέτε ότι προοδεύτε να πάρουμε ένα εκπρόσωπο. Ότι είναι ένα εκπρόσωπο σε μια επιτροπή. Με τα υπηρεσάμε αυτά εδώ έκανα. Είναι για την πια δεν είχα στο Θράκη. Χρειάζεται 25 δήμοι της Θράκης. Τελειώσα, Περιφερειακός Συμβούλιο, Εκκλησία, Χαλκιδική. Εδώ κύριε Παρθενιώτη, ολοκληρώθηκε, ψηφίζουμε. Κύριε Καπλάνη, θα καταθέσετε κάποια, είπατε κάποια επόμενη, κάποια πρόταση. Το βάλω προς την υποφορία. Εκεί θα ξεχωριστά, μετά θα διαμορφωθεί όταν τελειώσει ο κύριος Παρθενιώτης. Ορίστε κύριε Παρθενιώτη, καλλιεργείτε κύριε Δήμαρχε τον εκδησυχασμό και την ελπίδα. Αλλά δεν έχετε κάτι δοσμένο να μας πείτε ότι στην καιροφυλακτό δεν καλλιεργώ. Μισό λεπτό. Δεν διαβάσατε καλά. Ακούστε με. Καιροφυλακτό είπα. Ναι, το άκουσα πάρα πολύ καλά. Η έννοια του καιροφυλακτό είναι ότι υπάρχει αγωνία από την πλευρά μας. Με την πρότασή σας, αυτό κάνετε κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή καλλιεργείτε ελπίδα ότι είναι δυνατόν να ελεγχθεί μια μονοπωλιακή εταιρεία σαν και αυτή που θα δράσει σε αυτό το χώρο. Συγγνώμη. Εδώ βεβαίως μα είναι γεγονός και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ολοκληρώστε κύριε Παντέρα, σας ακούμε. Ολοκληρώστε. Θέλω να ακούσει ο Δήμαρχος για να μας απαντήσει κιόλας. Αυτή είναι η πραγματικότητα κύριε Δήμαρχε, ότι την εξουσία δεν έχουν τα μονοπόλια. Το πρώτο της χώρας το κείμενο ήταν μονοπόλια. Οι εργαζόμενοι βιώνουν μια εκτρή πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα επικαλείστε, δηλαδή ότι πρέπει οι εργαζόμενοι, γιατί επικαλείστε ότι και λέτε πολλές φορές ότι είμαστε ρεαλιστές και πρέπει να δούμε λοιπόν την πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα, αυτή που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Και πέστε μου μια περίπτωση που έσπευσε το κράτος ή κάποια επιτροπή να επιβάλλει τον νόμο σε αυτούς που ρηπαίνουν το περιβάλλον. Εδώ να σας πω ένα παράδειγμα. Το Χαβρία τον ρηπαίνει, συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση και εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν τόλμησε κανένας να πάρει μέτρα ενάντια στην εταιρεία. Είναι αλήθεια ή ψέματα αυτό που σας λέω. Και θα πάρουν μέτρα και θα επιβάλλουν πρόστιμα στη μονοπωλιακή εταιρεία. Αυτή την έννοια είναι. Ακούστε με. Δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Να ρωτήσετε αν έχουν επιβληθεί πρόστιμα και θα σας λέω. Θα απαντήσετε κύριε. Από κύριο Λαμπαζάκη κιόλα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ο κύριος Λαμπαζάκη. Δεν με ενδιαφέρει η πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα. Τότε και να πρόσθεμε κύριε. Δεν με ενδιαφέρει αν έχει ο Μπογδάνος ή ο Λαμπαζάκης ευθύνες. Ολοκληρώστε. Εγώ βιώνω σήμερα και οι εργαζόμενοι και γενικότερα μια σκληρή πραγματικότητα που πραγματικά πρέπει να αντιμετωπιστεί κύριε Δήμαρχε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ο ρεαλισμός. Αυτό πρέπει να επικαλείστε. Και αυτό πρέπει να πολεμήσουμε όλοι. Όχι να καλλιεργούμε φρούδες ελπίδες για ότι κάτι μπορεί να γίνει. Και θα σας αναρωτώ, πέστε μου μια περίπτωση που τιμωρήθηκε αυτός που ρηπαίνει ή αυτός εν πάση περιπτώσει που δεν πήρε μέτρα ή αυτός που δεν τήρησε τις μελέτες πραγματικών επιπτώσεων. Πέστε μου μια περίπτωση, δεν έχετε να πείτε κάτι. Περιμένω την απάντησή σας. Όχι, περιμένω την απάντηση από κύριο Δημάρχη. Πέστε κύριε Δημάρχη. Επαναλαμβάνω, παραμένω στα προσωπικά δεδομένα και δεν θέλω να εκδώσω πρόσωπα και πράγματα. Έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις για τα θέματα που είπατε. Με την TV εξτιέζεται. Σας παρακαλώ κύριε Κωνσταντινάρη. Με την TV εξτιέζεται έκανε τέτοια καταστροφή. Τι της επιβλήθηκε. Την TV εξτιέζεται. Η προηγούμενη εταιρεία. Γιατί για την TV εξτιέζεται έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έτσι. Έχουμε πάρα πολλά. Ποιο ευθύνεται, τα ίδια δεν έγινε. Δεν ανατρέχω στο παρελθόν. Δήμαρχε, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Το παρελθόν μας διδάσκει. Το παρελθόν, κύριε Δήμαρχε, μας διδάσκει. Και μας διδάσκει ένα πράγμα. Ότι μια εταιρεία, όπως ανέφερε, μονοπωλιακή, με όρους και χωρίς διάλογο με το λαό, επέφερε καταστροφές, 2 υπουργικές αποφάσεις για απαγόρευση βοσκής στην περιοχή της Βαρβάρας μέχρι την Ολυμπιάδα, που αν δεν κάνω λάθος είστε νομικός μπορεί να τις βρείτε, εξακολουθούν να ισχύουν, και στην TV6 με απαλλαγή από τον τότε υπουργό, τον κύριο Πάκτα, των υποχρεώσεων να τηρήσει τους όρους της σύμβασης, απαλλάχτηκε. Και εμείς σήμερα, σαν πολίτες, φροντάρουμε στην εξυγίαση της περιοχής. Ακούτε κύριε συνάδελφε. Αν θέλατε λοιπόν να περιγράψετε την πραγματικότητα, είναι ότι σε αυτές τις θέσεις εμείς με 48 ευρώ να τα ακούσετε από τώρα πέρα. Και να μην τα εκφράζεσαι. Πολέμας στην Ανατολία και σπούδαζα τις Βαρβάρες με 48 δραχμές. Το κατάλαβα στα καλοκαίρια. Και μου λες εμένα για μονοπόλια. Είμαι αυτοδημιουργικός. Πάλεψα στη ζωή μου 35 χρόνια και μπόρεσα και επιδίωσα. Και λοιπόν, μη μου λέτε εμένα για μονοπόλια, γιατί είμαι εξαρτώμενος. Και τότε πώς σας πλάνεψαν κύριε Δημάρχη. Γιατί σας πλάνεψαν τότε αυτοί. Δυστυχώς τα πολλάδια που προηγήθηκαν έχουμε μπροστά μας μια ρεαλιστική και πραγματική κατάσταση. Γιατί πρέπει να τα πείτε στον κόσμο. Ότι έχουμε δυστυχώς, καλός ή κακός, μια κοινή υπουργική απόφαση που ενέκρινε στους πραγματικούς όρους και αφορά τη δικά μας. Του Παπακοσταντίνου. Και μία από την Συμβουλία της Επικρατείας, η οποία μπαίνει δυστυχώς στην ουσία καρτής συνάδελφης. Αν τη διαβάζετε, είτε ο τεχνός δεν είναι τελείως διαφορετικά κατάσταση. Εάν εγώ βεβαίως ακούσαμε και λεπτοπούσα πίσω από τη λέξη μονοπόλια, ασφαλώς θα είμαι και δεν είναι πίσω. Αλλά εγώ σας λέω, έστω για μια στιγμή, σκεφτείτε πέρα από αυτόν τον κόσμο και τους εργαζόμενους. Γιατί φαίνεται ότι τους εργαζόμενους δεν τους σκέφτεστε. Δήμαρχε, εγώ έχω ένα άθλιο, να πάρετε το κοινό μαζί να δίνω να πάμε άκουσα το βουλό, να μην γίνεται. Κύριε Δήμαρχε, έχει το λόγο καταρχήν. Μισό σας κάλεσε να πείτε λόγο. Διακόπτεται η συνεδρίαση. Κύριε Δήμαρχε, σας κάλεσε να πείτε λόγο. Μισό σας κάλεσε να πείτε λόγο. Είναι νομικός, λοιπόν, δεν θέλω να οποιοδήποτε μεγάλο όπου μπορείτε. Σας κάλεσε σας μία ερώτηση και μήπως βιολάς πατάτε μία ερώτηση και σαν το μουσέα, αντικαμπλέον, η πρόεδρος κοινολογία, στο μέλιο της συνεδρίασης έχει ολοκληρωθεί και περνάμε κάποιοι πόσο δεν είναι και το δικαίωμα. Πρόεδρε, δεν πρόεδρε. Σας παρακαλώ, πάμε κάποια ψηφοφορία, διαδικασία συγκεκριμένη. Θα πάμε για διαδικασία, μισό λεπτό. Σας παρακαλώ, είπα. Μιλάει για σπίτι Παγενόπουλος. Σας ακούσω Παγενόπουλος, ο οποίος θέλει για εκτροφή. Είναι σύνταξη απαντός, σας πω. Ότι τα 20 που επιτρέπει την καταστροφή και απαλλάσσει από ευθύνες είναι συνταγματικός. Γιατί τη δώσατε έτσι να ακούει στο Σύνταγμα. Λοιπόν, υπάρχει. Πέστε μας, κύριε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, υπάρχει. Σας παρακαλώ, υπάρχει. Σας παρακαλώ, υπάρχει. Σας παρακαλώ, υπάρχει. Δεν καταλάβω, παιδιά. Ήθελα να μας βρίσκετε κιόλα. Σας παρακαλώ, κύριε Καπλάνη. Σας παρακαλώ, κύριε πρόταση. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, επαναλαμβάνομαι. Μία κουβέντα για το θέμα. Κύριε Καπλάνη, έχετε το λόγο, έχετε καταθέσει κάποια πρόταση. Δεν μπορώ να ολοκληρώσω. Όχι, έχετε κάποια πρόταση να κάνετε. Δεν μπορώ. Πρόταση έχετε. Μιλούσα και με διαδόξα. Έχετε κάποια πρόταση να υποβάλλετε στο σώμα. Μιλούσα και με διαδόξατε. Πρόταση έχετε να υποβάλλετε. Για ψηφοφορία. Ορίστε. Και πρόταση. Ορίστε. Ορίστε. Θα ακούσουμε την πρόταση. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για την πραγματικότητα. Κύριε Δήμαρχε, η πραγματικότητα είναι ότι παραχωρήθηκε ο ροητός πλούτος σε μονοπωλιακούς ομίλους και εταιρείες και οι εργαζόμενοι βιώνουν μια συγκυρή πραγματικότητα των 400 και 500 ευρώ. Και με αυτό προσπαθούν λοιπόν να επιβιώσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Δήμαρχε. Και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να καλείται όχι μονάχα το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και εκεί που μιλάτε έξω από εδώ, να καλείται το λαό να αποδεχτεί αυτή την πραγματικότητα. Γιατί αυτό λέτε συνέχεια. Και σαν νομικός και σαν άνθρωπος λοιπόν που έχετε εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι η κατάσταση, δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο. Και σας επιθυμίζω, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, ότι πολλές φορές που συμφωνείτε κι εσείς ότι η τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα παίζει άχαρο ρόλο, λέτε αυτά πέσει στο πασό. Ή τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Θέλετε να είμαστε παράνομοι. Αυτή δεν είναι η προσπάθεια που κάνετε όλο αυτό το διάστημα. Σας παρακαλώ. Πρέπει να κάνετε πρόταση. Εντάξει, βρισκόμαστε σωστά δευρώ δευτερολογίας. Έχει ολοκληρωθεί διαδικασία και πρέπει να περάσουμε στην ψηφοφορία. Εσείς λέτε τώρα πάλι θεωρίες. Εδώ συγκρινά το θέμα μας. Προτείνετε κάτι, συμφωνείτε με την άποψη τη μείζωνος πλειοψηφίας. Κάτι να θέσουμε στην ψηφοφορία. Ορίστε. Ολοκληρώστε. Περιμένω πρόταση. Ας πούμε, κύριε Πρόεδρε, ότι θα περάσουμε στην πρόταση. Η πρόταση λοιπόν είναι ότι ο ρηκτός πλούτος σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κτήμα των μονοπωλιακών εταιριών. Ολοκληρώστε. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι σε καμιά περίπτωση και να λέτε εμείς ότι πρέπει να αποδεχτούμε αυτή την πραγματικότητα. Εμείς θα παλέψουμε ενάντια σε αυτή την πολιτική που πραγματικά έχει φέρει τους εργαζόμενους σε απελπιστική κατάσταση και τα μονοπόλια να γεμίζουν τα σελούκια τους. Και θα το παλέψουμε και το εννοούμε, κύριε Πρόεδρε, ότι θα το παλέψουμε μόλις τις δυνάμεις. Και σαν παράταξη και προσωπικά. Θέλετε να μπει σε ψηφοφορία η πρότασή σας. Βεβαίως θέλω να πει. Κύριε Καπλάνη, γιατί κάτι που κύριος Κουλάνης τους περισσότερες συμφωνήθηκαν επόμενες. Τι θα περάσει εσείς χωρίς τη διάρκεια. Η πρότασή μας έχει 4 σημεία. Βεβαίως, αφού ακούσουμε την πρόταση του κ. Μπογδάνου, νομίζω ότι μπορεί να συνδυαστεί. Έχει μοιράσει την πρόταση του κ. Μπογδάνου. Εντάξει, αν υπάρχει κάποιο κίνημα. Εντάξει, γιατί θα την αναπτύξει ο ίδιος ή θα την επαναλάβει. Πάντως, η δική μας πρόταση έχει 4 σημεία. Να σταματήσει άμεσα η εξωτερική δραστηριότητα και όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες. Δεύτερον, η όποια προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος να αφορά αυτό συνολικά, δηλαδή και το θέμα της εξόριξης και το ζήτημα του κατευνασμού των βαθών στην περιοχή. Τρίτον, από τη στιγμή που δεν έχει προχωρήσει ακόμη η εξόριξη και η εταιρεία έχει μεταθέσει τον χρόνο έναρξη των εργασιών κατά 2 χρόνια, να ξεκινήσει άμεσα ένας κύκλος ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών, όπου θα ληφθούν υπόψη όλες οι απόψεις. Και τέταρτον, να σταματήσει ο κύκλος βίας και οι προκλήσεις από όλες τις πλευρές. Αυτή είναι η πρόταση δική μας 4 σημείων και όπως σας είπα, είμαστε έτοιμοι αφού ακούσουμε και την πρόταση του κ. Μπογδάνου να υπάρξει μια σύνθεση και ένα τελικό κείμενο. Ναι, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με την πρόταση του κ. Καπλάνη. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ψηφίσουμε και την πρόταση του κ. Καπλάνη. Απλώς μετά θα πρέπει μέσα στο διατάφτα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αναφέρονται έτσι, οι δυσάρεστες συνέπειες που υπάρχουν από αυτή την εξόρυξη στο περιβάλλον, στην υγεία και στις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής, ιδιαίτερα ας πούμε, για τον τομέα της γεωργίας και τον τομέα της ελιάς και του νερού. Νομίζουμε ότι μαζί με όλα αυτά τα οποία και εμείς τα ζητήματα αυτά τα βάζουμε σε επαναξέταση με την κοινωνία ενός άλλου τρόπου ανάπτυξης, αφού θα σταματήσει τώρα κάθε δραστηριότητα που αφορά την εξόρυξη του νησού, όπως και τα ζητήματα που βάζεται όσον αφορά την κοινωνική συνοχή και τις εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή. Νομίζω ότι λεκτικά μπορούν να διαφέρουν τις προτάσεις μας. Είναι κοινές προτάσεις και τη δικιά σας την ψηφίσουμε και τη δικιά μας την ψηφίσουμε. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά υπάρχει η πρόταση στην ονομάσου του εισηγητού, έτσι, η οποία συμφωνεί και ο κύριος Καπλάνης, η πρόταση του κύριου Παρθενιώτη που πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία και η πρόταση όχι για τα μονοπόλια. Σας παρακαλώ, όπως έχει καταγραφεί από τα πρόταση, έτσι. Η πρόταση, κύριε Πρόεδρε, είναι σαφέστατη και από την τοποθέτηση και από τη διαδικασία. Έχει καταγραφεί καταστατικά. Το πρώτο είναι ότι εμείς καλούμε να μην γίνει αποδεκτή λοιπόν από το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή η καταστροφή. Το πρώτο είναι λοιπόν όλα αυτά που περιέγραψε η επιστημονική κοινότητα είναι ανεπανόρθωτη καταστροφή για το περιβάλλον. Και το δεύτερο και βασικό είναι ότι ο ρηχτός πλούτος της περιοχής μας δεν μπορεί λοιπόν να προληφθαίνονται οι μονοπωλιακές εταιρείες. Άρα ουσιαστικά ως προς το πρώτο σκέλος για να γεμίσω τον αγώνα. Συμφωνούμε με τις πρώτες του κ. Μπογδάνου. Και υπάρχει και άρα πρέπει να θέσουμε σε ψηφοφορία το δεύτερο σκέλος. Που διαφοροποιείται ουσιαστικά. Τι να κάνουμε, κύριε Μπογδάνου, έτσι είναι, αφού διαφοροποιείται από το δεύτερο σκέλος. Και η πρόταση αυτή να μίζωνος από την πρόταση αναγκάζει, κύριε Δήμαρχε, εσείς βάλετε την πρόταση για το μονοπόλιο του άλλου και είναι το ίδιο. Τι το πάει. Είμαστε ένα μπορεί να συνδιαμορφωθεί. Αν θέσουμε επίσης αρχής αντιπολίτης να συνδιαμορφώσουμε, είναι συγκεκριμένοι και σε ελέγχει τεχνικές γραμμές για τις άρρωσες επιπτώσεις και πάνω απ' όλα φυσικά την λήψη απόφασης για να σταματήσει τώρα κάθε δραστηριότητα που αφορά την εξόρυξη του Ισού. Από εκεί πέρα, τις λεπτομέρειες νομίζω ότι θα τα βρούμε σε μια συνδιατύπωση ενός κοινού ψηφίσματος. Βάλε και τα μονοπόλια στο τέλος και κλείσει. Τα μονοπόλια αν θέλετε να επαναλάβω, να διαβάσω, επειδή είναι μικρή, την πρόταση της πλειοψηφίας σας έχει διανεμηθεί όμως, έτσι δεν είναι. Να ακούσαμε την πρόταση. Εμείς να σας δηλώσω ότι δεν την ψηφίζουμε. Θα μπορούσαμε να την ψηφίσουμε και την πρόταση της πλειοψηφίας. Έτσι. Αλλά δεν την ψηφίζουμε γιατί δεν κάνει καμιά αναφορά. Τα περνάει όλα στον τούμπο. Δεν κάνει καμιά μονοδυνή αναφορά για τις δυσάρεστες επιπτώσεις που θα υπάρχουν στις άλλες δραστηριότητες της περιοχής. Θεωρεί η πρόταση αυτή ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτά που λέει η κυβέρνηση. Ότι μόλις θα φύγει, όταν θα τελειώσει αυτή η εξόρυξη, όλα θα είναι καλύτερα στη Χαλκιδική. Καμιά αναφορά δεν κάνει. Ούτε και σε κοινωνικά φαινόμενα. Γι' αυτό το λόγο και δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Απλώς να τα βάζει πλάκα το θέμα της Επιτροπής Ελέγχου. Θεωρεί μια επιτροπή η οποία δεν έκανε στο παρελθόν. Είναι άγνωστη τύχη αν θα γίνει αποδεκτή. Μάλιστα, συμφωνώντας με αυτά που είπε ο κ. Μπογδάνος, μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ξεκινάει η πρόταση της πλειοψηφίας λέγοντας με δεδομένη. Λοιπόν, αν κάνω με δεδομένη τη συνέχιση της εξορυκτικής διαδικασίας, εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι δεδομένη. Προσέξτε όμως, δεν διαβάζετε παρακάτω, κύριε Καπλάνη. Με δεδομένη και τα λοιπά, λόγω των αντιδοτήσεων τη πολιτεία και των αποφάσεων του ΣΤΕΑ. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι δεδομένη. Γιατί όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν. Είναι και εδώ μέσα στην τάπη και σήμερα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις. Με δεδομένη τη εξέγερση των εργασιών στις θέσεις του. Άρα ουσιαστικά ξεκινάμε με ένα δεδομένο το οποίο δεν αποδεχόμαστε. Μα το δεδομένο απαραίτητο, με συγχωρείτε. Γι' αυτό είπαμε που πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Το δεδομένο απαραίτητο είναι ένα πράγμα. Και να είμαστε πολιτικό όργανο, δεν εξετάζουμε εμείς τα δεδομένα. Πολιτικό όργανο, πολιτικό όργανο. Τα δεδομένα επίθεσαν την προτάσεως της πλειοψηφίας. Ναι. Από εδώ, ναι. Ωραία άποψη. Της αντιπροτάσεως είχα πω. Κύριε Βάζιο, ναι. Όλοι οι υπόλοιποι, όχι. Επί της προτάσεως του εισηγητού, όχι. Κύριε Βάζιο, όχι. Έτσι, άρα λοιπόν, μειοψήφιση. Να μπορείτε.